Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Parkour Show S-Update της Αθήνας. Το σημερινό event είναι, όπως θα ξέρετε, ουσιαστικά ένα από τα παραπάνω από 20 events, 23 μην κάνω λάθος, events που γίνονται σε όλο τον κόσμο σήμερα. Και το οποίο ουσιαστικά είναι ένα event για να σας δείξουμε τη νέα πλατφόρμα του Parkour Show S, αλλά και το πώς μπορείτε να γράψετε Open Web Apps. Πριν ξεκινήσουμε, απλά να πω δύο λόγια διαδικαστικά για να σας βοηθήσουν να συμμετέχετε καλύτερα σήμερα. Όσοι δεν έχετε περάσει από το registration, θα παρακαλέσω να περάσετε για να πάρετε, πέρα από τα διάφορα πράγματα που θα εξηγήσω αμέσως μετά, να πάρετε και το name tag σας, να γράψετε το όνομά σας, γιατί ακόμα και αυτό έχει μέσα κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Θα δείτε, για παράδειγμα, στην πληροφορική όψη έχει το hashtag το οποίο χρησιμοποιούμε στα social media κτλ. Κατά τη διάρκεια του event, για live tweeting. Από πίσω έχει ένα συνοπτικό πρόγραμμα και έχει και ένα QR code και ένα URL. Το QR code δείχνει ουσιαστικά σε αυτό το URL όπου έχουμε μαζέψει σε ένα έφεπα κάποια ενδιαφέροντα links με διάφορα resources για το Firefox OS και τα web apps και γενικώ θα το εμπλουτίσουμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε ανά πάσα στιγμή μπορείτε να έχετε ανοιχτό ένα tab με αυτό το link. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι όσοι περάσετε το registration, που φαντάζομαι ελπίζω να έχετε περάσει όλοι, θα έχετε πάρει λοιπόν διάφορα ωραία πραγματάκια. Μερικά από αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε ενεργά σήμερα. Έχετε πάρει σίγουρα ένα τέτοιο στικάκι, που είναι το στικάκι του Firefox Marketplace. Έχει διάφορα ωραία καμίνια μέσα τα οποία θα πούμε παρακάτω πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Έχει το simulator, έχει κάποια web templates κλπ. Το ίντερνετ, να πούμε για όσους δεν το έχουν βρει ήδη, υπάρχει ένα Wi-Fi Firefox OS, ο κωδικός είναι Firefox OS. Για το ρεύμα, όπως υπόθηκε και πριν, επειδή εδώ έχουμε γενικά περιορισμένο ρεύμα, υπάρχουν περιφερειακά κάποια βολίδια. Γενικώς στο μεγαλύτερο κομμάτι, στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μέρους με τις παρουσιάσεις, δεν θα χρειαστείτε laptop. Παρακάτω βέβαια θα σας πούμε να ρίξετε ίσα για να κάνουμε εγκατάσταση στο simulator. Οπότε, όσοι γενικώς έχετε πρόβλημα αυτονομία στο λάπτοπ, μπορείτε να κάνετε λίγο αυτονομία για να μην τα ανοίξετε από τώρα. Αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές. Να παρακαλέσω επίσης να μην παίρνετε καφέδες και φαγητό μέσα στην αίθουσα, ώστε να διατηρήσουμε το χώρο ακριβώς όπως τον βρήκαμε. Ούτως ή άλλως ο καφές θα είναι όλη την ημέρα διαθέσιμος, δεν είναι μόνο για τώρα το πρωί, είναι όλη την ημέρα θα έχουμε όσο καφέ θέλουμε. Οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. We're quite content to be the odd browser out. We don't have a fancy stock abbreviation to go alongside our name in the press. We don't have a profit margin. We don't have sacred rock stars that we put above others. We don't make the same deals, sign the same contracts, or shake the same hands as everyone else. And all of this is fine by us. We are a pack of independently spirited, fiercely unconventional people who do things a little differently. Where another company may value the bottom line, we value, well, values. When a competitor considers making something proprietary, we strive to set it free. And while most products and technologies are developed behind closed doors, ours are cultivated out in the open for everyone to see. We're not beholden to stake, share, or power holders. We answer to no one but you. And we don't operate this way for the fun, even though it is incredibly fun. We operate this way because we believe it's the right thing to do. We believe in principle over profit. We believe that secrecy is trumped by honesty, and corporate interest by community. We believe that the web is more cared for than owned, more of a resource to be tended to than a mere commodity to be sold. And we strongly believe in innovation that puts users front and center and squarely in the driver's seat.
But most important, we believe in you. We believe that the world's best browser is made possible by engineers, programmers, designers, and people just like you who give their time, talents, energy, and support to the cause. And we believe that together, with this cause in mind, we can continue to innovate for the benefit of the individual and the betterment of the web, so that it always and forever serves the greater good. We are all Mozilla Firefox. We're not just a different kind of browser. We're a browser that's making a difference. Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι Παπαδέας Πιέρος και είμαι Community Architect του Mozilla Project και όπως πολύ καλά λέγονται, είμαστε εδώ να μιλήσουμε για το Firefox OS και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε λίγο ένα πολύ βασικό intro για το για ποιο λόγο κάνουμε το Firefox OS, ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στα Web Technologies και τι προσπαθούμε να καλύψουμε, ποιο κενό θεωρούμε ότι υπάρχει και πώς προσπαθούμε να το καλύψουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ας μιλήσουμε λίγο πρώτα για το Web. Όχι για το web του 2003, αλλά για το web του 2013, το οποίο είναι ένα web γεμάτο με διαδραστικές εφαρμογές, γραμμένες σε HTML5, CSS και JavaScript, άπειρες τεχνολογίες, μεγάλο οικοσύστημα που αναπτύσσεται γύρω από πολλούς νέους developer που γράφουν κυρίως πράγματα για το web. Αν έχετε δει τελευταία τι συμβαίνει, και φαντάζομαι ότι όλοι εδώ είστε γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, τι συμβαίνει στο επίπεδο των web τεχνολογιών, η ανάπτυξη τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε προηγούμενο. Και αν προσπαθούμε να περιγράψουμε με ένα διάγραμμα το με ποιο τρόπο εμφανίζονται αυτές τις τεχνολογίες και γίνονται adapted από τον κόσμο, υπάρχει ένα λεγόμενο διάγραμμα, το Hype Cycle. Το Hype Cycle είναι ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να περιγράψουμε πώς μια τεχνολογία τελικά εφαρμόζεται στην τελική χρήση. Ξεκινώντας λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη καμπή όπου τα expectancy της τεχνολογίας είναι πολύ μεγάλη. Όλοι περιμένουν από αυτήν να λύσει πολλά προβλήματα, να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται. Είναι φανταστική νέος μαγικός κόσμος που όλοι θεωρούν ότι θα λύσει τα πάντα. Το ίδιο συνέβη και με την HTML5. Αυτό αμέσως μετά ακολουθείται από μια μεγάλη πτώση στην πίστη που έχουμε στις νέες τεχνολογίες, η οποία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν είναι σωστά εκπαιδευμένοι, είναι αρκετά νωρίς τεχνολογικά ή, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή της τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο τελικά πρέπει να το αντιμετωπίσεις με εκπαίδευση, με σωστή εφαρμογή και να ξαναπεράσεις το slope of enlightenment που βλέπετε την ιδιωτική κανένα στα πάνω και να ξεκινήσεις το plateau of productivity, την πεδιάδα λοιπόν της παραγωγικότητας. Στο σημείο αυτό, σε αυτή την καμπή, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με την HTML5. Και η διαφορά που έχει φέρει η HTML5 ως πλατφόρμα είναι ότι καταρχήν έφερε την HTML να την αναγνωρίζουν όλος ο κόσμος ως application platform. Πολλοί από εσάς που είστε web developer, αν πριν από 4-5 χρόνια σας ρωτάγανε τι κάνετε για τη δουλειά σας, θα λέγατε κάτι γύρω στο φτιάχνω σελίδες, κατασκευάζω site ή κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε μέσα στο λεξιλόγιο του web development τη λέξη application και αυτό εμφανίστηκε πάρα πολύ πρόσφατα, κυρίως λόγω της HTML5. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι με την εμφάνιση της HTML5, εν αντιθέσει με άλλες καινούριες τεχνολογίες, δεν χρειάστηκε να περιμένουμε για καινούριο τεχνολογικό υλικό. Το υλικό υπήρχε ήδη εκεί πέρα, διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο, οπότε η διάθεση ήταν άμεση, χωρίς να περιμένουμε κάτι συγκεκριμένο. Οι browsers άρχισαν από αρκετά νωρίς να υποστηρίζουν Firefox, Chrome, και τελευταία και Internet Explorer και Opera, να υποστηρίζουν πάρα πολλά κομμάτια από την HTML5, οπότε ο κόσμος ήταν έτοιμος και εσείς ως developers ήταν έτοιμοι να γράψετε κάτι για τον κόσμο. Το τρίτο κομμάτι είναι το flexibility που παρέχει η HTML5. Με τον ίδιο κώδικα, ο καθένας μπορεί να καταναλώσει ανάλογα το device του, ανάλογα το hardware το οποίο έχει, σε διαφορετικό βαθμό το περιεχόμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, καθότι δεν χρειάζεται να περιμένετε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στάνταρ σε devices από κάποιο σημείο και πάνω, αλλά μπορείτε να γράψετε ένα περιεχόμενο και αυτό να εμφανιστεί διαφορετικά σε διαφορετικού είδους hardware. Το τέταρτο κομμάτι, το οποίο είναι λογικό λόγω της HTML, είναι ότι είναι as simple as possible το development environment, δεν χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο σαν πρόγραμμα αναπτυξιακό ή οτιδήποτε άλλο, ένας απλός text editor και αρχίζει και γράψει HTML και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Το οποίο βέβαια συνεχίζει και στο πώς κάνεις deploy, πώς τελικά
δημοσιεύεις κάτι που έχεις γράψει στη μέλη σε web τεχνολογίες και αυτό είναι απλά το τελευταίο στο server, παίζει. Δεν χρειάζεσαι build times, δεν χρειάζεσαι πράγματα τα οποία αφορούν distribution τελικά στον τελικό χρήστη μέσα από άλλα συστήματα. Παίζει κατευθείαν, τρέπει την εκεί. Αλλά όπως όλα τα πράγματα και όλες τις νέες τεχνολογίες, τίποτα δεν είναι τέλειο. Και τίποτα δεν είναι τέλειο όχι γιατί τεχνολογικά δεν το καλύπτει το specification ή αρχικά όπως το σκεφτήκαν οι σχεδιαστές τους, αλλά γιατί τελικά η εφαρμογή γίνεται στον πραγματικό κόσμο και ο πραγματικός κόσμος έχει κάποιες συγκεκριμένες, κάποιους συγκεκριμένους περιορισμούς. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε κάποιους από αυτούς και πώς σκεφτόμαστε στη λύση για αυτά τα προβλήματα. Ένα πρώτο πρόβλημα είναι ότι πραγματιστικά σε επίπεδο όπου όλα είναι αφαιρετικά, τα πάντα είναι όμορφα. Όταν τελικά όμως καταλήγει να χρησιμοποιηθεί από τον τελικό χρήστη μια τεχνολογία, αυτή γίνεται, καταναλώνεται από ένα φυσικό αντικείμενο. Έχουμε λοιπόν hardware, πολλά διαφορετικά hardware, άπειρα διαφορετικά aspect ratios, διαστάσεις, pixel, τεχνολογίες, όλα αυτά τα πράγματα γίνεται μια κόλληση. Προφανώς δεν μπορείς να καλύψεις τα πάντα. Η διαφορά λοιπόν η οποία υπήρχε πριν την HTML περί της web τεχνολογίας ήταν ότι σαν developer είχες συνηθίσει συνήθως τις πλατφόρμες οι οποίες κυκλοφορούσαν να στοχεύεις ένα συγκεκριμένο ή εμπαρκτός ένα πολύ στενό περιθώριο από hardware. Αν είσαι ένα developer για .NET σε Microsoft Operating System, τότε αυτό που θα έκανες ήταν ότι θα ήξερες ότι περίπου παίζεις με landscape αναλογίες και περίπου με αναλογίες που ταιριάζουν σε μια σύγχρονη οθόνη. Αν είσαι ένα iPhone, iOS developer, ήξερες ακριβώς τις διαστάσεις που θα πάει το hardware σου. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει όταν αντίσεις για web πλέον. Γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση γίνεται με πολύ διαφορετικούς τρόπους, οπότε πρέπει από πριν να προβλέψεις όλο αυτό το flexibility. Και προφανώς δεν χρειάζεται να σας για άλλη μια φορά κάνω να βαρεθείτε με διαγράμματα για το πόσο γρήγορα το mobile environment προχωράει, το mobile κόσμος, το mobile platform προχωράει σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Είναι πασιφανές, ζούμε σε αυτήν την εποχή, δεν ευαγγελιζόμαστε κάτι καινούριο πλέον. Έτσι, δεν λέμε ότι αυτό είναι το the next big thing, it's the big thing and it's here. Έτσι. Είναι εδώ. Οι επεξεργαστές πουλούνται 8 φορές περισσότερο επεξεργαστές mobile σε σχέση με desktop επεξεργαστές. Όλοι το ξέρουμε. Το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν πήγατε στην αίθουσα, βγάλετε κινητό να πείτε στο WiFi. Έτσι. Είναι πολύ κλασικό. Αλλά παράλληλα, ενώ υπάρχει αυτή η διάθεση των mobile πλατφορμών, αυτό που συμβαίνει είναι ότι από τη μία πλευρά έχουμε τις web τεχνολογίες, οι οποίες είναι HTML5, CSS3 και JavaScript. Και από την άλλη πλευρά πρέπει αυτά να εφαρμοστούν τελικά πάνω στα mobile operating systems. iOS, Android, Windows Mobile, BlackBerry, WebOS, ό,τι άλλο βασίζεται. Τα mobile operating systems όμως έχουν ο καθένας τη δικιά του λογική για το τι σημαίνει native. Τι σημαίνει δηλαδή εγγενής πλατφόρμα, τι σημαίνει εγγενής προγραμματισμός πάνω στην πλατφόρμα τους. Και δυστυχώς κόβουν το support σε σχέση με τα web technologies σε βαθμό που να αναγκάσουν να πιέσουν τον developer να χρησιμοποιήσει τις δικές του native τεχνολογίες. Το θέλετε το κάνουν και εμένα, θέλετε το κάνουν επειδή τελικά αυτή είναι η λύση για τις native πλατφόρμες και αυτό μπορούν να κάνουν support καλύτερα. Δεν ενδιαφέρει ακριβώς ποιος είναι ο λόγος για το κάνουν. Μπορούμε να έχουμε πολύ speculation γύρω από το πράγμα, αλλά αυτό τελικά συμβαίνει. Έτσι. Ο καθένας λοιπόν χτίζει το δικό του μαγαζάκι. Έχουμε iOS developers, iPhone, Android developers, Windows Mobile Developers, Blackberry Developers, τρομακτική επένδυση χρόνου, σκέψης, resources, διαβάσματος σε καινούριους developer, μόνο και μόνο για να βάλουμε target μία πλατφόρμα. Και τελικά, αν εσύ θέλεις να κάνεις deliver σε όλες τις διαφορετικές πλατφόρμες, θα πρέπει να έχεις και έναν iPhone developer, και έναν Android developer, και έναν Blackberry developer, και πάει όσο πάει. Ο κατακαιρματισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, τον ζούμε όλοι αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι ότι εδώ μέσα αρκετοί από εσάς είστε είτε Android developer είτε iOS developer και τα δύο, αν και μπορεί να γίνει, δυστυχώς χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο να επενδύσεις σαν developer για να μάθεις και τις δύο ή και παραπάνω πλατφόρμες. Ενώ η σκέψη είναι για ποιο λόγο να μην πας σε κάτι το οποίο υπάρχει ήδη, το οικοσύστημα των web developers. Και είναι πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο έχει φτιαχτεί νωρίτερα από άποψη προγραμματιστικών οικοσυστημάτων. Και προφανώς έχουν γίνει κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, για μιμητισμό των web τεχνολογιών πάνω σε native επίπεδο. Προσπάθειες όπως το PhoneGap ή άλλα frameworks που υπάρχουν, το Mobi και κάποια άλλα,
τα οποία ενώ εσύ σου δίνει τη δυνατότητα να γράφεις web τεχνολογίες, υποτίθεται ότι δίνουν στον τελικό χρήστη μια εμπειρία γενής εφαρμογής, ότι είναι γραμμένη για το κινητό. Έτσι. Εσύ γράφεις μια φορά και υποτίθεται ότι αυτό το πράγμα γίνεται compile σε διαφορετικές mobile platforms και έτσι προσπαθούν να λειτουργήσουν ως distribution network για web-based περιεχόμενο. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται render, ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται η HTML, CSS και JavaScript πάνω σε αυτές τις πλατφόρμες είναι κλειδωμένος από τα ίδια τα mobile operating συστήματα. Οι απαιτήσεις που έχουν οι εφαρμογές είναι μεγάλες και το mobile operating system δεν δίνει τα κατάλληλα, την κατάλληλη προτεραιότητα στις εφαρμογές αυτές, προκειμένου να παίξουν πολλά πράγματα. Αν έχετε δοκιμάσει σε iOS εγώ, να παίξετε με αυτό το πράγμα, με Phonegap, θα δείτε ότι η εμπειρία τελικά που έχετε με την ίδια εφαρμογή αν τρέξει στο native browser και στο Phonegap είναι πολύ μικρότερο στο Phonegap. Και βέβαια το κερασάκι στην τούρτα των προβλημάτων και των εμποδίων που βρίσκει η HTML5 μπροστά της είναι οι διακηρυκτικές τύπου δηλώσεις από διάφορους επιφανείς ανθρώπους όπως ο κύριος Μάρκ Ζούκερμπεργκ, ότι η HTML ήταν το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έκανε το Facebook με επενδύσεις σαν τεχνολογία και ότι η HTML5 δεν είναι έτοιμη. Αυτό κυκλοφόρησε πάρα πολύ στα μέσα, φαντάζομαι ότι το έχετε δει, είναι κάποιοι περίπου μήνες νομίζω τώρα που έχει κυκλοφορήσει σαν είδηση. Ότι το Facebook πλέον δεν επενδύει άλλο σε web τεχνολογίες και θα δώσει ξανά το focus σε native platforms τουλάχιστον για τα mobile application. Αυτό που δεν γράψαν όμως οι ειδήσεις είναι ότι ακριβώς στην ίδια συνέντευξη το υπόλοιπο κομμάτι του κ. Ζούκερμπεργκ έγραφε ότι τελικά αυτό που βλέπει το Facebook από τη δικιά του πλευρά χρήσης είναι ότι περισσότεροι χρήστες έχουν πρόσβαση στο Facebook μέσα από web περιβάλλον. Ακόμα και αν συνδυάσει από την άλλη πλευρά το Android και το iOS ως κίνηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι αναστρέψιμο, έτσι, είναι κάτι το οποίο οι ίδιοι παραδέχονται και τελικά ποιο είναι το πράγμα που δεν είναι έτοιμο. Δεν είναι έτοιμη η τεχνολογία ή δεν είναι έτοιμη η εφαρμογή της τεχνολογίας. Πάνω στη διακήρυξη αυτή του κ. Ζούκερμπεργκ ότι οι HTML5 τεχνολογίες δεν είναι έτοιμες κτλ. Η αντίδραση ήταν άμεση από την κοινότητα των web developers και μια εταιρεία, Essentia, έφτιαξε μια σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μια εφαρμογή που σας προτείνω να το δοκιμάσετε με πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Αν είχαμε χρόνο, θα σας έδινε το βιντεάκι. Το οποίο ονομάζεται Fastbooth, είναι γραμμένο πλήρως σε HTML, 5, CSS και JavaScript. Έχει ως σκοπό να παρέχει το ίδιο interface που έχετε σε ένα mobile application του Facebook, έτσι, είτε σε iOS είτε σε Android, και είναι υπερβολικά πιο γρήγορο. Είναι εντυπωσιακό πως καταφέραν μόνο με web τεχνολογίες, μέσα από τους native browsers και των δύο πλατφορμών, και Android και iOS, τελικά είναι πιο γρήγορα από τα native application του Facebook. Άρα τελικά, πού είναι το πρόβλημα, στην τεχνολογία ή στην εφαρμογή της. Μήπως τελικά αυτό που λείπει είναι μια απόδειξη για να ξέρουμε ότι η HTML5 είναι όντως έτοιμη. Εμείς το Mozilla πιστεύουμε ότι η HTML5 είναι έτοιμη, είναι εδώ και υπάρχει. Και αυτό που της έλειπε μέχρι τώρα ήταν μια ναυαρχίδα πλατφόρμα η οποία θα έφτιαχνε ακριβώς αυτό το πράγμα. Την απόδειξη για ποιο λόγο πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως υποσύστημα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Το Firefox OS είναι ένα project το οποίο ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο, ως σκοπό είχε να παρέχει μια πλατφόρμα όπου ως developer το μόνο που χρειάζεται να κάνεις για να γράψεις την πλατφόρμα αυτή είναι να χρησιμοποιήσεις web τεχνολογίες. HTML5, CSS3 και JavaScript. Συγγνώμη που αναλαμβάνω αυτές τις τρεις λέξεις, αλλά αυτές είναι αυτές οι τριπλέτα που θεωρούμε ότι είναι web τεχνολογίες και αυτές οι οποίες θα επιδοθούμε σήμερα πάρα πολύ. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν τι. Πήραμε ένα απλό hardware ενός κινητού τηλεφώνου, πάνω σε αυτό κουτάραμε ένα Linux πυρήνα, το οποίο ονομάζεται Gong, το βλέπετε κάτω δεξιά. Και πάνω στον Gong, το μόνο πρόγραμμα το οποίο τρέχει είναι ο Gecko. Ο Gecko, για όσους δεν τον γνωρίζετε, είναι ο rendering engine του Firefox. Οπότε φανταστείτε στην πραγματικότητα έναν Firefox πάνω σε ένα Linux kernel σε ένα κινητό. Και μετά, οτιδήποτε έχει σχέση με τη διαπαθή χρήσης, δηλαδή είτε το UI του κινητού, είτε τις εφαρμογές, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι γραμμένο σε HTML, CSS και JavaScript. Τίποτε άλλο. Καμία άλλη γλώσσα προγραμματισμού, κανένα άλλο virtual machine, κανένα άλλο DALL-E ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να το πείτε, παίζει κατευθείαν μόνο με web τεχνολογίες. Οπότε ως developer το μόνο που χρειάζεται να κάνεις για να γράψεις Open Web Apps, καινούριος όρος, Open Web Apps, το οποίο θα δούμε αναλυτικά στις επόμενες παρουσιάσεις, είναι να χρησιμοποιήσεις τις τεχνολογίες αυτές και το Firefox OS θα παίξει κατευθείαν. Το Gaia είναι το UI, είναι το περιβάλλον χρήσης μέσα σε ένα Firefox OS και είναι γραμμένο εξ ολοκλήρου και αυτό σε HTML, CSS και JavaScript.
ο τρόπος με τον οποίο παίρνεις κινητό τηλέφωνο. Θα δούμε για αυτά τα πράγματα αναλυτικά κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων παρουσιάσεων και στην πορεία της ημέρας. Και βέβαια, τι είναι η native εμπειρία χρήσης σε ένα κινητό τηλέφωνο, αν δεν έχεις access πάνω στο hardware, έτσι. Ο χρήστης, πάρα πολλές από τις εργασίες που κάνει, αυτά που περιμένει να δει, είναι πράγματα που αλληλεπιδρούν με το υλικό πάνω στο κινητό του. Πολλά από αυτά τα πράγματα είναι ήδη φτιαγμένα, καθίσαμε και γράψαμε Web APIs, τρόπο δηλαδή, προκειμένου οι εφαρμογές οι οποίες είναι γραμμένες σε JavaScript να μιλάνε κατευθείαν πάνω στο hardware και να χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες του. Από το πώς παίρνει τηλέφωνο, web τηλέφωνο, web SMS, το vibrator, η μπαταρία για το ίδια τη μπαταρία, το location, κάμερα, WebGL, όλα αυτά τα πράγματα πλέον είναι manifested και exposed πάνω στο JavaScript μέσα από το Firefox OS. Οπότε το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να γράψει μια εφαρμογή και να μιλήσει κατευθείαν πάνω στο hardware. Και ένα τρομακτικά μεγάλο πλεονέκτημα στο γεγονός ότι επιλέξαμε να μην ξαναδημιουργήσουμε μία πλατφόρμα, αλλά να καθίσουμε πάνω στο ήδη υπάρχον οικοσύστημα των web τεχνολογιών, είναι το γεγονός ότι τα εργαλεία για αυτό το πράγμα ήταν έτοιμα, ήταν εκεί πέρα έξω. Δεν ξεκινήσαμε ξαφνικά να γράφουμε σε HTML από την αρχή τώρα. Υπάρχει αυτή η διαδικασία και αυτό το οικοσύστημα τουλάχιστον 20 χρόνια. Οπότε τα developer εργαλεία, τα οποία συνεχώς γίνονται καλύτερα, είναι άμεσα διαθέσιμα για να γραφτούν εφαρμογές πάνω σε Firefox OS ή Open Web Apps. Έτσι. Τα οποία πραγματικότητα είναι σελίδες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, αν θέλεις, να δουλεύετε στο hardware. Γι' αυτό μιλάμε. Στη συγκεκριμένη εικόνα βλέπετε μια εκπληκτική δουλειά που έχει γίνει τελευταία τα Firefox Developer Tools. Αν χρησιμοποιείτε τελευταία εκπληκτική Firefox, μπορείτε να δείτε πολλά από αυτές τις δυνατότητες. Ο Πάνος αργότερα θα παρουσιάσει και αναλυτικά ποιες είναι οι δυνατότητες αυτές. Τα εργαλεία είναι υπερπλήρη για να αναπτύξει το οποιαδήποτε εφαρμογή. Από debugger μέχρι styler μέχρι οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και ένα ερώτημα είναι ότι όταν φτιάχνετε και μια πλατφόρμα, το πρώτο πράγμα που θες κατά βάση πιθανότητα να παραδώσεις στους developer είναι το SDK, ας πούμε. Ο τρόπος δηλαδή, τα building components, τα κομμάτια με τα οποία θα συνθέσουν την εφαρμογή τους. Στην προηγουμένη περίπτωση, επειδή το web είναι μια τεράστια θάλασσα από διαφορετικές τεχνολογίες, διαφορετικές βιβλιοθήκες κτλ., προσπαθήσαμε να αναδείξουμε μερικά πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν ή να βελτιώσουμε κάποια άλλα, τα οποία τα θεωρούμε ότι είναι web app templates. Στην πραγματικότητα είναι templates για ιστοσελίδες ή κάποια building components, τα οποία υπάρχουν όλα στο documentation για το Firefox OS και μπορείτε να ξεχρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε κάποια application σε Firefox OS ή ένα γενικά open web app. Προφανώς, οτιδήποτε παίζει σαν τεχνολογία στο web, θα παίξει και εκεί. Έτσι. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένες τεχνολογίες. Απλά θεωρούμε ότι αυτές δίνουν ένα αρκετά καλό προβάδισμα προγραμματιστικό για να ξεκινήσει να γράψει γρήγορα πράγματα. Το Mortar που βλέπετε κατά αριστερά είναι ένα open web app template, το οποίο θα παρουσιάσει σήμερα ο Γιάννης. Και υπάρχουν άλλα τα οποία έχουν φτιαχτεί. Τα web components είναι μια σειρά από components τα οποία χρησιμοποιούμε για να κάνει σχετικά emulate το Firefox OS UI, CSS, JavaScript και HTML, δεν είναι κάτι παραπάνω. Και τα Xtag, αν όσοι τα έχετε δει, είναι μια βιβλιοθήκη η οποία σε JavaScript αυτή τη στιγμή, αλλά είναι proposed specification για να μπει κάποια στιγμή στην HTML, η οποία θέτει UI περιεχόμενο τύπου ακορντεόν μενού ή tabs ή οτιδήποτε άλλο, σε επίπεδο tag της HTML. Proposed ακόμα, αυτή τη στιγμή υπήρχε μόνο αν προσθέσει μια βιβλιοθήκη JavaScript, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν το έχετε δει, πολύ ωραίο project. Και προφανώς τι είναι μια πλατφόρμα χωρίς το Simulator για να προσδοκιμάσει πράγματα. Ο Simulator είναι έτοιμος, είναι εδώ, είναι ένα add-on στο Firefox. Υπάρχει μέσα στα USB στεκάκια που πήρατε σήμερα και μπορείτε να κατεβάσετε και την τελευταία έκδοση, γιατί νομίζω ότι είμαστε μια έκδοση πίσω στα στεκάκια, αλλά θα το δούμε αυτό. Θα πρέπει να παίζει μουσικά. Να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του Firefox σήμερα θα το δούμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το QR αυτό code για να δείτε όλα τα download links. Ο Simulator έχει όλα τα βασικά πράγματα. Θα γίνει άλλη μια παρουσίαση του Simulator σήμερα, από την debugger μέχρι να δοκιμάσει τι εφαρμογέ σου και τίποτα άλλο. Και ένα μεγάλο ερώτημα ήταν τελικά ο developer όταν ξεκινά να γράφει κάτι, θέλει όσο πιο άμεσα το κοινό σου να είναι όσο μεγαλύτερο γίνεται. Το πεδίο διάδοση τη εφαρμογή σου. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε αντρέσει, νομίζω πάρα πολύ επιτυχημένα, με το γεγονός ότι καταρχήν σε επίπεδο desktop όλα αυτά είναι ιστοσελίδες, άρα είναι άμεσα διαθέσιμες, ή μπορείτε να διαδραστήσετε ως application όπως θα δούμε κατευθείαν μέσα από το Firefox σας, πάνω στο desktop. Κατά δεύτερον, σε Firefox OS, για να παίζει κατευθείαν η πλατφόρμα αυτή, όταν κυκλοφορήσουν τα κινητά Firefox OS σύντομα,
Μέσα στον Απρίλιο βρίσκονται οι πρώτες συσκευές στη Λατινική Αμερική και μέχρι το τέλος του χρόνου έρχονται και σε Ευρώπη. Τότε θα μπορείτε και εκεί κατευθείαν όποιοι έχουν FirefoxOS ή διότι οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες. Αλλά και το σοβαρότερο απ' όλα είναι ότι όποιοι χρησιμοποιούν Android με Firefox Browser for Android, τότε μπορούν να εγκαταστήσουν και εκεί πέρα τις εφαρμογές αυτές. Και η λογική είναι ότι αυτά τα πράγματα, εφόσον θα είναι ενοποιημένα, θα μπορεί κάποιος χρήστης να εγκαθιστά μία εφαρμογή στο desktop του και να τη βλέπει να εμφανίζεται και στο Android του και στο Firefox OS κινητό του και οπουδήποτε αλλού παίζει αυτή την πλατφόρμα. Και προφανώς με τόσα πολλά apps και όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, χρειάζεται και έναν τρόπο ο χρήστης να ανακαλύπτει τι υπάρχει διαθέσιμο. Αυτό μυρίζει marketplace και ακριβώς αυτό έγινε. Ένα marketplace λοιπόν, το οποίο είναι open source. Δεν θέλουμε να έχουμε την αποκλειστικότητα σε σχέση με το marketplace. Πιστεύουμε ότι αυτά τα οικοσυστήματα πρέπει να είναι όσο πιο οργανικά γίνεται. Άρα, δώσαμε τον κώδικα για το marketplace ελεύθερο και δωρεάν, όπως οτιδήποτε κάνουμε, προκειμένου να μπορούν και άλλοι content providers να χτίσουν το δικό του marketplace αν θέλουν. Παρ' όλα αυτά, το κεντρικό instance, ας πούμε, αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε έτοιμο και υπάρχει, είναι το Firefox Marketplace, marketplace.firefox.com, το οποίο έχει ήδη έτοιμα πάρα πολλά apps. Δουλεύουμε με αρκετούς partners και μεγάλους developer από άλλα apps, από άλλες platforms, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι όταν ξεκινήσει η διάθεση των κινητών στην αγορά θα υπάρχει ήδη ένας πολύ μεγάλος αριθμός των apps. Και για τον λόγο αυτό, ένας από τους βασικότερους που βρισκόμαστε εδώ μέσα σήμερα. Οτιδήποτε γραφτεί σήμερα ως application, ελπίζουμε να τελειώσει σήμερα, αν όχι τις επόμενες μέρες, μπορείτε να το κάνετε ήδη submit στο Firefox Marketplace. Θα δούμε και μια παρουσίαση για το Firefox Marketplace αργότερα. Αλλά θέλαμε να το πάμε και ένα βήμα πιο πέρα σε σχέση με το Marketplace. Το web είναι ένα τεράστιο ζωντανό on. Εξελίσσεται, αλλάζει συνεχώς. Πολλές φορές πράγματα τα οποία αργούν να μπουν στα marketplace, γιατί υπάρχουν reviews, γιατί υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες, είτε γιατί δεν θες να είναι αυτό το distribution network ως developer, υπάρχουν απλά στο web. Οπότε μέσα στο Firefox OS, το search, το οποίο γίνεται αναζήτηση, η οποία γίνεται, εκτός από την αναζήτηση που κάνει στα πράγματα του περιεχόμενου του κινητού σου, ψάχνει και περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρήσει ως app στο Ιντερνετ, το οποίο περιεχόμενο συνεχώς αλλάζει. Από ιστοσελίδες οι οποίες υπάρχουν, παραδείγματος χάρη μια κλασική περίπτωση που δοκιμάσαμε τελευταία και έχουμε μια συνεργασία, είναι η New York Times. Η New York Times έχει το δικό της site, το οποίο όμως ταυτόχρονα σερβίρει για ένα manifest, το οποίο λέει ότι είναι open web app. Αντί να το ψάξεις στο Firefox Marketplace, αν ψάξεις New York Times μέσα στο browser σου, γιατί απλά εκεί θες να πεις, θα σου πετάξει κατευθείαν ότι υπάρχει το application αυτό, μήπως θες να το εγκαταστήσεις με σαν application, για να το έχεις μόνιμα πάνω στην συνεργασία σου ή για να στέλνεις άλλα πράγματα εκεί πέρα. Οπότε τέτοιου είδους αναζήτηση περιεχομένου και application μέσα στο web είναι σημαντικό κομμάτι πέρα από το marketplace. Για να προχωρήσουμε το marketplace ένα βήμα πιο πέρα. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν ήδη, είναι διαθέσιμα. Οι τεχνολογίες είναι στη θέση τους, η HTML είναι αρκετά χρόνια στη θέση της. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται το development, αναζητήσουν το developer εργαλεία γύρω τους και όλες τις βιβλιοθήκες και όλο το κώδικα που γράφει αυτή τη στιγμή είναι θαυμάσιος. Υπάρχει άπειρος κόσμος ο οποίος γράφει βιβλιοθήκες για τεχνολογίες και είναι ένα περιβάλλον το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπήρχε λόγος να φτιάξουμε άλλη πλατφόρμα, έτσι, μία άλλη πλατφόρμα, το web. Οπότε, αν τελικά δεν το κάνουμε εμείς ποιοι, και αν δεν το κάνουμε τώρα, πότε. Γιατί τελικά, the web is the platform. Αυτό θέλουμε να σας περάσουμε σαν μήνυμα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ακολουθήσουν και άλλες παρουσιάσεις. Στην υπόλοιπη μέρα, φτιάξτε apps. Ευχαριστούμε. Ο Πιέρος και να δείξουμε τι σημαίνει πρακτικά Open Web App και τι ακριβώς είναι το Marketplace που αναφέρθηκε. Προφανώς, όταν μιλάμε για Web Apps, θα τα ακούσατε πολλές φορές σήμερα, μιλάμε προφανώς για την γνωστή τριπλέτα HTML5, CSS3 και JavaScript και μιλάμε για Open Web Apps, το οποίο σημαίνει ότι είναι εφαρμογές οι οποίες αναπτύσσουμε με web τεχνολογίες οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες εκεί έξω και οι οποίες ήδη δουλεύουν σε όλους τους μοντέρνους browser
που έχουμε διαθέσιμους, όχι μόνο σε υπάρχει προφανώς. Μπορεί οποιοδήποτε web developer να μετατρέψει σε εφαρμογή ένα website το οποίο έχει ήδη αναπτύξει με πολύ μικρές προσθήκες, ενώ αυτή τη στιγμή τα web apps παίζουν σε desktop. Το ίδιο web app μπορεί να φτιάξει ένα developer, μπορεί να παίξει σε desktop και στα τρία λειτουργικά συστήματα, Linux, OS X, Windows, και σε mobile, σε Android και φυσικά και σε Firefox OS, όπου και σήμερα θα έχουμε μαζί μας αρκετά devices αργότερα στο Hacking Session για να μπορείτε να δοκιμάσετε live τις εφαρμογές σας. Ποια βήματα λοιπόν πρέπει να κάνει ένας developer ώστε να μπορεί να κάνει deliver ένα web application στους χρήστες? Είναι τρία απλά βήματα. Το πρώτο βήμα προφανώς είναι το ίδιο το developer, χρησιμοποιώντας τις γνωστές τρεις τεχνολογίες. Εδώ λοιπόν, όπως είπαμε, μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από το μηδέν, χρησιμοποιώντας web standards και web τεχνολογίες, ή να, όπως θα δείξω αμέσως παρακάτω, να κάνει κάποιες μικρές αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα websites που έχει αναπτύξει. Υπάρχουν πολλά features στην HTML5 τα οποία μας βοηθάνε να πάμε κάποια βήματα παραπάνω και να κάνουμε πράγματα που ίσως μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν μπορούσαμε να κάνουμε με web τεχνολογίες. Ενδεικτικά αναφέρω local store, offline δυνατότητες κλπ. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε πράγματα κρατώντας ένα κομμάτι στον χρήστη ακόμα και όταν δεν έχει connectivity ώστε να έχει offline δεδομένα. Και η πρόταση φυσικά στα web APIs για τα οποία ακολουθεί παρακάτω αναλυτική παρουσίαση και τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι ήδη, έχουν γίνει ήδη standards στο W3 Consortium. Και φυσικά λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό που υπόθηκε και πριν, ότι οι χρήστες δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το προτέρων που βρίσκονται. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα form factors, όλα τα devices και να φροντίσουμε ώστε το design της εφαρμογής μας να είναι responsive. Να μπορεί δηλαδή να ανταποκρίνεται στην εκάστοτε ανάλυση, στο εκάστοτε aspect ratio και στο αντίστοιχο device. Το δεύτερο πράγμα λοιπόν που κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα manifest, που ουσιαστικά είναι αυτό που λέει και το όνομά του. Είναι ένα απλό αρχείο το οποίο έχει κατάληξη .webapp και το οποίο ουσιαστικά κάνει manifest προς τον browser, προς τον desktop μας ανάλογο που βρισκόμαστε, ότι αυτό το website, αυτό το web app είναι open web app. Το αρχείο λοιπόν αυτό είναι ένα απλό JSON αρχείο, ένα απλό αρχείο κειμένου, στο οποίο πρακτικά ορίζουμε κάποια properties της εφαρμογής μας. Τον τίτλο της εφαρμογής, μια απλή περιγραφή, ένα εικονίδιο, προεκτικά αν θέλουμε να βάλουμε κάποια στοιχεία για το developer, και φυσικά θα δούμε αναλυτικά και μετά στις επόμενες παρουσιάσεις, αλλά και αργότερα στην ημέρα, ότι η λίστα με τις επιλογές που έχουμε στο manifest είναι πάρα πολλές, ανάλογα το τι θέλουμε να κάνει η εφαρμογή μας. Για παράδειγμα, αν θέλουμε η εφαρμογή μας να δέχεται share περιεχόμενο, δηλαδή να μπορεί κάποιος να κάνει share με την εφαρμογή μας κάποιο περιεχόμενο, και γενικώς, αν θέλουμε να έχουμε permission σε κάποια web APIs της συσκευής μας, παράδειγμα, αν θέλουμε ένα web app να μιλάει με το Bluetooth, θα πρέπει να το περιγράψουμε μέσα σε αυτό το αρχείο. Αλλά όπως βλέπετε, είναι ένα πάρα πολύ απλό JSON αρχείο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό το αρχείο, απλά το μόνο πράγμα που θέλει προσοχή είναι ότι πρέπει να το σερβίρουμε από το σημείο το οποίο φιλοξενείται η εφαρμογή μας με ένα συγκεκριμένο mic time. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα είτε από τον ίδιο το web server αν έχουμε πρόσβαση, είτε από το server side framework αν έχουμε server side κομμάτι, μπορούμε πολύ εύκολα να αλλάξουμε το HTTP response που σερβίρουμε στο χρήστη. Και υπάρχουν ήδη κάποιες υπηρεσίες όπως το GitHub, με τα GitHub pages, το οποίο ήδη σερβίρει web app manifests με αυτόν τον τύπο. Το τρίτο πράγμα λοιπόν που κάνουμε προφανώς είναι να δημοσιεύσουμε την εφαρμογή μας και αντίστοιχα ο χρήστης να μπορεί να την εγκαταστήσει. Εδώ λοιπόν έχουμε το marketplace του Mozilla, το οποίο είναι μία της επιλογές που υπόθηκε. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να έχουμε την αποκλειστικότητα, το μοναδικό αποκλειστικό κανάλι μέσα από το οποίο χρήστης θα ανακαλύπτει εφαρμογές. Και ουσιαστικά μέσα από το marketplace απλά μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να ανακαλύψει εφαρμογές, είτε περιεχόμενες μέσα από τις κατηγορίες οι οποίες περιμένουμε να έχει ένα marketplace, όπως συμβαίνει στα περισσότερα marketplaces, είτε απλά χρησιμοποιώντας την αναζήτηση. Βλέπετε για παράδειγμα ότι εδώ έχουμε κάποια features applications πάνω πάνω, βλέπετε ας πούμε ότι το Landyard ή το Twitter έχουν ήδη open web app διαθέσιμο μέσα από το Firefox Marketplace. Εδώ ουσιαστικά πηγαίνουμε στο developer hub, στο κάτω μέρος του marketplace,
επιλέγουμε να κάνουμε publish την εφαρμογή μας, έχουμε κάποιες πληροφορίες για το πώς μπορούμε να κάνουμε hosting την εφαρμογή αυτή μας. Προτείνει ουσιαστικά υπάρχει ένα FAQ για διάφορους τρόπους φιλοξενίας της εφαρμογής μας, σε περίπτωση που δεν έχουμε τρόπο εύκολο να το κάνουμε. Επιλέγουμε να κάνουμε submit την εφαρμογή μας, μπορούμε να διαλέξουμε σε ποιες πλατφόρμες είναι η εφαρμογή μας έτοιμη για να παίξει. Δεν είναι απαραίτητο ότι μια εφαρμογή μπορεί να παίξει παντού, ανάλογα πόσο καλά έχουμε αναπτύξει το responsiveness που είπαμε πριν. Μπορούμε για παράδειγμα να θεωρήσουμε ότι η εφαρμογή μας παίζει σε Firefox OS και Firefox Mobile και δεν παίζει π.χ. σε desktop. Στο validator ουσιαστικά βάζουμε τη διεύθυνση του web, του manifest που έχουμε φτιάξει και αφού περάσει το validation μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο, στην επόμενη οθόνη που εκεί πρακτικά πρέπει να βάλουμε κάποιες απλές, πολύ απλές πληροφορίες για την εφαρμογή μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επιλέξουμε κατηγορίες στις οποίες θέλουμε να εμφανίζεται η εφαρμογή μας ώστε να μπορεί κάποιος να τη δει εύκολα. Μπορούμε να βάλουμε μια πολύ συνοπτική περιγραφή η οποία όμως θα είναι αρκετά κατατοπιστική για να καταλαβαίνει ο χρήστης τι είναι ακριβώς που κάνει η εφαρμογή μας. Έχουμε το privacy policy, ουσιαστικά πρέπει να αναφέρουμε ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία κρατάει η εφαρμογή μας από τον χρήστη. Πιθανώς κάποιο website, κάποιο support email και υποχρεωτικό πεδίο επίσης να έχουμε κάποιο screenshot ή βίντεο, τουλάχιστον ώστε να μπορεί ο χρήστης να έχει μια οπτική επαφή της εφαρμογής μας πριν την εγκαταστήσει. Και στο τέλος φυσικά πατάμε continue. Όπως λέτε λοιπόν είναι σχετικά απλή διαδικασία και web φυσικά. Τώρα, από τη μεριά του χρήστη, για να εγκαταστήσει λοιπόν την εφαρμογή, όπως είπαμε, το Marketplace δεν είναι ο μόνος τρόπος. Έτσι λοιπόν, ένας developer μπορεί να φροντίσει να μπορεί κάποιος χρήστης να εγκαταστήσει την εφαρμογή του web app, απλά και μόνο επισκεπτόμενος το website και πατώντας ένα κουμπί το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο φανξιονάλιο πίσω. Θα δείξουμε αναλυτικά τι σημαίνει αυτό. Με αυτόν εδώ το πολύ απλό JavaScript κώδικα, ουσιαστικά δημιουργούμε ένα install button, το οποίο καλεί το manifest που έχουμε δημιουργήσει, το JSON αρχείο που δείξαμε μόλις πριν, και αυτομάτως βγαίνει ένα prompt στο χρήστη να εγκαταστήσει την εφαρμογή. Για να δείξω αναλυτικά τι σημαίνει αυτό, θα το δείξω πώς ακριβώς δουλεύει μέσα το marketplace, αλλά το ίδιο ακριβώς μπορεί να συμβεί και σε μια και σε ένα web app το οποίο δεν είναι απαραίτητα στο marketplace, αλλά είναι σε ένα δικό μας domain και δεν το έχουμε κάνει submit στο marketplace. Όπως είπαμε, μπορούμε να ψάξουμε μέσα τις κατηγορίες που μας δίνει ήδη ή στην προκειμένη περίπτωση αναζητούμε, για παράδειγμα, μία εφαρμογή, έστω ότι ψάχνουμε μία εφαρμογή για χάρτες. Μας βγάζει λοιπόν τα σχετικά αποτελέσματα. Βρίσκουμε λοιπόν μια εφαρμογή που μας κάνει. Βλέπουμε ένα screenshot. Πατάμε λοιπόν να διακαταστήσουμε. Βλέπετε το πρώτο που βγάζει ο Firefox ότι αν θέλουμε να διακαταστήσουμε τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Πατάμε start και πλέον η εφαρμογή αυτή έχει εγκατασταθεί στο σύστημά μας. Έχει εγκατασταθεί δηλαδή σε ένα desktop μηχάνημα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι Linux. Βλέπετε λοιπόν ότι ψάχνουμε μετά την εφαρμογή. Τη βλέπουμε κανονικά στις εφαρμογές. Δεν υπάρχει κάτι που να ξεχωρίζει ότι αυτή η εφαρμογή είναι web app και δεν είναι desktop. Η οποία είναι μια απλή εφαρμογή με χάρτες και όπως βλέπετε είναι ένα standalone παράθυρο το οποίο δεν ξεχωρίζει σε τίποτα άλλο από τις υπόλοιπες web εφαρμογές. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να ήταν αρκετά κατοπιστικό για να καταλάβετε πώς λέει το marketplace και πόσο απλό είναι το να γράψει κάποιος, να φτιάξει ένα open web app από ένα υπάρχον website. Και πριν περάσουμε παρακάτω, απλά αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις είτε για μένα είτε για την προηγούμενη παρουσίαση συνολικά για Firefox OS, open web apps και marketplace. Ναι. Καλύτερα να έρθουμε και ένα μικρόφωνο για να... Καλησπέρα.
Θα μπορούσα να μας εξηγήσεις λίγο αυτή την οψιόν που είχε στο marketplace για packaged web apps. Ήταν σε μία φάση, είχε τέσσερις επιλογές, θα διαλέξεις πλατφόρμες και είδα ότι από κάτω έχει δύο ταμπάκια, ένα να δώσεις το path στο web app σου και μία δεύτερη οψιόν να κάνεις πακέτο. Ευχαριστώ. Υπάρχει δυνατότητα και για packaged web apps, το οποίο σημαίνει ότι μπορείς, η εφαρμογή σου μπορεί να κατέβει ουσιαστικά ολόκληρη στο device. Ένας από τους λόγους ο οποίος, όποιος σοβαρός μάλλον, για τον οποίο μπορεί να έχεις packaged web app, είναι γιατί αν η εφαρμογή σου θέλει να πάρει πρόσβαση πάνω σε API τα οποία είναι critical, contacts, τηλέφωνο ή SMS ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα πρέπει να είναι packaged, θέλει να περάσει από review. Γιατί αλλιώς θα είναι online και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει review. Οπότε, μια τρόπο για να μπορεί να πάρει πρόσβαση σε χαμηλά critical APIs είναι να είναι packaged και να του συνεδράσει review. Έδειξες πριν ότι μπορεί να εγκαταστήσει ένα application εκτός από το marketplace. Και είμαι ένα developer, φτιάχνω κάτι, το σηκώνω στη σελίδα, μπαίνεις και το εγκαταστάς. Όταν το εγκαταστάς μέσα στο marketplace, πρέπει να δηλώσεις κάτι για privacy policies. Τι κάνει η εφαρμογή σου, τι data θα πάρει από το χρήστη, αν θα αποθηκεύσει κτλ. Οπότε ξέρω τι γίνεται, έτσι. Διασφαλίζω κάπως το privacy μου, εν πάση περιπτώσει. Όταν εγκαταστήσω κάτι από έναν άσχετο, τι γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να πάρει όλα μου τα δεδομένα, υπάρχει κάποιος τρόπος να διασφαλίσει το CPU του ή απλά παίρνω εγώ την ευθύνη. Καταρχήν η εύκολη απάντηση είναι ότι γι' αυτό έχω το marketplace ως ένα βαθμό, έτσι και να γίνεται να υπάρχει ένα review process και να μπορούν να εξασφαλιστούν κάποια πολύ βασικά πράγματα σε επίπεδο παρέμβαση σε CPU κλπ. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι όταν εγκαταστάς μια εφαρμογή κατευθείαν από τον developer, προφανώς έχεις ένα επίπεδο εμπιστοσύνη προς τα εκεί. Αλλά ένα μάνιχα σταχείο ούτως ή άλλως, αν η εφαρμογή παράδειγμα είναι μόνο web technologies, είναι αρκετά εύκολο και από το μάνιχα σταχείο να καταλάβεις πρακτικά τι είναι αυτό το οποίο κάθε φορά σου ζητάει η εφαρμογή έτσι, σε επίπεδο προσωπικών δεδομένων. Αλλά σίγουρα ισχύει αυτό που λες, ότι όταν διαθέτεις μια εφαρμογή από έναν web developer απευθείας, υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος μηχανισμός που να κάνει πριν κάποιες λειτουργίες όταν δεν έχει περάσει κάτι από το marketplace. Όταν πας να εγκαταστήσεις μια εφαρμογή που την έχεις κατεβάσει από παλιό, σου σωμάτιζες μέσα καταγράφω τα δικαιώματα τα οποία χρειάζεται το web app για να εγκατασταθεί. Και όταν αν χρειαστούν. Και την ώρα της εκτέλεσης εφαρμογής και παρακάτω, αν χρειαστεί να σου για παράδειγμα access στο geolocation ή κάποιο άλλο, σου βγάζει μόνο το κινητό το οποίο λες ότι ζητάει αυτή η εφαρμογή να κάνει access στο geolocation ή κάτι άλλο για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει. Εδώ στο manifest αρχείο που έδειξα πριν, φυσικά κάποια από τα έξτρα πεδία που δεν έχω βάλει είναι ότι περιγράφεις ποια web API θες να χρησιμοποιήσεις. Αν για παράδειγμα θες να χρησιμοποιήσεις το χρήστη, χρησιμοποιείς geolocation. Αυτό πρέπει να το περιγράψεις εδώ. Διαφορετικά το κινητό σου δεν θα δώσει geolocation στην εφαρμογή αυτή. Καλησπέρα. Πολύ ωραίες παρουσιάσεις τώρα. Ήθελα να ρωτήσω για το πιο κλασικό πρόβλημα που υπάρχει όταν φτιάχνεις μια εφαρμογή για κινητά. Ότι υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες. Οπότε έχει διαφορετική ανάλυση, διαφορετικές δυνατότητες. Και είναι δύσκολο με ένα API, με μια εφαρμογή, να φτιάξεις κάτι που είναι optimal για όλα. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε? Αυτό έχει κυρίως σχέση με το πώς γίνονται implement τα API, όχι με το product development, έτσι. Αν καθήν τα web APIs αυτά, αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται όσο μπορούμε σε συνεργασία και με άλλους vendor, προκειμένου αν περάσουν για specification σε W3C, να γίνουν κανονικά API τα οποία θα γίνονται implement από όλους τους browser και από όλες τις πλατφόρμες. Οπότε συγγράφοντας ως developer για τα συγκεκριμένα web API θα ισχύει για όλες. Αυτό όμως το κομμάτι είναι μάχη η οποία αυτή τη στιγμή δίνεται σε επίπεδο standard.
όχι σε επίπεδο development για το πώς να τις απαντάει την ερώτηση του. Να δώσω ένα πιο απλό παράδειγμα. Άμα έχεις ένα user interface που έχει μια εικόνα, που έχει ένα logo με κάποιο γράμμα, με κάποια γράμματα, κάποια λέξη, σε κάποια κινητά, αυτό θα φαίνεται γιατί έχει κάποιο φόντι. Το responsive view, ρωτάει. Ναι. Το responsive view είναι κάτι το οποίο πλέον έχουμε κατακτήσει στο web development. Υπάρχουν τρόποι και τεχνολογίες χρησιμοποιώντας κατάλληλα μόνο με CSS, στις περισσότερες περιπτώσεις. Χρησιμοποιώντας κατάλληλα queries, να μπορεί να περιορίσει περιεχόμενο ή να το εμφανίσει διαφορετικά. Θα καλύψουμε κάποια από αυτά τα πράγματα στο στα web templates, αλλά και κατά τη διάρκεια του hacking μπορούμε να φτιάξουμε ένα group να δείξουμε τα γράμματα σε responsiveness. Πάντως αυτό είναι αρκετά εύκολο για έναν web developer να γράψει κάτι το οποίο φαίνεται διαφορετικά σε διαφορετική target platform. Και πάντως μετά στα developer tools θα δείξει και το responsive tool που υπάρχει στο hacking, το οποίο μπορεί να δοκιμάσει. Μια τελευταία ερώτηση για να προχωρήσουμε. Ναι, γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω, βασικά, για συνήθως, όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με το server στις web εφαρμογές, χρησιμοποιούμε Ajax. Στους browser το cross-domain Ajax απαγορεύεται. Τι συμβαίνει στις εφαρμογές, την οποία μπορεί να είναι, η εφαρμογή που μπορεί να είναι κατεβασμένη στο κινητό του χρήστη, οπότε ουσιαστικά το domain που τρέχει η web εφαρμογή είναι το localhost, ενώ ο server είναι διαφορετικός. Υπάρχει, το ζητάμε από το manifest για να μπορέσουμε για να δώσει αυτό το δικαίωμα ή γενικά αυτό έχει επιτραπεί. Πώς δουλεύει αυτό. Δεν ξέρω να ακούγουμε. Θα καλύψουμε σε ένα βαθμό αυτή την ερώτηση αργότερα, θα μιλήσουμε για τα web API. Αλλά σε γενικές γραμμές η απάντηση είναι ότι στην περίπτωση που η εφαρμογή είναι μια χρησιμοποιείται στο κινητό σαν κλασική web εφαρμογή, ισχύουν ό,τι ισχύει κανονικά στο web. Σε περίπτωση που είναι packet εφαρμογή, την οποία την έχει κατεβάσει σαν ένα archive bundle ο χρήστης και την έχει καταστήσει, υπάρχουν κάποια ειδικά permissions για τα οποία μπορεί να επιτρέπεται το XHR cross domain. Και επιπλέον, Mozilla ως οργανισμός είναι προτεργάτη στην προτυποποίηση ενός στάνταρ του course, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ένα website να προσθέσει κάποια headers όταν συμβεί το περιεχόμενο, τα οποία επιτρέπουν ή απαγορεύουν αντίστοιχα την εκτέλεση κώδικα ή το φόρτωμα διαφόρων resources. Αυτό είναι λίγο πιο επιτέλεσμα από ό,τι θα περιγράψω αργότερα στα web APIs, μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα για όσους χρειαστεί να κάνουν κάτι τέτοιο. Μπορώ να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ένα από τα προβλήματα του responsive βασισμένο στην ερώτηση του κυρίου πριν είναι ότι μπορεί να. Ότι συνήθως έχουμε. Τουλάχιστον στο desktop, οι browser όλοι κάνουν report το ίδιο PPI. Γυρίζουν πάντα ένα indexy PPI. Οπότε εμείς ουσιαστικά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο χρήστης βλέπει τη 1080 οθόνη του εντεκαριού netbook του ή τη 1080 τηλεόραση του που είναι 50 ίντσες. Υπάρχει κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Εξ όσων γνωρίζω, γιατί δεν είναι ο τομέας μου, αυτό είναι ένα ζήτημα στο standard body που καλείται να ανανεώσει αυτό το πρότυπο, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι εξετάζουν μόνο την έκταση της οθόνης και όχι τα DPI, όπως το ξέρω. Υπάρχει για τα DPI. Υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Okay, cool. Υπάρχει για τα DPIs και εκτός αυτού, χθες πέρα διάβαζα για CSS Level 4, το οποίο είναι καινούριο προπόσδο draft που κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο περιλαμβάνει πολλά από αυτά τα πράγματα κατευθείαν για queries. Ήδη υπάρχει σε DPI, έτσι, αλλά υπάρχουν και συνδυασμοί πλέον αυτών των πραγμάτων και ακόμα περισσότερα extensive media queries τα οποία μπορούν να παίξουν για αυτό. Για να προχωρήσουμε λοιπόν παρακάτω, ο Χρήστος θα δείξει λίγο τα δύο λόγια για τον simulator που υπόθηκε λίγο πιο πριν. Θα πρότεινα, όσοι έχετε όλοι φαντάζομαι έχετε πάρει τα στικάκια από το registration, μπορείτε τώρα να ανοίξετε το λάπτοπ σας και να κάνετε τη διαδικασία κατάσταση. Είναι ένα
και κομμάτι. Δεν είναι λίγο να πει. Καλησπέρα από μένα. Όσοι δεν έχετε στικάκι, έχουμε πίσω, όποιος θέλει να το, όποιος δεν έχει να πάρει. Άρα, περιμένουμε λίγο να τα βάλουμε στον υπολογιστή, να κάνουμε την διαδικασία. Ουσιαστικά θα πούμε στην πράξη το Firefox OS μέσα από τον υπολογιστή μας, τον browser μας, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε κάτι ιδιαίτερο λειτουργικό, σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. Περιμένουμε 2-3 λεπτά να ανοίξουν οι υπολογιστές και να προχωρήσουμε. Το στικάκι έχει μέσα και για τα τρία λειτουργικά συστήματα simulator, οπότε είμαστε καλυμμένοι προς αυτό. Αν για κάποιο λόγο έχετε πρόβλημα, σηκώστε χέρι να κάνει να πάρει βοήθηση. Και φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα να το δικό μας κομπέιν να το στικάκι έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Θα το πάμε μαζί βήμα-βήμα. Όποιος έχει κάποια οποιαδήποτε απορία, σηκώνει το χέρι, υπάρχει ο κόσμος να το βοηθήσουμε εκείνη τη στιγμή, ρωτάει, με σταματάει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, υποθέτω έχουμε ανοίξει όλο τον υπολογιστή μας, παίρνουμε το στιχάκι, το βάζουμε. Το ανοίγουμε, τα αρχεία, θα πάω αρκετά αργά. Ανοίγουμε το φάκελο. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις τρόποι να βάλουμε. Εδώ είναι όλα τα αρχεία τα οποία θα χρειαζόμαστε και θα χρειαστούμε για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωραία. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τώρα το πάνω το Emulator, εγώ θα δούμε όλα τα υπόλοιπα, τα templates κλπ. Ο Emulator αυτός που θα χρησιμοποιήσουμε είναι μια έκδοση πίσω. Μπορείτε αν θέλετε, αλλά δεν το συνιστούσα να το κάνετε αργότερα αν θέλετε. Αλλά δεν ξεχωριστούμε να κατεβάσουμε το καινούριο. Αλλά να ξεχωριστούμε αυτόν. Λοιπόν, πάνω-πάνω είναι τα web app templates. Ό,τι χρειαστείτε θα το δούμε αργότερα στο μέλλον, στην διάρκεια της ημέρας. Στη μέση λοιπόν μας είναι ο emulator μας. Διαλέγουμε το λειτουργικό σύστημα το οποίο θέλουμε. Κάνουμε κλικ πάνω. Μας ρωτάει αν θέλουμε να το κάνουμε install. Φυσικά και επιλέγουμε να το κάνουμε. Εδώ το κάνουμε γιατί το έχω εγκαταστήσει ήδη. Είναι μια μεγάλη τάμπη ανοίξης. Γενικά πάντως, και αν χάσετε και το σκείτε οτιδήποτε άλλο, είπαμε πίσω από την κάρτα υπάρχει το QR code με το link και από κάτω. Ό,τι χρειαστείτε, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα να κατεβάσετε τα πάντα. Όπως είπαμε, το simulator είναι ουσιαστικά χτίζα της κάτι. Όπως είπαμε, simulator πατάει πάνω ουσιαστικά στον Firefox που έχουμε στον υπολογιστή μας, άρα μπορεί να τρέξει και σε Windows και σε Linux και σε macOS. Ωραία, οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται να καταστήσουμε κάτι άλλο. Και είναι ένας πολύ εύκολος και πολύ γρήγορος τρόπος για τους developers να τεστάρουμε τις εφαρμογές που έχουμε να φτιάξουμε. Αντί δηλαδή να χρειαστεί να περάσουμε την εφαρμογή στο κινητό μας, την περνάμε στον emulator και μπορούμε να δούμε πώς χρησιμοποιείται κανονικά στο Firefox OS. Πιστεύω ότι έχουμε καταστήσει όλη το simulator, οπότε πάμε να το δούμε. Να τονίσω και κάτι εδώ πέρα ότι για να εγκατασταθεί ο simulator πρέπει να έχουμε όλοι τουλάχιστον τον Firefox 18. Κάποιος που δεν έχει Firefox 18. Αν κάποιος δεν έχει Firefox 18, καλύτερα να το κατεβάσει. Είναι ο τελευταίος. Μπράβο, είναι ο τελευταίος 18. Παλιότερα έπαιζε πριν 18 έπαιζε σε εκδόσεις Nightly και σε εκδόσεις Aurora, αλλά πλέον έχει μπει κανονικά μέσα στο τελευταίο stable release. Λοιπόν. Θα τον βρούμε από το μενού, εδώ έχουμε τρέχουν στον Aurora. Λοιπόν, από το μενού, στην κατηγορία Web Developers. Ωραία, τι λέμε. Web Developer, υπάρχει κάτω-κάτω
η εφαρμογή Firefox My Simulator. Ωραία. Το ανοίγουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το περιβάλλον χρήσης του το dashboard ουσιαστικά, ο οποίος είναι μέσα. Ορίστε. Λίγο πώς βλέπουμε την έκδοση που έχουμε στο Firefox. Α, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Συγγνώμη. Από το μενού, λοιπόν, από τη βοήθεια, About, σχετικά με, τον, με το Firefox που χρησιμοποιούμε, θα μας βγάλει ποια έκδοση έχουμε. Εμείς έχουμε την Aurora, το οποίο είναι ένα alpha release του επόμενου browser. Είναι το 19, έχουμε το 19. Χρειάζεται να έχουμε τουλάχιστον 18. Είμαστε εντάξει με αυτό, κάποιος που δεν έχει. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το περιβάλλον του, το dashboard, το πίνακα ελέγχου του Firefox Simulator. Ξεκινάει πολύ απλό, εδώ που λέει stop, το ενεργοποιούμε και αυτόματα μας ανοίγει το Firefox OS. Να το, έτοιμο. Πιστέψαμε ότι αυτός ο χρόνος που έκανε για να ανοίξει είναι πάνω πάνω και ο χρόνος που χρειάζεται στις συσκευές που τεστάρουμε τώρα. Είναι αρκετά, αρκετά ελαφρύ και γρήγορο. Λοιπόν, πάμε. Ξεκλειδώνουμε. Και έχουμε το Firefox OS να τρέχει στο browser μας. Είναι κανονικά το ό,τι θα βλέπουμε και μια συσκευή, βλέπουμε και εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε ότι έχει πάρα πολύ καλή συνεργασία με το hardware του υπολογιστή μας. Πρώτα απ' όλα που το βλέπουμε με την μπαταρία, το επίπεδο μπαταρίας. Ό,τι επίπεδο συνεργάζεται λόγω των Web API συνεργάζεται απόλυτα καλά με την μπαταρία μας και με άλλες εφαρμογές όπως το geolocation, όπως το album του φωτογραφιών και το βίντεο. Δηλαδή, αν πάμε στο βίντεο για παράδειγμα, ας πάμε το βίντεο, φωτογραφίες, να ανοίξω φωτογραφίες, δεν το μπορώ. Πολύ σύσου είναι. Να δούμε τι θα ανακαλύψουμε στην υπολογιστή μου. Λοιπόν, ανοίγοντας τις φωτογραφίες, σκανάρει ό,τι φωτογραφίες υπάρχει στον υπολογιστή, στο κατάλογο των φωτογραφιών, ανάλογα το λειτουργικό σύστημα που έχετε τις φωτογραφίες σας. Πόσες φωτογραφίες έχεις, το μάτι που είναι εντάξει. Ορίστε. Έχει τις φωτογραφίες και τις φωτογραφίες και την επιχειρηματική, οπότε είναι πάρα πολλές. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε ένα κανονικό, έχουμε όλες τις εφαρμογές που χρειαζόμαστε για το κινητό μας τηλέφωνο. Κάτω κάτω είναι το τηλέφωνο, τα μηνύματα, οι επαφές και ο browser μας. Τι άλλο, Firefox. Είναι κανονικά, εξομοιώνουμε ουσιαστικά ένα κανονικό τηλέφωνο. Ωραία. Το κόλλησα. Δεξιά. Α, άνοιξε το dial. Ωραία. Κάπου κάτω, όπως βλέπετε, υπάρχει κάτω κάτω υπάρχει το home button, το οποίο είναι το home button του κινητού μας. Γενικά το implementation της συσκευής που θα βγει από το ένα κουμπί, το home button. Η αρχή θα είναι αυτή. Έχουμε όλα τα μενού, όλες τις εφαρμογές. Ωραία. Δουλεύει και κανονικά το marketplace. Μπορούμε να μπούμε μέσα στο marketplace το οποίο μας έδειξε πριν ο Νίκος και να κατεβάσουμε το όποια εφαρμογή θέλουμε. Το δίκτυο που παίρνει είναι το δίκτυο που παίρνει και το λάπτοπ μας. Ωραία. Τώρα φορτώνει, να το. Όπου μπορούμε να δούμε όλες τις εφαρμογές, να πλοηγηθούμε κανονικά στο marketplace, να εγκαταστήσουμε κάποια εφαρμογή, για παράδειγμα το Twitter. Γενικά είναι πολύ εντυπωσιακό η διαδικασία εγκατάσταση μια εφαρμογή από το marketplace και γενικά από των εφαρμογών του web apps. Όσο μεγάλη και βαριά να είναι, είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία. Με το πατήσει το OK, σχεδόν αμέσω έχει γίνει. Λοιπόν, εδώ μας βγάζει το μέγεθος των author αυτού που έγραψε την εφαρμογή του developer. Του ήταν installed. Οπότε πάμε στην αρχική οθόνη. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Να το. Το πατάμε και ανοίγει. Κανονικότατα. Το λέει ότι αυτό είναι το δίκτυο. Εκτός αν δεν παίζει αυτό το. Όχι, δεν παίζει. Δεν προσπαθεί με Twitter. Να το. Γενικά, θα σε έκανα screencast, θα έκανα βιντεάκι όλη αυτή την παρουσίαση και λόγω του το δίκτυο είναι κενό, άδειο, ανοίγαν όλα πολύ γρήγορα. Σήμερα, επειδή έχουμε φορτώσει λίγο το δίκτυο, κάποια τέτοια μικρά καθυστερήσεις στο ίντερνετ, παρακαλώ να τις δικαιολογήσετε. Λοιπόν, να δούμε και κάτι, με αυτό που ρωτήσε πριν και ο κύριος για τα δικαιώματα. Όταν πάμε τέρμα αριστερά, βλέπουμε κάποιες εφαρμογές που έχει ήδη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν web apps και πριν ο πιέρος.
όπως για παράδειγμα τα social media. Αν πάμε να ανοίξουμε κάποια εφαρμογή που χρησιμοποιεί geolocation, θες το δοκιμάζω από το Facebook, μου ζητούσε, μου έβγαζε ένα πολύ ωραίο πανεράκι, μου λέει ότι η εφαρμογή ενδέχεται, θέλει να χρησιμοποιήσει το geolocation access του τηλεφώνου. Θέλετε να το αποδεχτείτε? Και εσύ λες ναι. Και από κάτω έχει και συλλογή να το αποδεχτώ μόνιμα. Δηλαδή, κάθε φορά που χρειάζεται η εφαρμογή Facebook το geolocation, να τη χρησιμοποιεί μόνο του. Μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε, όχι να το απενεργοποιήσουμε, να μην επιλέξουμε να γίνεται μόνο. Οπότε, αν κάποια εφαρμογή θέλει να κάθε φορά που χρειάζεται κάποιο access, μπορεί να μας το βγάζει εκείνη τη στιγμή μενού και να μας λέει να το αποδεχτούμε ή όχι. Σήμερα, δείξω όχι στους κάρτες, το δοκιμάζω στους κάρτες. Σήμερα δεν μου παίζει. Να. Δείτε. Να σου το δείξω σε screencast, αν θέλετε, σε βίντεο. Αν μου δεν γίνει χάρτη. Το είχαμε ανοίξει πριν, μήπως το βάλαμε το δικαίωμα. Να είναι ok. Άκρα, το δείτε σήμερα. Ο Simulator είναι και πολύ καλό εργαλείο πέρα από τα τάρκα. Το κάνεις, ας πούμε, απλά να δει πώς φαίνεται ένα PackageOS κινητό και το UI κλπ. Θα το δείξει λίγο πίσω. Είναι και ένα πολύ καλό εργαλείο για να περάσουμε μέσα μια δικιά μας εφαρμογή και να δούμε πώς θα έπαιζε αν είχαμε ένα PackageOS κινητό στα χέρια μας. Ας το δούμε αυτό, γιατί τελικά ούτε χάρη μας δουλεύουν καλά. Λοιπόν, πείτε ότι είστε web developer, ωραία. Είπαμε το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνδεθούμε, να γράψουμε το manifest. Έχουμε γράψει το manifest και πάμε να δούμε πώς θα το περάσουμε στην εφαρμογή. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε το manifest είτε σαν αρχείο διακαλής από εδώ πέρα που λέει το Active Directory, όπου να μπείτε μέσα στο εκεί που έχετε αναπτύξει την εφαρμογή σας σε λογαριασμό επίπεδο, να επιλέξετε το manifest και να το προσθέσετε, είτε μπορείτε γράφοντας το URL στο οποίο έχετε βάλει την εφαρμογή σας, έχετε χωστάρει την εφαρμογή σας. Συνήθως είναι πολύ καλό όταν για παράδειγμα πείτε ότι έχετε το domain FirefoxOS updates, μέσα στο domain να βάζετε και το manifest του αρχείου και όχι σε κάποιο άλλο υποφάκελο, slash install για παράδειγμα αρχείο ή τίποτα άλλο. Έτσι ώστε γράφοντας το mapwire.net για παράδειγμα το URL το δικό σου που έχετε μέσα την εφαρμογή και πατώντας ένα URL να σας το βγάλει. Εδώ πατώντας ένα URL θα μου βγάλει κόκκινο γιατί πολύ απλά δεν έχω βάλει το HTTP. Συχνό λάθος το οποίο το έκανε φοιτητές. Λοιπόν, ένα URL και αυτόματα θα ψάξει μόνο του το simulator να βρει την εφαρμογή, να βρει το manifest το οποίο βρίσκεται στο domain και να το προσθέσει μόνο του. Δεν το πάτησα. Νομίζω ότι θα το δείτε πίσω. Θα σταθεί πολύ γρήγορα. Θα δοκιμάσω μια άλλη πιο χωριστή. Δεν συνέχισε στο δίκτυο, όχι. Έπεσε στο δίκτυο. Κοιτάξτε, στατιστικά, σε όποιο τέτοιο συνέδριο, geek, ψιλογκίκ συνέδριο πάμε. Έχει από κάτω. Κάποια στιγμή πέφτει το δίκτυο. Είναι το πρώτο event, θα σας πω, που έχει κρατήσει τόση ώρα το δίκτυο. Δηλαδή σε άλλα συνέδρια του εξωτερικού, για παράδειγμα, Φόρστερ, που είναι το μεγαλύτερο συνέδριο στον κόσμο, δεν έχει ποτέ δίκτυο. Ναι, εντάξει, απλά. Να πάμε στο screencast. Τέλεια. Και το αναχώρησε λόγω του screencast. Εντάξει, τα. Στην επανέλαση, εσύ να. Λοιπόν, ας το αφήσουμε από εκεί που το. Ναι. Ξέρεις τι δεν πάει εκεί. Λοιπόν, σας δείχνω λίγο το screencast, γιατί θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ είναι ο τρόπος που μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω ίντερνετ το καινούργιο, αλλά μην το κατεβάσετε, γιατί πάνω στο αργότερα που θα το χρησιμοποιήσει, θα χρειαζόμαστε το συγκεκριμένο emulator για τα web tools που θα το χρησιμοποιήσει. Πάλι πώς το βλέπουμε, είναι ούτε ένα λεπτό υπόθεση.
Λοιπόν, ξανά η διαδικασία. Γενικά, όπως βλέπετε, παρατηρήστε, η μπαταρία είναι πεσμένη, καθότι και του λάπτοπ είναι πεσμένη. Έχει πολύ καλή συνεργασία. Είναι, είναι τρομακτικό αυτό ότι έχουμε αμέσως πρόσβαση στα στοιχεία της μπαταρίας ή γενικά στο hardware, το συσκευό μας, έτσι, με ένα web API. Εδώ είναι τα βίντεο του υπολογιστή του δικού μου. Λέω κατευθείαν τα φόρτωσε. Μπαίνουμε κανονικά με ίντερνετ. Α, την μπάρα δεν έπαιξα σωστά. Αυτή είναι η μπάρα ειδοποιήσεων. Αυτή είναι η μπάρα ειδοποιήσεων του. Ήταν η μπάρα ειδοποιήσεων που έχουμε. Και μπορούμε να κάνουμε να ειδοποιήσουμε WiFi και λοιπά. Ό,τι χρειαζόμαστε. Έκανα κανονικά ίντερνετ. Είπαμε καταλαβαίνει μόνο του τι σύνδεση με τον υπολογιστή. Και παίρνουμε και αυτό. Γίναμε πίσω. Πάμε στο social κομμάτι. Νομίζω τώρα θα μας δείξει το δικαίωμα. Λοιπόν, επιλέγουμε μια εφαρμογή. Όπως βλέπετε, έχουμε αρκετές εφαρμογές οι οποίες θεωρούνται σαν web apps και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Facebook για παράδειγμα το πιο γνωστό. Κατεβάσουμε πάλι το Twitter. Όπως βλέπετε τώρα πάει πιο γρήγορα, χθες ήταν. Και τώρα θα δούμε και πώς, αν κάποιος είναι, έχει φτιάξει μια τέτοια εφαρμογή, πώς θα το δοκιμάσουμε κατευθείαν στο simulator. Δεν το πάω στο fast forward, έτσι, αυτή είναι η χρόνια ότι είναι καλά. Α, εδώ είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, για παράδειγμα, αν έχετε ένα web application το οποίο το χρωστάει στο δικό σας server, μπορείτε να βάλετε πάνω στο web application στο site σας μέσα ένα μικρό κουμπάκι κάπου δεξιά που να λέει κάπου οπουδήποτε θέλετε, το οποίο να λέει install web app κατευθείαν, χωρίς να χρειάζεται να μπει στο marketplace, το οποίο είναι πολύ καλό, εφαρμογές μόνο στο marketplace, αλλά γενικά, αν θέλετε να κάνετε διαρχική development, όπως κάναμε το status.hackerspace.gr, που είναι απλό web app για να βλέπουμε το status του Hackerspace. Κάπου κάτω έχουμε βάλει ένα κουμπάκι install as a web app. Οπότε με το που το πατάμε, αυτόματα μας λέει ποιοι έχουν φτιάξει την εφαρμογή. Ωραία. Και το μέγεθος. Αλλά εφόσον είναι web app, δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποιο μέγεθος. Και όπως βλέπουμε, εγκαταστάθηκε κανονικά στο desktop μας, στο κινητό μας. Και ανοίγει τα οντά το web app. Τώρα, στην περίπτωση που είμαστε ακόμα πολύ στο early development στάδιο, μπορούμε να φορτώσουμε το manifest από το URL του κατευθείαν, χωρίς να χρειαστεί να γράψουμε όλο το web app.manifest. Από το URL, αρκεί είπαμε, γράφουμε την τοποθεσία του manifest, έτσι. Πατάμε ένα URL και αυτόματα προσθέθηκε το manifest. Το δείτε, η εφαρμογή, όπου μπορούμε στα αριστερά να πατήσουμε run και αυτόματα να ανοίξει το simulator όπως κάνει τώρα ή να κάνουμε update, για παράδειγμα έχουμε αλλάξει κάτι στην εφαρμογή μας, έχουμε αλλάξει κάτι στο manifest, βασικά στο manifest κυρίως έχουμε αλλάξει κάτι, πατάμε το update και αυτόματα ανανεώνει το manifest και είχε και goofy να το αφαιρέσουμε. Οπότε με το που το προσθέσουμε ανοίγει μόνο του, ξεκλειδώνουμε και η εφαρμογή τρέχει μόνη της, πραγματικά είναι έτοιμη. Και για καταστραφή κανονικά σαν μια native συσταγωγική εφαρμογή στο κινητό μας. Επίσης, επειδή είμαστε ακόμα, είπαμε, προγραμματιστές και κάνουμε εφαρμογές και είμαστε τα πρώτα μας στάδια και δεν ξέρουμε κατά πόσο ο κωδικάς μας είναι πολύ. Θέλω να δοκιμάσουμε το κωδικά μας, αργότερα θα το δείξει και πάνω στα developer tools. Υπάρχει επιλογή console, εδώ αριστερά, στο simulator, όπου μπορούμε να ανοίγοντας το simulator και τις εφαρμογές μας. Μας ανοίγει και μια κονσόλα από δίπλα με διάφορα errors κατά τη διαδικασία της εκκίνησης και γενικά των εφαρμογών, όπου έχουμε errors, μηνύματα προειδοποιητικά, κάποια messages. Ένας πολύ ωραίος τρόπος για την bug, αλλά θα μας δείξει αργότερα σε λίγο ο Πάνος. Αυτά από μένα. Είπαμε τον browser, το simulator που έχει το στικάκι μας, χρησιμοποιούμε, έτσι. Όσοι νομίζω δεν είχατε το χρόνο να το καταστήσετε, νομίζω τώρα είστε OK. Ευχαριστώ πολύ και happy hacking.
κάποιος που είχε κάποιο πρόβλημα και δεν έχει εγκαταστήσει τον simulator, γιατί θα περάσουμε σε τεχνητή από τώρα. Πάλι κάποιος που δεν έχει εγκαταστήσει το simulator. Ναι, αλλά είναι ανεξάρτητο. Δουλεύω στο Firefox πάνω στην ομάδα που φτιάχνει τα developer tools και σήμερα θα σας πω δύο πράγματα. Αφενός θα σας δείξω πώς δουλεύουν τα developer tools που έχει ο Firefox για να μπορείτε να κάνετε debug στις εφαρμογές σας και αφετέρου θα μιλήσουμε για τα web APIs που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια του Firefox OS και πώς μπορούν να μας λύσουν τα χέρια σε σχέση με τα πράγματα που έχουμε μάθει να κάνουμε σε άλλες πλατφόρμες και στο web. Από το Mozilla πριν κοντά 10 χρόνια, όταν ο Ζωή έφτιαξε το Firebug. Πώς έχουν εδώ πέρα την χρησιμοποίηση το Firebug, έστω και μία φορά, οι περισσότεροι. Ο Firebug ήταν το πρώτο και κατά πολλούς ακόμα και το καλύτερο, ακόμα και σήμερα το καλύτερο εργαλείο για web development. Και στην πάρα των χρόνων έχει αναπτύξει μια δικιά του κοινότητα αυτόνομη, ξέφυγε από τα πλαίσια του Mozilla που ξεκίνησε. Για πολλά χρόνια, μάλιστα, ο κύριος προγραμματιστής δούλευε για την IBM. Και παρότι ως Mozilla συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη του Firebug με το να έχουμε στο μισθολόγιο τον τωρινό lead developer, τον Γιάννο Βάρχο, κάποια στιγμή αποφασίσαμε να αναπτύξουμε και μια αυτόνομη σουίτα εργαλείων. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να καπηλευτούμε την υπάρχουσα κοινότητα που αναπτύσσει τον Firebug και τον προτιμά από άλλες λύσεις. Και αφετέρου, για να δοκιμάσουμε να ταξιδέψουμε έτσι προς λίγο αχαρτογράφητες περιοχές όσον αφορά τα εργαλεία και να κάνουμε κάποια πειράματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εάν έπρεπε να διατηρήσουμε την υπάρχουσα υποδομή ενός προγράμματος ως έτσι. Τα εργαλεία ξεκίνησαν από τον Firefox 4 με τη Web Consola και σιγά σιγά επεκτείνονται. Στην έκδοση που έχω εγώ τώρα, που είναι το Nightly, το προχτεσινό, είναι αυτό που εν μέρει θα δουλειώσει Firefox 21 μετά από κάποιους μήνες. Θα βρίσκεται πάντα στο menu Tools του υπομονού Web Developer και όπως βλέπετε τώρα είναι μια μακριά λίστα, Consola, Debugger, Inspector, Profiler. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με το Developer Toolbar. Το Developer Toolbar είναι κάτι που βγήκε νομίζω στο Firefox 16, αν δεν αναφέρω, και ήταν μια προσπάθεια να συνδέσουμε το terminal ή το shell που έχουμε συνηθίσει στο browser. Είναι ένα γραμματικό στο οποίο του γράφει εντολές, αλλά δεν είναι ένα text-based interface. Μπορεί να έχεις γραφικά κανονικά ανανεώμενα και μάλιστα ο ίδιος κώδικας, το GCLI project, ήδη χρησιμοποιείται και από άλλους. Για παράδειγμα, το Eclipse project στο Orion. Πράγματα που μπορείς να κάνεις από εδώ είναι, για παράδειγμα, να δεις τι αντιόδους έχεις στο browser. Να το γράψω σωστά τουλάχιστον. Αυτή είναι η λίστα με τα εγκατεστημένα και τα στο τέλος τα απενεργοποιημένα αντώνους που έχω. Μπορείς να ξεκινήσεις άλλα εργαλεία, όπως το debugger για παράδειγμα, ή να το κλείσεις. Μπορείς
μια λίστα με τα cookies που εισαγγέλλεται στη μέρα. Γενικά είναι, η ιδέα μας ήταν ότι όπως οι προγραμματιστές κατά κανόνα έχουν ξεκινάνει και κάνουν τα πάντα από terminal, ότι θα ήταν καλό να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα σε κάποιον να έχει ένα terminal μέσα στο browser, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του web development να μην χρειάζεται να κάνει αυτό το context switching. Ο τρόπος που γράφει μάλιστα αυτές τις εντολές, τα GCLI commands, είναι πολύ απλός, είναι ένα function κατά βάση, μπορεί να είναι, έως και πολύ εκτεταμένο, μπορεί να τρέξει οτιδήποτε εδώ πέρα. Όπως για παράδειγμα, αυτό που έδειξε πριν ο Χρήστος, να ξεκινήσει τον Firefox OS Simulator από εδώ. Αυτό το toolbar δεξιά έχει ένα κλειδί, το οποίο μας ανοίγει την κυρίως σούδα των εργαλείων, τα οποία παλιότερα θα ήταν διάσπαρτα, αλλά τελευταία κατασταλάξαμε ότι ο κόσμος τα περιμένει περισσότερο μαζεμένα, οπότε τα έχουμε μαζέψει εκεί στο κάτω μέρος. Κατά προτίμηση, όχι σε αυτό το παράθυρο. Πάμε να παίξουμε σε κάτι πιο χρωματιστό. Αυτός είναι ο debugger. Λίστα με τα προγράμματα που τα source files που έχει αυτό το site. Αυτό το site είναι το Mozilla homepage. Το debugger μπορούμε να κάνουμε κλασικά πράγματα, να δημιουργήσουμε breakpoints στον κώδικα. Από για παράδειγμα, εδώ θα μπορούσα να πάω στη γραμμή αυτή και να βάλω ένα breakpoint εδώ και αυτό ξέρω ότι αν πατήσω αυτό το κουμπάκι θα παγώσει η εκτέλεση μέχρι να ολοκληρώσω για να τα συνεχίσει. Είναι το μενού που βγαίνει πάνω-πάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μεγάλη επαφή με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, το συγκεκριμένο site, αλλά κάποια απλά πράγματα, όπως το toggling αυτό, είναι προφανή. Μπορώ να βάλω ή να βγάλω ένα breakpoint, μπορεί να κάνω stepping του κώδικα, να ταξιδέψω από ένα stack frame στο άλλο, να δω τι αντικείμενα υπάρχουν στο function scope ή στο global scope, να πειράξω τις τιμές τους και ούτω καθεξής. Αυτό το να κάνω και να γράψω το βίντεο. Κάτι που έχει ενδιαφέρον για τον debugger είναι ότι προσπαθούμε να τον συνδέσουμε όσο περνάει ο χρόνος και με άλλα πράγματα, οπότε ένας ρόλος που έχει είναι του file source view και προσεχώς θα κάνει περισσότερο από εδώ. Και αυτό το search field εδώ πέρα έχει τη δυνατότητα να ψάχνει διάφορα πράγματα. Για παράδειγμα, μπορείς να φιλτράρεις αρχεία και να ταξιδεύεις, να πηγαίνεις κατευθείαν σε αυτό. Νομίζω είχαμε ένα, αν γράψεις GA, σου φιλτράρει μόνο το GA ή μόνο αυτά που αρχίζουν από το GA γραφήσεις. Μπορείς να συνδυάσεις τελεστές για να πάσεις στη συγκεκριμένη γραμμή του συγκεκριμένου αρχείου και να βάλεις ένα breakpoint. Το οποίο όταν πατήσεις και είσαι σε ένα σημείο στο οποίο κώδικα σου είναι, η εκτέλεση του κώδικα είναι παγωμένη, να ψάξεις για κάποιες μεταβλητές που ξέρεις ότι σε ενδιαφέρουν. Τώρα φιλτράρω μόνο για το δις και μου έχει κρύψει όλα τα υπόλοιπα για να ψάξω σε περίπτωση που είχα μια πολύ μεγάλη λίστα από δεδομένα. Αυτά με τον JavaScript debugger. Υπάρχουν άλλα εργαλεία όπως η παραδοσιακή κονσόλα, στην οποία βλέπουμε εδώ πέρα μηνύματα από συνδέσεις δικτύου τα οποία μπορούμε να επισκοπήσουμε βλέποντας τα headers, τα request and response headers, να δούμε μηνύματα λαφών και warnings, να πάμε στο αντίστοιχο αρχείο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει του CSS των προκειμένων που μας πηγαίνει κατευθείαν στον style editor που είναι για να πειράζουμε και να τροποποιούμε CSS αρχεία. Για παράδειγμα, στον style editor θα μπορούσα να πάω και να αλλάξω αυτό ίσως. Δεν έχει καμία αντίδραση. Δεν δείχνει να έχει. Πάντως βλέπετε ότι εδώ πέρα το αστεράκι δείχνει ότι έχω ένα πειραγμένο αρχείο και μπορώ να το σώσω και στο δίσκο και σε περίπτωση που κάποιος ξεκινάει το development από αρχεία που έχει το τυπικό του file system μπορεί να σώσει και να διαβάσει χωρίς να βγαίνει από το browser έχοντας ένα πολύ γρήγορο turnaround στη δουλειά του.
Ο Inspector είναι το κλασικό εργαλείο όπου μπορείς να επισκοπήσεις την σελίδα τόσο όσον αφορά το marker, την HTML εδώ πέρα που βλέπουμε, όσο όσον αφορά και τα συγκεκριμένα elements, τα style sheets που κάνουν απλά πάνω σε αυτά. Για παράδειγμα, αυτό εδώ, αυτό εδώ το είναι ένα H3 tag το οποίο βλέπουμε πως τα συγκεκριμένα CSS rules που επιδρούν στην εμφάνισή του. Και εδώ πέρα ένα παράδειγμα αυτό που συζητάει νωρίτερα για responsive design. Βλέπω ότι παίρνει αυτή την εμφάνιση επειδή υπάρχει σε ισχύ αυτή τη στιγμή ένα media query που λέει ότι είναι only για screen και όταν το minimum width είναι 760 pixels και το maximum 1000. Αν θέλουμε να παίξουμε τέτοια πράγματα. Αναλόγως το που έχει κάνει. Αυτό το εργαλείο βλέπει το markup όπως είναι φτιαγμένο αυτή τη στιγμή στην οθόνη και μπορείς να το πειράξεις και είναι το document object model ανανεώνεται και βλέπεις κάποια στιγμή τις αλλαγές του. Μπορείς να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις πράγματα. Και μπορείς να πας πατώντας εδώ κατευθείαν στο style editor για να πειράξεις από μόνο σου ένα rule, να το ξυλώσεις τελείως ή αλλά σε περίπτωση που κάποιος ασχολείται ακριβώς με responsive design, υπάρχει ένα εργαλείο ειδικό για αυτό, το responsive design mode, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τη σελίδα σου όπως θα την έβλεπες εάν είχε διαφορετικές διαστάσεις σε διαφορετικές συσκευές. Και υπάρχει μια λίστα εδώ πέρα από τα κλασικά μεγέθη που υπάρχουν στις πιο πολλές τέτοιες συσκευές. Αυτό εδώ το πρώτο, για παράδειγμα, είναι το μέγεθος που έχουν τα Firefox OS τηλέφωνα. Και όπως βλέπουμε, η σελίδα αυτή είναι σωστά φραγμένη και όταν αλλάξω το μέγεθος, τα τροποποιεί την εμφάνισή της όταν αφοράνε όλα και να είναι όπως τα περιμένω να τα δω. Ένα άλλο αντίστοιχο τέτοιο εργαλείο για κάποιον που δουλεύει με το markup της σελίδας είναι το 3D View, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τη διάταξη της σελίδας στον τρισδιάστατο χώρο. Έτσι μπορείς να δεις τη σχέση κάποιων αντικειμένων στο 3D Plane και να συγκρίνεις τα Z-Index. Να δεις αυτό, ας πούμε εδώ, τι είναι και είναι εκεί που το περίμενα ή μήπως ήθελα να είναι κάτι άλλο. Και να πας εδώ πέρα και να πειράξεις τα margins και τα δεν ξέρω τι και να δεις πώς φαίνεται και τι επηρεάζει. Και με αυτό μάλιστα δεν το έχω τώρα πρόχειρο, αλλά έχει προκύψει μια ολόκληρη μόδα όπου φτιάχνουν websites τα οποία έχουν φαινομενικά άχρηστο markup, μια σειρά από divs τα οποία είναι ατάκτως ερημένα, αλλά τα οποία αν ανοίξεις το, αν τα δεις με το 3D View, σου βγάζουν διάφορα γεωμετρικά σχήματα, πόλεις και διάφορα τέτοια πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθούν. Να σας δείξω το breadcrumb που μας δίνει δυνατότητα να ταξιδεύουμε μέσα στη σελίδα χωρίς μόνο αυτό. Μπορείς να πειράξεις επίσης τα pseudo attributes, έτσι ώστε να κλειδώσεις το focus, έτσι ώστε να πειράξεις το focus του element την ώρα που το κάνεις δοκιμές πάνω σε αυτό. Ένα άλλο ενδιαφέρον εργαλείο, δεν σας έδειξα. Ας δούμε λίγο πρώτα τον Profiler. Ο Profiler είναι η τελευταία προσθήκη στη σουίτα μας, η πλέον πρόσφατη. Πιθανότατα θα είναι στον Firefox 21, αυτό εδώ που βλέπετε. Και η χρήση του είναι απλή, αλλά όταν τον χρειάζεσαι πραγματικά είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορεί να σου λύσει το πρόβλημα. Ξεχάστε να το πρέπει να. Με τον Profiler λοιπόν, του λες να ξεκινήσει να καταγράφει την εκτέλεση της εφαρμογής σου και αφού εκτελέσεις κάτι το οποίο ξέρεις ότι είναι κάπως αργό ή θες να δεις για ποιο λόγο συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται, μπορείς να σταματήσεις το profiling και να δεις τη συμπεριφορά του κώδικα της εφαρμογής σου σε όλο αυτό το διάστημα, να δεις πού η εκτέλεση ήταν έντονη, πού είχε μπλοκάρει. Εδώ κατά πάσα πιθανότητα είναι το σημείο που είχα σταματήσει το debugger. Να δεις τι από αυτά που έκανες καθυστέρησε και τι όχι και να κάνεις drill down μέσα στον κώδικα το συγκεκριμένο της εφαρμογής.
Να, εδώ για παράδειγμα βλέπω, δεν ξέρω πότε επειδή στο συγκεκριμένο site, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια συνάρτηση H, που minimize προφανώς, που πήρε το 22,6% του running time σε αυτό το διάστημα που τις έπιξα. Ή μπορούμε να το κάνουμε για το σύνολο του run time αυτού, που θα δούμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν το, η συνάρτηση που είναι κάτι trigger το κουμπάκι αυτό, επειδή καθόμασταν λίγο να πολύ. Ένα άλλο εργαλείο είναι το Scratchpad. Μάλιστα για να το δείξω καλύτερα να κλείσω αυτά. Το Scratchpad είναι ένας code editor με τον οποίο μπορούμε να γράψουμε JavaScript, όχι όμως one-liners, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε άνετα στην κονσόλα, αλλά να γράψουμε ποσότητες κώδικα. Κάπου εδώ έχω, νομίζω, μερικά. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, ναι, βέβαια. Μπορώ όταν έχω τα developer tools να τα βγάλω από κάτω και να τα βάλω πίσω από το σε μια ελεύθερη φωνή. Βέβαια. Γιατί είναι πολύ όταν δουλεύω. Τώρα πια, νομίζω από την έκδοση 20 και μετά, υπάρχει αυτό το κουμπί που τα κάνει detach από το παράθυρο και είναι ένα ξεχωριστό αυτό το παράθυρο, το βάλεις δίπλα, στην άλλη οθόνη, πάνω κάτω ανάλογα πώς βολεύει ή να το ξανακολλήσει κανείς. Και προσεχώς κοιτάμε να το βάλουμε, υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κολλήσει τα δεξιά που λύσουν κάποια άλλα προβλήματα. Αλλά ναι, αυτό είναι κάτι, είναι ένας από τους ίσως ο κυριότερος λόγος που τα παντρέψαμε όλα αυτά σε μια, στην παραδοσιακή αυτή εμφάνιση των διαφόρων tabs σε ένα toolbox. Να το σκράψουμε πάλι, να φόρτω σε ένα αρχείο που είναι πολύ μεγάλο, διότι πιθανόν να θέλω να κάνω κάποια δοκιμή. Πολλοί από εμάς στο Firefox χρησιμοποιούμε το Scratchpad για να κάνουμε prototyping στον τρόπο που υλοποιούμε το browser, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρουν πολλοί, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του Firefox Frontend είναι γραμμένο σε JavaScript, CSS και HTML. Οπότε τα εργαλεία, μάλλον τα προβλήματα της πλατφόρμας και τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να μπει πάνω σε αυτή, είναι το καθημερινό μας dog food. Απλά έτσι εν είδη επίδειξης να μπορώ να γράψω κάτι εδώ πέρα και να το τρέξω και η σελίδα από πίσω θα ανταποκριθεί. Αυτό που έλεγα νωρίτερα ότι μπορώ να προγραμματίσω στα πλαίσια της σελίδας ή στα πλαίσια του browser προκύπτει από εδώ, από το environment menu. Επιλέγω αν θέλω το context menu, το content ή το browser. Υπάρχει ένα preference που πρέπει να πειράξει κανείς αυτό. Όποιος θέλει με ρωτάει. Ακριβώς επειδή είναι κανονικός editor, θυμάται, ζητάει να σώσει πράγματα και ούτω καθεξής. Όταν λες ο browser, εννοείς extensions, APIs και τώρα. Ναι. Content είναι μόνο site. Ναι, ναι, ακριβώς. Το content είναι το window object που έχει το συγκεκριμένο tab που είναι ανοιχτό και browser είναι όλο το process που έχει τα tabs, που έχει τα developer tools, που έχει το ίδιο το scratchpad. Και μέσα από το scratchpad να δοκιμάσεις αλλαγές πάνω στον εαυτό του. Μια αναδρομική σχεδίαση που τρώει την ουρά της. Και όσον αφορά ειδικά τις εφαρμογές με κινητά τηλέφωνα που συζητάμε, προφανώς επειδή μιλάμε για web εφαρμογές και θα πρέπει να τρέχουν και σε Firefox και σε Chrome και σε Safari και σε οτιδήποτε, θα ξεκινήσει κανείς κατά κανόνα μέσα από κλασικά browser developer tools και θα τη φτάσει σε ένα σημείο όπου μετά θα θέλει να δοκιμάσει πώς φαίνεται στη συγκεκριμένη συσκευή. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα θέλει να χρησιμοποιήσει τον simulator. Οπότε ας το ξεκινήσουμε με την ευκαιρία. Για την περίπτωση που θέλω να δοκιμάσω κάτι εδώ κανονικά, μπορώ να κάνω το testing μου, αλλά θέλω να κάνω debugging πάνω στον simulator, διότι κάποια πράγματα ενδεχομένως δεν μπορώ να τα δω εξίσου σωστά στο desktop, υπάρχει τη δυνατότητα να κάνω remote connection με την επιλογή connect εδώ, να ζητήσω να συνδεθώ στο process το χωριστό στο οποίο τρέχει ο simulator και να διαλέξω από τα tabs τι θα κάνω debugger. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εργαλεία που δουλεύουν remotely, η web console και ο debugger και πολύ σύντομα θα είναι και ο profiler.
Αυτή είναι η έκδοση 1 του Simulator και βγάζει αυτό το λάθος που βλέπετε, το οποίο έχει διορθωθεί στις επόμενες. Ο debugger όμως έρχεται κανονικά, οπότε μπορείς να δεις όλα τα JavaScript αρχεία που είναι φορτωμένα στον Simulator, που είναι ακριβώς τα ίδια αρχεία που είναι φορτωμένα και στη συσκευή. Όπως δουλεύει το Firefox έσως λειτουργικό πάνω στο κινητό. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο, το app, για να ξεχωρίζει ο χειρισμός του μέσα από την πλατφόρμα. Αν πάμε για παράδειγμα στο Window Manager, αυτό είναι το αντίστοιχο του Window Manager που έχουμε στους υπολογιστές μας, που χειρίζεται τα παράθυρα, τις εφαρμογές που ξεκινάνε και ούτω καθεξής. Μου φαίνεται αυτό εδώ, ήταν κάτι χρήσιμο. Δεν έκανε αυτό που νόμιζα ότι έκανε. Δηλαδή να σας δείξω ότι πώς λειτουργεί, ότι δεν έχει καμία διαφορά ουσιαστικά με τη λειτουργία του άλλου του debugger για κλασικό content κώδικα. Ας βάλουμε ένα breakpoint εδώ πέρα. Και να το πω να το κλείσω. Έβαλε ένα breakpoint τη στιγμή που τελείωνε το transition end event, που γίνεται trigger αυτό το event, οπότε με σταματάει εδώ και δεν μπορώ να συνεχίσω εδώ πέρα να πατήσω οτιδήποτε, διότι είναι μπλοκαρισμένη η εκτέλεση. Μπορώ κανονικά κατά τα γνωστά να δω πράγματα, να πειράξω, να δω τι είναι αυτό, τι και πώς. Και μόνο όταν ολοκληρώσω την εκτέλεση και βγάλω και το breakpoint, θα μπορώ να συνεχίζω να κάνω πράγματα εδώ όπως και πριν. Εντάξει. Προσεχώς θα μπορώ να κάνω και profile πάνω στη συσκευή. Έτσι, εν είδη Γκάλλο, γιατί με ενδιαφέρει προσωπικά, πόσοι έχουν χρησιμοποιήσει τα Firefox Developer Tools, τα Engine, τα δωρεά. Και λίγο. Ο στόχος μας με αυτά είναι ότι από τη στιγμή που φτάνουμε, γιατί μας πήρε αρκετό καιρό να φτάσουμε σε ένα σημείο που να έχουμε ένα εργαλείο που να ανταποκρίνεται σε όλες τις δυνατότητες που έχουν άλλα, όπως το Firebug, τα Chrome Developer Tools, τα Internet Explorer Tools κτλ. Είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιον ο οποίος έχει μια εφαρμογή και κάνει target το Firefox και θέλει να λύσει Firefox specific προβλήματα, να μπορεί να τα δει καλύτερα από κάθε άλλο, γιατί προφανώς τα εργαλεία που είναι μέσα στο browser έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επαφή με τα internals και μπορούν να σου πούνε ακριβώς γιατί αυτό το οποίο περιμένει να είναι standard compliant στο συγκεκριμένο browser έχει μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Όπως είναι και μετά τα εργαλεία. Φυσικά, άμα θέλετε να δείτε γιατί κάτι δεν μπορεί να καλέσει από Chrome, καλό να χρησιμοποιήσετε Chrome Developer Tools και στον ίδιο τεχνικό τα δικά του Developer Tools. Νομίζω αρκετά με Developer Tools και Simulators. Να πάμε λίγο να δούμε. Ναι. Θα λειτουργεί κανονικά στη συσκευή, αλλά όχι στην έκδοση 1. Διότι κάποια προβλήματα της τελευταίας στιγμής που προέκυψαν ανάγκασαν να αλλάξει λίγο ο σχεδιασμός και στην έκδοση 1 δεν μπορείς να κάνεις debug πάνω στη συσκευή. Αυτό μιλώντας για τα official builds. Αν κάποιος μπορεί να κάνει μόνο στο ένα build και να το χρησιμοποιήσει στη συσκευή, φυσικά κάνει ό,τι θέλει. Αλλά τα official builds που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Θα είναι στην 1-1. Συμβαίνει ότι δεν μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα τα οποία εξαρτώνται από το λειτουργικό που τρέχει στη συσκευή. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση το laptop που τρέχει macOS 10. Εξαντικειμένου κάποια πράγματα τα οποία είναι Linux specific και τα οποία έχει η συσκευή τρέχει Linux πάνω, δεν μπορεί να τα κάνει. Επιπλέον, ακόμα και αν ήταν Linux στο laptop, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι υλοποιημένα στο layer, νομίζω τα δείξαμε λίγο. Εν περιλήψη τα layers Gaia, Gecko και Gong. Κάποια, ο Gecko είναι διαφορετικός ανάλογα με το ποιο είναι το embedding από κάτω. Κάποια πράγματα είναι υλοποιημένα παντού. Για παράδειγμα, ο Firefox σε Windows δεν έχει τη δυνατότητα, νομίζω, του Web Camera API. Δεν θα σου ανοίξει ποτέ την βιντεοκάμερα. Αυτό είναι υλοποιημένο, νομίζω, ή σε Mac ή σε Linux και προφανώς είναι και στη συσκευή. Τέτοιο τύπο πράγματα τα οποία συν το χρόνο, κάποια στιγμή όλα αυτά θα μοδερνοποιηθούν, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερο κανείς να ξεκινάει από τον simulator,
Αλλά αν θέλει να δει κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα τα hardware DPI που είδαμε, ή το ambient light sensor, ένα αργό DPI που θα δείξω στη συνέχεια, δεν τα δείχνει ο simulator, διότι ενδεχομένως το hardware δεν τα υποστηρίζει. Το laptop δεν έχει κάποιο sensor που να δείχνει τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος χώρου για να στηρίξει το DPI, οπότε αν θες να δεις αν παίζει γι' αυτό, παίρνω να βάλεις στη σκηνή. Κάμια άλλη ερώτηση για developer tools πριν πάμε στα web APIs. Μισό λεπτό για εδώ πρώτα. Στο 18. Υπάρχει ένα preference setting. Πάλι μπορεί να επαναλάβει την ερώτηση. Ναι, η ερώτηση είναι γιατί στον 18 δεν φαίνεται το connect menu που έδειξε για το remote debugger. Θα είχα σκοπό να σας τα πω όταν θα πάμε δίπλα για το hacking session, αλλά καλύτερα να τα δούμε τώρα, να τα δούμε και όλοι. Αυτό εδώ το preference, το devtools.debugger.remote-enabled, πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να και στη συσκευή που είναι και στο desktop για να μου δείξει τη δυνατότητα να συνδεθώ. Στον Firefox 18 δεν υπάρχει menu connect. Είναι διαφορετική υλοποίηση. Αν υπάρχει αυτό το setting πειραγμένο και κάνουμε restart το browser, θα εμφανιστούν δύο νέα menu entries επάνω, στο ίδιο menu εδώ στο Tools Web Developer, που θα λένε Remote Debugger και Remote Console. Ήταν η προηγούμενη υλοποίηση που είχαμε, τα οποία τώρα τα έχουμε υλοποιήσει σε ένα menu. Γιατί μετά θα πρέπει να βγάζουμε Remote Tone, Remote Tone, θα βγαίνει στο menu. Και μια και σας δείχνω αυτό, να σας δείξω και το άλλο που έλεγα νωρίτερα. Αυτό εδώ το devtools.chrome.enabled είναι απαραίτητο εάν κάποιος δεν ασχολείται με web development μόνο, αλλά ασχολείται με extension development ή μοιράζει το ίδιο το Firefox. Αν έχετε αυτό και σε παρισμένο σχεδίο, όλα τα εργαλεία μας θα μπορούν να στοχεύσουν και τον ίδιο τον browser σας. Τι είναι το Chrome, σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, για όσους δεν το ξέρουν, η λέξη Chrome δεν σχετίζεται με το browser του Google. Για να κρύβεται, το Google πήρε αυτή την έννοια και τη χρησιμοποίησε. Ως browser Chrome από τα παλιά τα χρόνια εννοούσαμε αυτό, οτιδήποτε υπάρχει στο παράθυρο του browser τριγύρω από το content. Δηλαδή, το address bar, το tab strip, το title bar εδώ πέρα, αυτό εδώ, οτιδήποτε δεν είναι content, είναι Chrome. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση λέμε ότι θέλουμε τα DevTools να έχουν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα να διευθυνθούν στο χρόνο. Ναι. Δεν είναι καθόλου σαν development tools, αν έχουμε... δεν είναι καθόλου σαν development tools, αν έχουμε καθόλου network, να πούμε κάποτε το traffic που γίνεται μόνο από το network, για να ζητήσει πώς κλπ. Και στο... και δεν το είδα καθόλου συγκεκριμένο στο. Και μια πάνω για το simulator. Αυτό θα είναι το πιο χρήσιμο. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η κονσόλα που έχει τη δυνατότητα να σου δίνει τα requests, που κάνει τι απαντήσει που παίρνει και να δει ακόμα και τον body αν θέλει. Αλλά αυτό που είναι το πρώτο σε σειρά προτεραιότητα πράγμα που θα φτιάξουμε στο πρώτο τέταρτο του 2013 είναι ένα ξεχωριστό πάνελ, το network πάνελ, που θα σου δίνει δυνατότητα να δεις ένα κλασικό waterfall diagram σαν αυτό που βλέπεις στο Firefox. Αυτό είναι μια κάτι που υπάρχει. Έχουμε μια έκδοση σε πρώτο πάνελ επίπεδο. Υπάρχει και ένα add-on, και φυσικά υπάρχει το Firefox, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς να δει τώρα, αλλά τα native developer tools δεν έχουν ξεχωριστό πάνελ αυτή τη στιγμή, μόνο μέσω του web console. Και μια και μιλήσαμε και για extra add-ons, στο ίδιο το μενού Tools Web Developer, η τελευταία επιλογή είναι Get More Tools, η οποία σε στέλνει στο Addons Mozilla.org και σου δίνει δυνατότητα να κατεβάσεις ένα σκαρζωμό από διαφορετικά εργαλεία που υπάρχουν. 797 βλέπω εδώ. Όχι, 797 είναι τα like, τέλος πάντων. Πολλά. Με προεξάγοντα φυσικά το Firebird, GrisMonkey και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, πολλά από αυτά σιγά σιγά θα μπορούν να επεκτείνουν τα υπάρχοντα developer tools. Για παράδειγμα, ο Firebug κάποια στιγμή θα μπορείς να είναι ένα ξεχωριστό tab στο ίδιο tab strip που βλέπαμε τόση ώρα. Εδώ πέρα θα έχεις console, debugger, inspector, στα λίγο του Firebug ενδεχομένως. Και οποιοδήποτε άλλο, υπάρχει ένα άλλο το graphical timeline of events,
το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις ένα δεις τα event που οτιδήποτε είδους events, carpet collection, network related, dome events, σε ένα, να σταυλωτάρεις σε ένα timeline και να βλέπεις την αλληλουχία. Γιατί είναι αυτό ενώ περίμενα να ξεκινήσει στο δίκτυο, είναι ανάπτυξη, αλλά κάτι δεν έχω λάβει υπόψη. Το έχω ξεκινήσει. Κάτι άλλο για developer tools. Από άποψη κατανάλωση resources, δεν υπάρχει πανεπιστημιακό μέσο. Αυτό είναι. Είναι κάποια έμφαση για το εργόμενο. Αυτό είναι ο τρίτος λόγος που κάνουμε developer tools, γιατί το να ξεκινήσει να κάνει κάτι που δεν είναι πολύ καλά performance, να το κάνει πιο γρήγορο είναι δύσκολο χωρίς να ξυλώσει τα πάντα στο διάβασμα και να καταλήξει με το κλασικό version 2 syndrome, όπου τα έχει αλλάξει όλα, είναι πολύ πιο γρήγορο, αλλά κάνει τα μισά από αυτά που έκανε και όλο ο κόσμο λέει τι είναι αυτά που κάνει. Οπότε είπαμε ότι καλύτερα να ξεκινήσουμε από την αρχή, να ακολουθήσουμε τι διαδικασίε που έχουμε στο Mozilla για code review και performance tracking. Και αυτό έχει αποτέλεσμα σε πολλέ περιπτώσει. Το εκτενές τέστινγκ που κάνουμε στα εργαλεία μας έχει δείξει ότι πράγματα που θεωρούσαμε ότι ήταν ολόσωστα και περνάγανε όλα τα τεστ, κάνουν ένα πολύ μικρό regression, ας πούμε, στο startup. Και μας απαγόρευσαν να βγει αυτό σε release χωρίς να διορθωθεί αυτό το bug. Οπότε, σαφέστατα, η εγγύηση σε εισαγωγικά που δίνουμε ως μηχανική του Mozilla ότι ο Firefox είναι γρήγορος browser, δεν έχει leaks και έχει χαμηλό memory use, το οποίο για όσους δεν έχουν χρησιμοποιήσει τις τελευταίες εκδόσεις έχει καμία σχέση με το παρελθόν, ισχύει και για τα ίδια developer tools. Το Firefox, κάτι μια διεύθυνση, έχει αυτή την κατάσταση που το έχει ανοιχτό, αλλά το έχει μηνυμάρει. Γι' αυτό τρώει πολλά ρεσόρ. Δεν είναι ακριβώς γνωστό. Επειδή βλέπω ότι ισχύει κάτι αντίστοιχο, δεν υπάρχει κάποιο προσωπικά να το διευθυνθεί. Εσύ δεν έχει την μπάρα, από κάθε φορά που γίνεται το κομμουδάκι. Όταν δουλεύεις και πηγάς από ένα site στο άλλο, ξέρεις, πρέπει να το πω γρήγορα αυτό. Εκεί τι πόσο ήταν. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ο Firefox δεν μπορούσε να είναι πολύ γρήγορος. Ένας από αυτούς ήταν ότι ήταν add-on. Και τα add-ons δεν έχουν την ίδια πρόσβαση, απολύτως την ίδια πρόσβαση που έχει μέσα στα έγκατα του browser όπως έχουν αυτά τα εργαλεία. Ο δεύτερος είναι ότι χρησιμοποιούσε κάποια παλιά APIs, τα οποία τα δικά μας εργαλεία δεν τα χρησιμοποιούν. Μάλιστα στην πορεία, όταν μας λείπει κάτι, αντί να καταφύγουμε σε workarounds όπως κάνει ο Firebug, και γι' αυτό μπορείτε να κάνει αυτό που κάνει σήμερα, εμείς ή υλοποιούμε μόνοι μας ή πηγαίνουμε στους ανθρώπους που υλοποιούν το Gecko και το Spider-Man και τους λένε ότι πρέπει να φταθεί αυτό και το φτιάχνουν ειδικά για αυτήν την περίπτωση. Οπότε, όσο προοδεύει η πλατφόρμα και τα ίδια developer tools, ακολουθεί και ο Firebug. Θα δείτε ότι ο τελευταίο του Firebug είναι ένα 11 νομίζω που είχαμε δοκιμάσει πρόσφατα. Δεν έχει καμία σχέση σε κατανάλωση νύχτα με το παρελθόν. Εάν κάνει JavaScript debugging όμως, χρησιμοποιεί το παλιό API, το JSD, το οποίο έχει μεγαλύτερη επίπτωση στο execution της σελίδας από ό,τι έχει το καινούριο που χρησιμοποιεί αυτό το debug. Για ένα από τα ζητήματα που ξέρω. Οπότε, ναι, η παλιά το πρόβλημα ήταν πολύ πιο έντονο από ό,τι είναι σήμερα και σιγά σιγά ακόμα και το Firebug θα βελτιωθεί. Θα έλεγα για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι οι μετρήσεις που κάνει η ομάδα που ασχολείται με το retention rate του Firefox δείχνουν ότι η διαφορά στο πόσοι άνθρωποι κατεβάζουν τον Firefox, τον εγκαθιστούν και τον τρέχουν όταν έχει δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο είναι, αλλά ας πούμε ότι είναι 1 MB το μέγεθος των bundled zip και τα λοιπά developer tools στο τελικό binary, είναι αμεληταίο σε σχέση με αυτούς που το κατεβάζουν, τον εγκαθιστούν και τον τρέχουν, αν δεν το έχουν. Οπότε αυτό το δέλτα αύξησης του μεγέθους προκύπτει ότι δεν είναι σημαντικό για αυτά.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι περισσότεροι developers πλέον έχουν μάθει και περιμένουν ο browser να έχει δικά του εργαλεία, διότι είτε τα εμπιστεύονται περισσότερο γιατί θεωρούν ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν δίπλα στους browser developers θα κάνουν καλύτερη δουλειά, είτε διότι είναι καινούργιοι web developers που δεν έχουν προϊστορία πολλών ετών στον χώρο και δεν ξέρουν ότι πρέπει να πάνε σε ένα add-ons Mozilla.org να ψάξουν για εργαλεία και να βρουν ένα που το λένε Firebug και να εργαλάσουν. Οπότε αυτοί ήταν οι δύο βασικοί λόγοι όσον αφορά το product management που είπαν ότι πρέπει να τα πακετάρουμε μαζί με το browser και να τα δώσουμε σε όλους. Εν μέρη, αυτό είναι ένας από τους λόγους που δύσκολα θα δούμε developer tools σε browser, σε tablet PCs. Γιατί εκεί το retention rate είναι διαφορετικό, γιατί η σχετικότητα της αύξησης μεγέθους είναι μεγαλύτερη, αλλά είδαμε. Είναι, επαναλαμβάνω, εγώ τις ερωτήσεις. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποιο framework για αυτοματοποιημένα τεστ. Υπάρχουν πολλά. Αυτά με τα οποία, για παράδειγμα, τα γνωστά που ξέρουν το QVM, το Jasmine, το κ.ο.κ. Αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς, τη δικιά μου ομάδα, είναι λίγο browser specific, διότι έχουν μια μεγάλη γκάμα εργαλείων, άλλα για unit testing, άλλα για integration testing, άλλα για performance testing. Αλλά θα έλεγα ότι τη βασική μας δουλειά την κάνουμε με εργαλεία που είναι κάπως απόγονη του MochiKit. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, νομίζω ο καθένας σήμερα χρησιμοποιεί πολύ. Ναι. Εκεί νομίζω. Η ερώτηση είναι αν στα developer tools κάνεις κάποιες αλλαγές στα CSS, JavaScript, αρχή ελληνικά, αποθηκεύονται αμέσως ή όχι. Αυτή τη στιγμή αυτόματα δεν γίνεται τίποτα, αλλά όταν πειράζεις τα style sheets από τον style editor, σου δείχνει ότι είναι dirty το editor buffer, οπότε μπορείς να τα σώσεις αν θες να κρατήσεις τις αλλαγές. Αλλά αυτό φυσικά έχει νόημα εάν είναι στον τοπικό σου δίσκο, εάν είναι σε server, δεν μπορεί να τα στείλει αυτόματα. Ο JavaScript debugger αυτή τη στιγμή δεν σου δίνει δυνατότητα να κάνει editing, οπότε δεν προκύπτει, αλλά όταν προσεχώς θα του δώσει τη δυνατότητα να πειράζει JavaScript από τη μέσα, τότε και εκεί θα μπορείς να κάνεις ακριβώς το ίδιο, να σώσεις στο δίσκο σου εάν είναι τοπικό αρχείο και να κάνεις απλό reload αν θες να δεις, να κάνεις reset. Το Scratchpad επίσης που είναι για JavaScript και είναι ακριβώς ακολουθεί αυτό το file based mental model, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εσύ, όπως είδατε, προηγουμένως που πήγα να το μιλήσω χωρίς να σώσω μια αλλαγή, μου πέταξε μήνυμα ότι έχεις κάνει αλλαγές, σε σίγουρο ότι να προχωρήσεις. Άλλη ερώτηση έχουμε. Μήπως υπάρχει δυνατότητα ακριβώς για αυτήν την λειτουργία να σου πούμε με την πλήρη κάτι τέτοιο. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει δυνατότητα στην περίπτωση που τα αρχεία σου βρίσκονται σε ένα σερβερ να σωθούν με FTP ή κάτι τέτοιο. Ναι, αυτή τη στιγμή όχι. Ένα θέμα, ο βασικός λόγος είναι ότι φυσικά δεν έχουμε προλάβει να τελειοποιήσουμε κάτι τέτοιο. Ένα άλλο θέμα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να σώζεις κάτι ανάλογα με το τι είναι αυτό που πειράζεις και αυτός ο server πώς τρέχει, αν είναι production development, τι έχει ανοιχτό, επιτρέπει HTTP, που για παράδειγμα, μόνο post, επιτρέπει FTP. Οπότε δεν το έχουμε ακουμπήσει, το γνωρίζετε μετά και από ό,τι ξέρω και άλλοι που το έχουν ακουμπήσει υποστηρίζουν μόνο μία περίπτωση. Είναι ένα ζήτημα, ναι, αν θα έπρεπε ή όχι, αλλά εντάξει, μ' αρέσει να κοιτάω μακριά. Καλό ακούγεται, αλλά έχει κάποια ζητήματα που πρέπει να απαντήσει κανείς πριν ξεκινήσει να φτιάχνει τη λύση. Κάτι αντίστοιχο, έτσι, αντίστοιχο είναι το να γίνεται, να σώζεται ένα CSS στο δίσκο και να γίνεται live reload, ας πούμε, πίσω στο browser χωρίς να απαιτείται να γίνεται refresh. Είναι κάτι ωραίο που προσπαθείτε να γίνει. Αυτό γίνεται ήδη ακριβώς. Όταν πειράζεις κάτι στο style editor, για παράδειγμα, οι αλλαγές είναι εκείνη τη στιγμή. Δεν το έδειξα μάλλον εδώ πέρα. Στον editor σου,
Ακριβώς. Ο style editor ουσιαστικά είναι ένας editor εδώ πέρα και μια λίστα με αρχεία από δίπλα. Αν ήξερα τι να πειράξω, ξέρω εγώ, υποθέτω αν κόψω αυτό, κάτι θα γίνει, δεν έχει γιατί δεν είναι ρεκτό. Αν κόψω όλα αυτά, κάτι άλλαξε. Αυτόματα οι αλλαγές υπάρχουν στη μνήμη, το memory representation του DOM έχει αλλάξει, το βλέπω και ότι το file εδώ πέρα είναι, τον προηγούμενο δεν είναι file στο δίσκο, είναι ένα URL, είναι stale, και αν πατήσω save, μου ζητάει να το σώσει. Επειδή είναι ένα URL που δεν είναι το έχω φορτώσει από το δίσκο, μου ζητάει πού να το βάλει. Εάν ήταν ένα τοπικό αρχείο, θα μπορούσα να το σώσω στο δίσκο και να κλείσω τον browser και τέλος δεν χρειάζεται να πάω να αντιγράψω καμία αλλαγή ή τίποτα, είναι έτοιμο. Αυτό που λέω είναι ότι έχω το editor μου εξωτερικά, σώζω το CSS και ο browser κατά κάποιο τρόπο δεν το παρακολουθεί, το κάνει με τέτοιο, γιατί έχει κάποιο τρόπο να επικοινωνεί με τον editor μου για να γίνει. Η ιδέα που εκφράστηκε τώρα είναι να έχω έναν editor εκτός του browser, πειράζω τα αρχεία μου και με το που τα σώζω, ο browser να τα ξαναφορτώνει. Αυτό είναι κάτι που δεν υλοποιείται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω κανένα να το κάνει. Δεν είναι ότι δεν γίνεται τεχνικά, αλλά... Βασικά υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε υπάρχουν κάποιες τεχνικές τζάβας και να παρακολουθείς το αρχείο για αλλαγές και να το φορτώνεις. Καλά, αυτό, ναι, αυτό γίνεται ήδη. Στην Chrome, στο Mac, υπάρχει ήδη τρόπος επικοινωνίας και δεδομένων. Ναι. Ο ίδιος ο browser, επειδή έχει το file system, μπορεί να ακούει όλες τις αλλαγές. Το τεχνικά είναι λιμένο σε όλα τα λειτουργικά τουλάχιστον που υποστηρίζουμε με το Firefox, αλλά όντως δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Αφού δεν έχουμε κάτι άλλο για developer tools, να περάσουμε λίγο για web APIs, γιατί η ώρα μοιάζει να έχει περάσει λίγο. Να πούμε κάποια πράγματα, γιατί το θέμα και με τα web APIs είναι λίγο αχανές. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και σαφέστατα δεν είμαι και εγώ και πιο ειδικός να τα περιγράψω. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να πούμε τα βασικότερα και να πούμε καταρχάς τι είναι αυτά. Ο λόγος που φτιάξαμε μια τέτοια ομάδα στο Mozilla, γιατί στο Mozilla πάντα υπήρχαν άνθρωποι που ασχολούνταν με standard, με web standards, πήγαν σε επιτροπές και προτείναν και υλοποιούσαν διάφορα αυτά που αποφάσισαν τα standards εμπότες. Ήταν ότι θέλαμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα το web ως πλατφόρμα και να κάνει πράγματα στις mobile συσκευές που δεν τα κάνει σήμερα. Αλλά και γιατί δεν τα κάνει, γιατί όπως έδειξε στην εικόνα νωρίτερα ο Πιέρος, κάποιοι του έχουν βάλει, του έχουν μπλοκάρει τις ρόδες και δεν μπορεί να τρέξει όσο γρήγορα μπορεί. Ο λόγος που έχουμε κάνει φυσικά είναι ότι δεν είναι κάποια συγγενούς κακοήθειας η προέλευση, είναι ότι έχουν φτιάξει την πλατφόρμα σε Objective C στην μία περίπτωση, σε Java στην άλλη. Και κατά ανάγκη ο ίδιος ο browser δεν έχει πρόσβαση στη δυνατότητα του λειτουργικού συστήματος να υλοποιήσει κάποια πράγματα. Αλλά όχι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, απλά δεν ήταν στις προτεραιότητές τους. Μπορεί σαν μια άλλη κατεύθυνση. Η κατεύθυνση που θέλω να ακολουθήσω μέχρι στιγμή είναι ένα, οτιδήποτε πράγμα μπορεί να κάνει το λειτουργικό σου, του κινητού στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και του desktop, του laptop. Δεν έχει καμία διαφορά, να μπορεί να το κάνει μέσα από ένα web API. Και έχουμε φτιάξει μια σειρά από τέτοια πράγματα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε σε αυτή την κεντρική σελίδα από το wiki.mozilla.org/web-api. Έχει παραπομπές σε διάφορα. Είναι σε μεγάλο βαθμό εν εξελίξη, αλλά αυτά που θα σας περιγράψω τώρα είναι ήδη στη version 1. Ένα ζήτημα είναι η ασφάλεια, διότι όταν θες να δώσεις τη δυνατότητα σε μια iOS εφαρμογή να κοιτάζει την το επίπεδο χρήσης της μπαταρίας αυτή τη στιγμή, δεν το πολύ σκέφτεσαι, λες ότι θα φτιάξω ένα API που θα απαντάει στο ερώτημα, πες μου πόση μπαταρία έχει ακόμα. Εάν το κάνεις αυτό όμως στην web πλατφόρμα, μπορείς είτε να το κάνεις με τον τρόπο που το είχε κάνει παλιά η Palm και η Hewlett Packard στο WebOS και να λες ότι θέλω να το κάνω με ένα τέτοιο API που να παίζει όπως το κάνει το PhoneGap αυτή τη στιγμή στο iOS, που αν είσαι μέσα σε PhoneGap έχεις κάτι που μπορείς να πάρεις αυτή την πληροφορία. Αλλά αυτό που θέλω να κάνω εμείς είναι να είναι ένα API που ισχύει παντού. Είτε είσαι σε ένα browser στο desktop του πατέρα μου, είτε είσαι στο κινητό που κράτησε για δύο ώρες νωρίτερα.
Για να γίνει αυτό πρέπει η ασφάλεια να είναι δεδομένη. Αν μην μπορούν websites να υποκλέψουν πληροφορίες προσωπικές για σένα, και τώρα η μπαταρία του κινητού δεν μοιάζει και πολύ ανησυχητικό πράγμα για να υποκλέψει κάποιος, αλλά σκεφτείτε ότι στο μουσείο είμαστε τόσο μοιάζει με αυτά τα ζητήματα που οτιδήποτε πληροφορία από το browser έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει σε ένα website να κάνει fingerprinting του χρήστη, την περνάμε από πολλά κόσμια. Η μπαταρία, για παράδειγμα, ένα site, το Facebook, εάν μπορούσε να συνδυάσει την στάθμη της μπαταρίας όλων μαζί με το geolocation που βρίσκονται εδώ μέσα τώρα, θα μπορούσε ενδεχομένως να εικάσει, δεν ξέρω, πόσοι έχουν έρθει από το πρωί διότι τους τελειώνει η μπαταρία και πόσοι ήρθαν μόλις τώρα γιατί έχουν γεμάτη την μπαταρία. Ή ένα κατάστημα που είσαι μέσα και μέσω geolocation κοιτάς το site του, αν παντρέψεις τέτοια πράγματα, μπορεί να φτάσεις σε πληροφορία με την οποία νιώθουν άβολα να δώσουν. Γι' αυτό έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά το security team του Mozilla πάνω σε αυτό το τομέα και έχουν χωριστεί τα APIs σε κάποια που είναι ασφαλή και τα δείχνουν by default, WebGL, δηλαδή να κάνεις τρισδιάστατα γραφικά, τη δυνατότητα να εφαρμογήσουν να πιάσει όλη την οθόνη, να παίξει έναν ήχο κλπ. Κάποια άλλα τα οποία είναι ένα σκαλί παραπάνω και θα πρέπει ο ίδιος ο χρήστης να αποφασίσει ότι θέλει να παραδώσει την τοποθεσία του, τη θέση του, να ενεργοποιήσει την κάμερα ή να σου δώσει τη δυνατότητα να σώσει πράγματα ή να εργάσει με το ρίσκο. Κάποια, ένα ακόμα επίπεδο είναι τα permissions που έχει μια εφαρμογή όταν είναι εγκατεστημένη. Για παράδειγμα, κάποια APIs για τοπική αποθήκευση έχουν ένα quota. Μα δε στο web, το ολόκληρο storage είναι HDB, έχουν ένα νομίζω ένα 5 MB quota by default. Αν θες να ζητήσεις παραπάνω διότι σώζεις πολλά δεδομένα, κατά κανόνα ανάλογα με την υλοποίηση. Είτε ρωτάει το χρήστη, είτε δεν σου το επιτρέπει. Επειδή όμως αυτό είναι κάτι πολύ θεμελιώδες, θεωρήσαμε ότι πρέπει να δίνεται διαφανώς όταν μια εφαρμογή είναι εγκατεστημένη. Οπότε αυτή είναι μια σειρά από privileges που μια εφαρμογή όταν εγκαθιστάται στο κινητό τα παίρνει. Μετά υπάρχουν και τα πολύ εξεζητημένα privileges, όπως τη δυνατότητα να διαβάζεις τις επαφές που έχω στον τηλεφωνικό μου κατάλογο ως εφαρμογή, αλλά σκεφτείτε και ως website στο desktop browser μου, τα οποία θα επιτρέπουμε να περνάνε μόνο για εφαρμογές που είναι σε κάποιο store και έχουν εγκριθεί. Και το τελευταίο στάδιο είναι οι εφαρμογές που αφορούν πράγματα για τα οποία υπάρχει certification, όπως ο dialer, η πρόσβαση στην εφαρμογή τηλεφωνίας να κάνει κλήσεις, τα οποία για να περάσει μια συσκευή από certification για να μπορεί να πωληθεί στην αγορά, πρέπει το FCC στην Αμερική και δεν ξέρω εγώ ποιος στην Ευρώπη να δώσει την άδεια ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια εφαρμογή να σου κόψει τη δυνατότητα να καλέσεις το 100, ας πούμε, σε περίπτωση ανάγκης, το 121. Αυτά δεν αρκεί μόνο να είναι από marketplace και να έχουμε περάσει από κάποιο review process, πρέπει να είναι και υπογεγραμμένα από τον editor και να είναι κόψεις. Κατά κανόνα αυτά τα βάζουν οι OEMs που φτιάχνουν τα κινητά. Κατά δώσει ήδη, ας πούμε, τηλεφώνικα στις συσκευές που θα πουλήσει με την οικία μελετρία. Υπάρχουν επίσης, αν θέλουμε να το δούμε ως από την πλευρά, μάλλον από την ίδια πλευρά, αν θέλουμε να δούμε τις κατηγορίες των εφαρμογών που στείλονται, έτσι είναι. Οι κανονικές web εφαρμογές, αυτές που είναι web εφαρμογές και έχουν εγκατασταθεί, κάποιες που έχουν υψηλότερα privileges, γιατί έχουν πάρει έγκριση από το marketplace και κάποιες που είναι certified του FCC και όλο αυτό. Σαν εφαρμογή, να το πω διαφορετικά. Ένα από τα διλήμματα που αντιμετώπισε η security ομάδα όταν σχεδίαζε αυτό το περιβάλλον ήταν μήπως να κάνουμε ό,τι κάνουμε στο iOS και στο Android, που τώρα που έκανε μια εφαρμογή σου βγάζει ένα κατεβατό. Η εφαρμογή ήθελε αυτά τα privileges,
Ναι ή όχι. Που φυσικά κανείς δεν διαβάζει. Πρώτον, γιατί είναι πολλά και τη στιγμή που είσαι στο App Store, έχεις πάει για να δοκιμάσεις την εφαρμογή. Δεν ξέρω τι κάνει η εφαρμογή. Δεν ξέρω καν αν είναι χρήσιμη. Δεν ξέρω αν μου αρέσει. Ξέρω ότι θέλω να τη δοκιμάσω. Οπότε, να δώσω εκείνη τη στιγμή ένα security privilege που θα την ακολουθεί κατά τη διάρκεια ζωής της, δεν είναι προς το συμφέρον του χρήστη. Είναι προς το συμφέρον του προγραμματιστή. Αλλά επειδή ως Mozilla γενικά είμαστε πάνω απ' όλα κοιτάμε το συμφέρον του χρήστη, έμοιαζε καλύτερη επιλογή να πεις ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να εγκριθούν από κάποιους που είναι πιο ειδικοί, ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι κακό. Να σου πάρει όλα τα contacts ή εφαρμογή που την κατέβασε μια φορά γιατί έμαθε ότι δεν ξέρει ωραία γαπάκια και να τα στείλει στη CIA ή δεν ξέρω τι. Ένα έξτρα επίτευγμα εξασφάλισης. Και αυτό θα είναι κάτι κλασικό που θα δείτε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με Mozilla. Περνάνε από πολλά κόστη. Ναι, το ερώτημα είναι μπορώ να ξεπεράσω αν... Ως developer, ναι. Με παίρνοντα την ευθύνη για αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποιος έρχεται κάπου βαθιά στο σύστημα, ας πούμε, για να μπορείς να... Σε πολλά επίπεδα. Ένα είναι ότι εγώ που το τεστάρω τοπικά στο PC μου, το simulator μου, στη συσκευή μου, μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Επίσης, εγώ που διαφωνώ με αυτή την άποψη του Mozilla ότι έτσι πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα, μπορώ να σηκώσω το δικό μου store, marketplace, είτε εδώ όπως θέλετε, και να βάλω τις δικές μου εφαρμογές και να λέω ότι όποιος είναι πάτες και γιαδές, όλα περνάνε. Και αυτό γίνεται. Γενικά, επειδή δεν υπάρχει ένα marketplace, αλλά ο καθένας σηκώνει ό,τι θέλει, λέμε ότι ήθε η καλύτερη να επικρατήσουν, έτσι ώστε οι χρήστες από μόνοι τους να επιλέξουν τι πραγματικά θέλουν. Και αν αυτό που θέλουν δεν είναι αυτό που προτείνουν τους, όχι. Πώς και παρήγορα. Ναι, υπάρχουν. Υπάρχει ένα API που λέγεται Web Activities, το οποίο θα το δείξω προς το τέλος, που σου δίνει δυνατότητα να τα θες. Ένα παράδειγμα είναι αυτό το Contacts API. Το Contacts API. Όταν θες να πάρεις ένα όνομα από τη λίστα των επαφών μου, δεν περιμένει ότι θα έχεις κάπου αποθετευμένα συντοπικά τα στοιχεία. Θα σηκώσει την εφαρμογή των επαφών και αυτή θα γυρίσει την απάντηση. Ή με την κάμερα, για παράδειγμα, αν θέλει το Twitter να τραβήξει, να κάνει tweet μια φωτογραφία, θα πρέπει να σηκωθεί η εφαρμογή της κάμερα, να τραβήξει τη φωτογραφία ή του gallery για να διαλέξει μία και να επιστρέψει. Αυτό λύνεται με το Web Activities API, που είναι υπό. Προτυποποίηση. Επομένως, μιλάμε για λίγου αποδομού από το Mozilla OS. Τι θα ρωτήσετε για development σε επίπεδο λειτουργικού πλέον. Δηλαδή, εγώ ας πούμε να επεκτείνω το λειτουργικό αυτό. Δεδομένου ότι μιλάμε για open source πλέον. Εντάξει, μην γυρνόμαστε. Και τέλος, δεδομένου ότι κάποια από. Μιλάμε για κλειστά μηχανήματα. Δεν πρόκειται να ανοίξουμε από μέσα ένα mobile ή ένα tablet να δούμε τι περιέχει μέσα. Είναι λίγο δύσκολο. Πώς μπορώ να πω ότι θα προσπαθήσω εγώ σαν developer να αναπτύξω κάποια κομμάτια του λειτουργικού. Ας πω ότι θέλω να κάνω κάποιο security site στο λειτουργικό με κάποιες δουλειές. Αν θέλω να παρακολουθώ ότι κάτι μέσα σε κάποιο μηχάνημα. Ναι, η ερώτηση είναι έτσι, λίγο συνοπτικά ότι τι δυνατότητα έχω εγώ ως developer να φτάσω στο Linux που είναι το κάτω επίπεδο της πλατφόρμας και να χρησιμοποιήσω, να τρέξω εφαρμογές οι οποίες βασίζονται σε native APIs του Linux χωρίς να με μπλοκάρει το web κομμάτι, κεντρικά. Η απάντηση είναι ότι το Firefox είναι open source λειτουργικό, οπότε άπαξ και το πάρω και το στήσω στη δικιά μου συσκευή και κάνω ό,τι θέλω, μα ό,τι θέλω. Αλλά το Firefox OS που θα έρχεται στις συσκευές που θα αγοράζουν οι χρήστες στα καταστήματα θα έχει μονάχα web APIs. Δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα που δεν θα μπορείς να κάνεις μέσω web. Άρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πήγα να πω, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα σε C, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι μπορείς να πάρεις το C κωδικά σου, να τον περάσεις από το mscript and compiler και να τον κάνεις JavaScript και να τον τρέξεις. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα που αγγίζει APIs που δεν βγαίνουν στο web. Να προσθέσω κάτι και εγώ σε αυτό. Γενικά μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι. Μπορείς να το κατεβάσεις, το στείλεις στο δικό σου μηχάνημα, κάνεις ό,τι θέλεις στο κινητό. Απλά το θέμα ποιο είναι ότι δεν υπάρχει documentation γι' αυτό.
ακόμα. Είναι αρκετά δύσκολο. Τουλάχιστον να πειράξεις πράγματα στον πύρινα. Να σε κάποια συγκεκριμένη συσκευή κάθε φορά. Case by case. Ορίστε. Case by case ανά συσκευή. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, για να το πω, είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδί. Και δεν υπάρχει documentation. Σίγουρα απευθύνεται σε ειδικούς, οπότε εικάζω ότι όποιος είναι ειδικός θα μπορούσε να δει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα φτιάξεις κάτι που θα απευθύνεται στους απλούς χρήστες. Ενδεχομένως να έχει έναν οργανισμό που έχει 1000 τηλέφωνα για τους υπαλλήλους του και θες να κάνεις κάτι περίεργο. Αυτό άνετα. Αλλά θα τα φλασάρεις μόνος. Ναι. Δεν θα είναι τηλέφωνα. Okay. Ναι. Για να επανέλθω λίγο στο slide. Όταν σε έρθει ένα desktop browser, το φάτε. Άμα πάω από το Google Maps, θα μου ζητήσει, θα βγει η ειδοποίηση από πάνω του πάνω ότι το site θέλει να πάρει τη άκρη του πάνω. Το υλοποιείται αυτό κάπως με μόντα στο κινητό για όλα τα δικαιώματα. Δηλαδή, ζητάει κάποια application, ξέρω εγώ, πρόσφαση στο dial, στο κόμμα. Θα πω κάποιο που πάω, κάποιο μόντα, να με εγκρίνει να το... Η ερώτηση είναι αν, όπως τα Google Maps, όταν θέλουν να μάθουν τη θέση του χρήστη, βγαίνει ένα pop-up στον browser και λέει να το επιτρέψουν ή όχι, αν ισχύει το ίδιο για όλα τα άλλα μπλοκαρισμένα APIs. Ισχύει για αυτά που ανήκουν στην κατηγορία granted by users. Σε αυτά βγαίνει μια επιλογή και λέει τα εφαρμογή, αυτό που ονειδοποίησε νωρίτερα ο Χρήστος, το everything.me θέλει να σου να μάθει τη θέση σου. Να το αφήσουν ή όχι. Και θες να το θυμάμαι, να μην σε ξαναφήσω ή όχι. Για άλλες δεν είναι έτσι. Για κάποιες δεν χρειάζεται καν, όπως είπα, το unlimited quota για το local storage API, το παίρνει οποιαδήποτε εφαρμογή άπαξε και κατασταθεί. Για κάποια άλλα όμως την πρόσβαση σε contact API θα την πάρει η εφαρμογή εάν έρχεται από marketplace. Σε περίπτωση development τώρα, αν εγώ θέλω να τεστάρω, να φτιάξω ένα application που την πάει να κόβει, ας πούμε, και είμαι σε development, καταλαβαίνει αν είμαι σε local. Η ερώτηση είναι αν πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό, πώς θα το ξεπεράσω ως developer που θέλω να τεστάρω κάτι που είναι contact API. Προφανώς υπάρχει η απάντηση να τρέξω ένα dummy store, αλλά ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις έχουμε υλοποιήσει τη δυνατότητα μέσα από το remote debugging protocol που έδειξα νωρίτερα να μπορείς να στείλεις την εφαρμογή σου, το manifest και το zip όλα μαζί, να εγκατασταθεί ξεπερνώντας τέτοιου είδους restrictions, ειδικά για developer. Αλλά αυτό φυσικά δεν θα τρέχει στις εφαρμογές. Δεν θα τρέχει στις συσκευές που θα αγοράζουν οι χρήστες από το εμπόριο. Θέλω να χρησιμοποιήσω την developer για να μου πει API, και άλλα τελικά στο market, σωστά. Ναι. Μπορώ να φτιάξω μια εφαρμογή η οποία να λέει θέλω πρόσβαση στο contact API, αλλά παρόλα αυτά να μην το χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή. Θέλω να δείξω παράδειγμα κάποια εικόνα, κάποια gallery. Και όταν το βάλω στο marketplace, θα το κατεβάσει ο χρήστης. Μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει, αλλά αν εγώ κάνω update το κωδικά μου να πάρει την πρόσβαση τότε, ή θα κοπεί από το marketplace. Η ερώτηση είναι εάν για τα permissions που λένε όπως τα contact API που στα δίνει το τα παίρνει μια εφαρμογή από το γεγονός ότι κατεβαίνει στη συσκευή από το marketplace. Εάν μπορώ να ζητήσω από την αρχή όλα τα permissions του εγώ ή μόνο αυτό, χωρίς να έχω σκοπό να τα χρησιμοποιήσω τώρα, αλλά στο μέλλον σε κάποια άλλη έκδοση της εφαρμογής μου. Η απάντηση είναι σε πρώτη επίπεδο σίγουρα εξαρτάται από την πολιτική του marketplace. Οπότε το Mozilla Marketplace δεν θα σου αφήσει να έχεις να ζητήσεις κάποιο API που δεν το χρησιμοποιεί ο κώδικας, επειδή θα σου κάνει code review. Άλλα marketplaces μπορεί να το κάνουν να είναι έτσι λίγο πιο loose guns. Αλλά ακόμα περισσότερο, αυτό έχει να κάνει, αφορά μάλλον σε μεγάλο βαθμό τις packaged εφαρμογές. Γιατί υπάρχει ένας άλλος διαχωρισμός, packaged versus hosted. Hosted εφαρμογές είναι το Google Maps, αλλά τρέχει στους servers του Google και κατεβάζει το manifest και, ή το Lanyard application και τα κασάρει με web τεχνολογίες, την Upcast και διάφορα τέτοια χαρακτηριστικά. Εάν έχεις μια packaged εφαρμογή, η οποία ζητάει contact API για να αλλάξεις την εφαρμογή σου και τώρα πια να χρησιμοποιείς αυτό το privilege που είχες, θα πρέπει να ανεβάσεις καινούργια έκδοση, η οποία θα ξαναπεράσει από review, οπότε θα έχουν και τότε δυνατότητα ακόμα και τα
σχήμα στο κύμα Marketplace να σε πιάσουν. Όταν κάνετε μετά να πηγήσετε όταν γίνει σε αυτή την προσθέτω, σε κάνετε καθόλου τι πληροφορία αυτή τη στιγμή, δηλαδή αν συνδεθώ στο e-banking και αφήσει τα κρατήρια μου σε πλέγεται, υπάρχει πρόβλημα. Έστω και αν ο Ατάκη δεν μπορεί να κάνει τίποτα από το τρόπο, αλλά είναι βάζοντα από κοντά. Παρ' όλα αυτά, αν αφήσει σε mailer τα κρατήρια μου, θα βρει όλα. Η ερώτηση είναι εάν το marketplace θα ελέγχει πόσο καλό κλίμα κάνει ή δεν κάνει μια εφαρμογή, για παράδειγμα μια e-banking εφαρμογή, αν αφήσει τα credentials μου στη μνήμη μετά τη λήξη της, ότι αυτό θα είναι πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει μόνο να τα καθαρίσει. Θα είναι η τρίτη γιώση. Δηλαδή θα λέμε να τα καθαρίσει, αλλά παρ' όλα αυτά... Να είναι encrypted πού, στη μνήμη τοπικά ή όταν τα στέλνει. Ναι, δηλαδή άμα μείνουν, ο βασικός καθησυχαστικός παράγοντας είναι ότι κάθε εφαρμογή που εγκαθίσταται τρέχει σε χωριστό process. Οπότε με το που κλείνει η εφαρμογή, κλείνει το process, καθαρίζεται μη από το λειτουργικό σύστημα. Σε περίπτωση που στο μέλλον κάποια στιγμή αποφασίσουμε, γιατί έχει συζητηθεί αυτό, δεν ξέρω ακριβώς τις λεπτομέρειες, γιατί δεν είμαι σε αυτήν την ομάδα, σε περίπτωση που υλοποιηθεί το να τρέχουν περισσότερα του ενός application σε ένα process, τότε ο βασικός παράγοντας αυτό θα είναι να περνάνε από εξοχιστικό review πολλές αυτές τις εφαρμογές. Τώρα, για το ενδεχόμενο μια web banking εφαρμογή που τα κάνει όλα μια χαρά, απλά δεν χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένο κανάλι για να μιλήσει στην τράπεζα και παράγει τα στοιχεία σου clear text, δεν ξέρω, μάλλον αυτό εξαρτάται από το review process του κάθε marketplace. Υποθέτω ότι άμα είναι σοβαρά banking sites, είναι το πρώτο που θα κάνουν, διότι θα κλείσουν. Άλλη ερώτηση. Το marketplace ασχολείται καθόλου με το κατά πόσο ένα application είναι, ας πούμε, καλό, που σου φέρει καλή εμπειρία, όπως κάνει η Apple, ας πούμε. Η ερώτηση είναι αν το marketplace ασχολείται με το πόσο καλή εμπειρία δίνει μια εφαρμογή στο χρήστη, όπως είναι γνωστή η Apple που είναι αυστηρή σε αυτήν την εφαρμογή. Πάλι εξαρτάται το marketplace. Η όλη ιδέα είναι να υπάρχουν και τα marketplace που θα είναι πολύ αυστηρά και από τα οποία θα παίρνει μόνο τις πολύ καλές εφαρμογές, αλλά να υπάρχουν και τα άλλα που θα είναι πιο χαλαρά και θα μπορείς να βρίσκεις εφαρμογές που είναι φτιαγμένες από εμάς εδώ που δεν είμαστε επαγγελματίες και πολύ σοβαροί. Το επίσημο. Το πώς θα λειτουργήσει το Mozilla Marketplace δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Νομίζω ότι δεν θα έχει ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, ειδικά σε αυτό το στάδιο. Γιατί σκεφτείτε ότι και η Apple δεν ήταν τόσο αυστηρή στην αρχή που το δημιουργήθηκε το App Store. Στην πορεία έγινε που μπορούσε να διώχνει τον κόσμο. Γενικά, πριν από λίγο καιρό βγήκαν style guides τα οποία όσον αφορά τουλάχιστον το περιβάλλον χρήσης, το πώς θα είναι τα μενού, πώς θα είναι τα πάνω και όλα αυτά. Υπάρχουν αναλυτικά όλα αυτά για το Gaia, το περιβάλλον χρήσης, για να έχουμε σε κάθε εφαρμογή που φτιάχνουμε, όπως και εσείς αν φτιάξετε μια εφαρμογή, να έχουμε ένα ενιαίο περιβάλλον χρήσης. Δηλαδή το back button που θα πάει πάνω αριστερά, τα μενού θα είναι αυτά, το style γενικά του σελίδα της εφαρμογής μας. Οπότε κινούμαστε πάνω σε αυτό το πρότυπο, όσον αφορά τουλάχιστον το style. Τι πρέπει να πληρώ εγώ στο developer, ώστε να μπω στην πιο ασφαλή ομάδα του marketplace, ώστε να είμαι επίσημος developer? Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω το να κάνω submit την εφαρμογή. Η ερώτηση ήταν τι πρέπει να πληρώ εγώ ως developer για να μπω στην πιο ασφαλή ομάδα, η εφαρμογή να μπει στις πιο ασφαλείς του marketplace. Η απάντηση είναι ότι δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο, δεν υπάρχει κάποιο screening, ούτε καν κόστος, ας πούμε, στην Apple, για παράδειγμα, υπάρχει το 99 ευρώ subscription. Απλά, αυτό που ο λόγος της ύπαρξης του marketplace στο να δίνει security sensitive privileges είναι στο ότι κάποιος άνθρωπος ειδικός θα κάτσει και θα κοιτάξει την εφαρμογή πριν αυτή καταλήξει στο τηλέφωνο του απλού χρήστη. Υπάρχει μια εγγύηση ότι δεν είναι τελείως ανεξέλεγκτο το προϊόν. Εγώ ήθελα να πω.
πάλι. Για πληρώσει. Η ερώτηση είναι αν χρειάζεται να πληρώσει ένα βασταναγωγή σου. Από ό,τι ξέρω, όχι στη marketplace του Mozilla. Άλλα που θα έχουν άλλα καλούδια ενδεχομένω να χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να πληρώσει. Δεν χρειάζεται να πληρώσει. Ωραία. Όπω ξέρουμε μέχρι τώρα, όλε τι εφαρμογέ στο marketplace είναι δωρεάν. Αλλά αργότερα θα προσταθεί και η δυνατότητα, αν θέλει να είναι επιπληρωμή η εφαρμογή σου, να το υποστηρίξουμε. Όχι, λέω, χρειάζεται να πληρώσει. Όχι, δεν χρειάζεται να πληρώσει. Τίποτα. Ούτε για το review, ούτε τίποτα. Εντάξει. Θα μπορεί κάποιο βέβαια στην Ελλάδα να πουλήσει εφαρμογέ του, γιατί στο Android δεν μπορεί να το κάνει ακόμα αυτό. Η ερώτηση είναι αν θα μπορεί κάποιο στην Ελλάδα να πουλήσει εφαρμογέ του. Ναι. Θα μπορεί. Θα υπάρξει ενεργή ανακοίνωση στο μέλλον γι' αυτό. Γιατί είναι εδώ, υπάρχει κάτι ήταν ο bootloader, θα είναι λόγος του τηλεφώνου. Επειδή υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και devices, και με ποια δικό μα έξω για να το μιλήσει αυτό. Θέλετε να απαντήσουμε όλα στο Q&A. Αυτό α πηγαίνουμε λίγο στο κομμάτι του Developer Tools και API τώρα. Και μόλι τελειώσουμε την παρουσίαση για το Web Apps, έχουμε ένα μισάωρο με ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ για αυτό. Και το κουβεντιάσουμε αναλυτικά και για τα devices και τι υπάρχει διαθέσιμο και τι σκεφτόμαστε με του partners και όλα. Και φυσικά να βάλουμε χέρι πάνω στο devices. Να δούμε devices. Κανονικά αργότερα, έτσι. Να το δούμε. Okay. Άρα να προχωρήσω λίγο με τα Web APIs για να. Έχει χρόνο λίγο και ο Γιάννης να μιλήσει λίγο για τα templates που θα είναι πολύ χρήσιμα σήμερα. Εδώ λοιπόν είναι τα αρχικά APIs που πρόκειται να βγουν. Έτσι είναι στο manifest το JSON object που σου δίνει permissions, που σου δίνει ή που ζητάς permissions όπως το πάει κανείς. Ζητάς για παράδειγμα στα contacts να έχεις access read create, διότι θέλεις να διαβάσεις ή να δημιουργήσεις ένα καινούριο contact. Ή ζητάς τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις το alarms API, που είναι απλά και μόνο για notifications. Αυτά είναι τα APIs που χρειάζονται permissions, το alarm, το browser API. Το browser API είναι να φτιάξεις το δικό σου browser, και όχι τον Firefox, ας πούμε. Αν θέλει κάποιο, το Google, ας πούμε, να φτιάξει τον Chrome browser για Firefox OS κινητά, απλά θα χρησιμοποιήσει το ίδιο API, δεν έχει κάτι παραπάνω. Και τι μηχανή θα έχει, όπως και κάποιος πρόβλημα τον Chrome για το πρόβλημα. Η ερώτηση είναι αν φτιάξει το Google τον Chrome, τι μηχανή θα έχει. Η δυνατότητα που μπορείς να έχεις είναι ό,τι αφορά τα Web APIs. Οπότε, ο browser σε αυτό το κινητό είναι με την έννοια του Chrome που σας έλεγα πριν, γύρω-γύρω από το content. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξει ένα browser και να σου δείχνει σελίδες και να κάνει διάφορα πράγματα, ξέρω, να συγχρονίζει με τα Google Contacts σου ή δεν ξέρω εγώ, ή ο Safari να μπορεί να συγχρονίζει πράγματα που έχει στο Safari, στο Mac Desktop σου, αλλά το Edge θα είναι το ίδιο. Φυσικά, το πρώτο που θα συμβεί σε περίπτωση που το Firefox OS έχει την επιτυχία που περιμένουμε να έχει, δηλαδή θα φτιαχτεί στη συνέχεια και το Chrome OS και το Safari OS και το δεν ξέρω εγώ τι, και όπου ο καθένας απλά θα έχει το engine του πάνω από ένα κέρδο. Γιατί η ιδέα είναι προφανής στη σύλληψη, δεν ήμασταν οι μοναδικές μεγαλοφύλες που σκέφτηκαν. Απλά η πολύ και βρώμικη δουλειά είναι να φτιάξει τα Web APIs που να σου δίνουν όλες αυτές τις δυνατότητες και να τα πραγματοποιήσει. Μόλις γίνει αυτό, μόλις δείτε βέντε να αρχίσουν να τα υλοποιούν όλα αυτά. Είναι προφανές ότι αν υπάρχει ζήτηση από χρήστες θα βγουν και άλλες συσκευές με όχι boot to Gecko, boot to web και δεν ξέρω εγώ. Τώρα αυτά είναι λίγο τηλεγραφικά. Το System XHR αναφέρθηκε νωρίτερα. Κάποιος ρώταγε πώς μπορώ να έχω πρόσβαση σε πώς μπορεί η εφαρμογή μου να κατεβάζει πληροφορίες από άλλο site από αυτό που κατέβηκε. Και εκτός από τα core schedules, υπάρχει δυνατότητα, αν είναι package εφαρμογή, να ζητήσω αυτό το System XHR permission που με αφήνει να ζητάω από δίπλα. Για παράδειγμα, θα έχω ένα browser, είναι προφανές ότι θα κάνω requests παντού σε όλο το Ιντερνετ, οπότε θέλω αυτό το permission. Έχουμε ακόμα και δοκιμή συζήτηση όλη την API για το σοβή, για παράδειγμα, ο mail client να κατεβάζει email, το web hosting και άλλα.
για κάποιο γούστο. Αυτά εδώ είναι μια λίστα με τα πιο κλασικά APIs. Θα πω λίγα πράγματα επί τροχάδι, απλά θα σας τα παρεθνήσω τώρα και θα δούμε 2-3 μετά για να δεν μείνει πολύ χρόνο. Το Vibration API είναι ήδη προτυπωμένο, υλοποιείται και από άλλου vendors. Σου δίνει δυνατότητα να ξέρεις αν να κάνεις vibrate μάλλον τη συσκευή και να δεις αν είναι vibrate. Το Screen Orientation νομίζω είναι προτυπωμένο, δεν είμαι σίγουρος, δεν είναι τσεκασμένο στη λίστα. Σου δίνει δυνατότητα από την web εφαρμογή να ζητάς να αλλάξει, να σου γυρίσει σε πόρτα, επειδή σε παιχνίδι για παράδειγμα και να σου γυρίσει σε landscape, γιατί τα παιχνίδια κατά κανόνα είναι landscape και τα πόντα της είναι κατά κανόνα πόρτα. Θυμάμαι ότι η Apple είχε κάποια ενστάσεις σε αυτό, αλλά νομίζω ότι ξεπέρασε. Το Geolocation API που πολλά χρόνια δεν υπάρχει. Το Mouse Lock API που σου δίνει τη δυνατότητα να κλειδώσεις το κόσορα έτσι ώστε να κινείται με βάση τις οδηγίες της εφαρμογής, επίσης χρησιμοποιείται σε παιχνίδια. Τα Open Web Apps είναι το API που αφορά την εγκατάσταση και ενημέρωση εφαρμογών. Το Network Information API σου δίνει δυνατότητα να δεις τι bandwidth καταναλώνεις αυτή τη στιγμή, αν είναι meter την σύνδεση ή όχι. Κατάσταση της μπαταρίας, και αυτό προεκπληγμένο. Το Alarm API που μικρή χρησιμότητα υπάρχει. Τα Web Activities που είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και επιτρέπουν τη δυνατότητα επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο εφαρμογές με τρόπο που μπορεί ο χρήστης να επιλέγει ποια θέλει να κάνει. Μπορεί να κάνεις ένα share activity, την εφαρμογή gallery που έχεις, να τη μοιράσεις στο Facebook, στο Twitter, στο οτιδήποτε, ανάλογα με το Web Activity που θα επιλέξει ο χρήστης. Push Notifications API για να μπορούν από το server να έρχονται πληροφορίες και να αναφέρονται. WebFM API για εφαρμογές ραδιοφώνου. Το πρόγραμμα ραδιοφώνου που υπάρχει σε αυτές τις συσκευές δεν είναι κάποιο που είπε να σκάνουμε και ένα πρόγραμμα ραδιοφώνου επειδή έχει το hardware ή συσκευή. Πρέπει να βγει πάνω σε οποιοδήποτε να μπορεί να κάνει ένα πρόγραμμα ραδιοφώνου. Το Alarm API πρέπει οποιοδήποτε να μπορεί να φτιάξει ένα ρολόι εξυπηρετή. Παρότι πιθανότατα δεν θα το κάνει άλλο. Τα web payments που τώρα ετοιμάζουν που αφορούν τον τρόπο που η εφαρμογή θα ζητάει από το χρήστη να πληρώσει και από το μάλιστα το marketplace. Το IndexedDB που είναι επίσης παλιό πρότυπο που αφορά την αποθήκευση δεδομένων τοπικά, ακόμα και αρχείων μέσα στη media βάση. Ambient Light Sensor, που δίνει δυνατότητα να δεις αν τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος χώρου έτσι ώστε να αλλάξει τη φωτεινότητα της συσκευής. Το Proximity Sensor, που δίνει δυνατότητα να δεις αν είναι κοντά κάτι στη συσκευή που κατά κανόνα χρησιμοποιείται για παράδειγμα από το home screen όταν μιλάει κανείς στο τηλέφωνο και κοντά σε αυτή την κλίνη για να μειώσει την ακτινοβολία να του ψήσει το δέρμα και το Notification API. Λοιπόν, το Battery Status API που το βλέπουμε εδώ πάνω σε ένα Firefox OS τηλέφωνο είναι πολύ απλό. Είναι ένα αντικείμενο πάνω στο Navigator Object το κλασικό το οποίο εάν υπάρχει. Και του σημειώνω εδώ γιατί είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε πάντα ότι δεν φτιάχνουμε εφαρμογές για Firefox OS. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Ή θα περάσουμε κάποια χρόνια μέχρι να έχει νόημα κάτι τέτοιο, αν προσθέτουμε στο δεδομένο. Πρέπει να φτιάχνουμε web εφαρμογές που να τρέχουν παντού. Οπότε, εάν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να τεστάρουμε πρώτα εάν το υποστηρίζει ο browser με τον οποίο ο χρήστης επέλεξε να μας χρησιμοποιεί. Και τότε μπορούμε να δω από το battery level το επίπεδο φόρτισης, αν φορτίζει αυτή τη στιγμή μέσω του charging property, πόσο χρόνο θέλει ακόμα για να φορτιστεί, για να αποφορτιστεί και όλα τα εξής. Και να κάνουμε register listeners σε περίπτωση που κάτι αλλάξει, που είναι από μπρίζα σε μπαταρία και όλα τα εξής. Και όπως θα δείτε, είναι κλασικό pattern αυτό. Αυτά τα APIs όλα είναι παραδοσιακά για όποιον η μορφή τους είναι παραδοσιακή, μοιάζει με όλα τα υπόλοιπα web APIs στην κυκλοφορία. Γιατί αυτό ήταν το στόχο. Να μην είναι κάτι συγκεκριμένο. Αν έχετε δει WebOS APIs παλιότερα, θα δείτε ότι είναι διαφορετικά. Αυτά είναι σαν να παίζει με τον τρόπο. Τα notifications, όταν μου έρχεται κάτι, θα μπορώ να το δείχνω στο χρήστη. Υπάρχει ένα most notification object πάνω στο navigator. Και είναι prefixed αυτό γιατί δεν είναι ακόμα προτυπωμένο. Απλά στέλνω ένα title, ένα description και ένα εικονίδιο. Το Screen Orientation API είναι απλά ένα function που λέει
κλήρωση του Orientation Supporter, γιατί είναι παιχνίδι. Το ζητάζουμε αυτή, μπορεί πολλές εφαρμογές να το ζητήσουν ταυτόχρονα. Οπότε, αν θυμάμαι καλά, είναι κάτι τελευταία. Α, και σημειώστε επίσης ότι υπάρχουν διάφορες παραλλαγές. Υπάρχουν και τα landscape primary και secondary, ανάλογα αν έχει στρίψει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, ή το portrait, ανάλογα. Το vibration είναι μια ειδής πολύ απλό. Τη στιγμή που μπαίνει goal στο παιχνίδι, που όπως φέρουμε, ας πούμε, θα κάνω ένα navigator breath vibrate 1000, just a real business. Μπορώ να δώσω ένα pattern να έχει το vibration να μην είναι απλά ότι έγινε, αλλά να έχει υπογραφή συχνότητας, ούτε τα χρησιμοποιήσει διάρκεια. Τα web payments είναι prefixed και αυτά, ένα most pay function πάνω στο navigator, όπου δίνεις ένα payment token, το οποίο δεν θυμάμαι πώς το παίρνεις, αυτά είναι νομίζω αυτό του marketplace. Αλλά η ουσία είναι ότι η εφαρμογή σου, αν θέλει ο χρήστης να πληρώσει για να κατεβάσει το καινούργιο level του παιχνιδιού ή δεν ξέρω τι, κάποια στιγμή όταν ο χρήστης το κάνει αυτό θα πάρει ένα on success callback και θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το φανταζή. Το Network Information API που έλεγα νωρίτερα και σου δίνει δυνατότητα να δεις πάλι και αυτό prefix, most connection, το bandwidth, αν είναι μήκο, δηλαδή αυτό παίζει πολύ στην εθνική ανεργία, έχουν κάρτες προπληρωμένοι χρόνου και ούτε. Το alarm API μπορείς να προσθέσεις ένα alarm τότε και όταν συμβεί αυτό να σε ξυπνήσει για να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτή είναι και η βασική διαφορά με το window.setTimeout, ότι δεν χρειάζεται να τρέχει η εφαρμογή σου να χτυπήσει το alarm. Μπορείς να κάνεις μια λίστα όλα τα alarms και λοιπά, να το πάρεις να το κάνεις. Έχουμε και πάρα πολλά για alarms, το proximity, το αν η συσκευή είναι πολύ κοντά σε κάποιο άλλο αντικείμενο, π.χ. στο κεφάλι μου, εάν μπορώ να κάνω, να βάλω ένα listener στο event και αν συμβεί αυτό, τότε μπορώ να μάθω πόσο κοντά σε εκατοστά είναι, και να πάρω στοιχεία για τις δυνατότητες του sensor, που μπορώ να το χρησιμοποιήσω και σε άλλες πιο εγκεντρικές εφαρμογές. Το ambient light, αντίστοιχο πάλι, παίρνω ένα event με την τιμή του, εάν αποφασίσω ότι με ενδιαφέρει. Μπορώ να ζητήσω να πάρω τις τιμές του επιπέδου από τη σημεία. Ποια είναι η φωτεινότητα της ίδιας της συσκευής, όχι μόνο του περιβάλλοντος χώρου. Και να πούμε και λίγα για τα previous APIs, πολύ λίγα όμως. Το Device Storage API είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούν εφαρμογές τύπου Gallery, Videos, Music, που έχει τα αρχεία μουσικής, εικόνες κλπ. Που έχει ο χρήστης. Αυτό δεν είναι ένα απλό File Storage API για λόγους ασφαλείας κυρίως και αποφυγής fingerprinting, αλλά είναι, μοιάζει πάρα πολύ με αυτά. Ζητάω, ας πούμε, το Device Storage για αυτή την κατηγορία, αυτό το packet δεδομένων, τα βίντεο, και μετά μπορώ να αποθηκεύσω πράγματα σε αυτό, να σβήσω πράγματα με το delete, να τα απαριθμίσω με το method enumerate. Μπορώ να τα απαριθμίσω παίρνοντας file handles, αν σκοπεύω να τα πειράξω. Και γενικά να αποθηκεύσω μπλοκ πληροφορίας, αν είναι μια εφαρμογή που κάμερα, ας πούμε, που τραβάει βίντεο, θα θελήσω να το σώσω σε αρχείο στο δίσκο. Με αυτό ακριβώς το API το κάνει η κάμερα εφαρμογή του Firefox OS. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να πάρουμε μια λίστα από βίντεο, αν φτιάχνουμε μια εφαρμογή τύπου Gallery, που παίζει τα βίντεο που έχει στην SD card, για παράδειγμα, ο χρήστης. Πολύ απλά κάνω καλό την enumerate μέθοδο στο storage αντικείμενα και η on success, το on success handle σε αυτό το αντικείμενο θα κληθεί όταν τελειώσει το enumeration και αυτό που μου δίνει ο Κέσο είναι τα results. Το κάθε ένα από αυτά παίρνω και μια κλίση. Τα contacts API, prefixed αυτό, δεν είναι standard ακόμα, το most contact αντικείμενο, και μπορώ να φτιάξω κάτι, να φτιάξω ένα καινούριο, να σώσω κάτι,
Υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι certified, τα οποία αφορούν πράγματα τα οποία δεν θέλει να κάνει μια κλασική web εφαρμογή, αλλά θέλουν να κάνουν εφαρμογές οι οποίες τρέχουν στη συσκευή και κατά κανόνα έτσι έχει OEM ή εγώ για παράδειγμα που αποφάσισα ότι μπορώ να φτιάξω το καλύτερο dial API που έχει φτιαχτεί ποτέ. Αλλά γνωρίζοντας το πρώτο ότι ο μόνος τρόπος για να το πάρετε εσείς στις δικές σας συσκευές είναι να το πουλήσω σε κάποια εταιρεία ή να την πείσω ότι έχω ένα καλύτερο. Το web τηλέφωνο, το web SMS, το αν είναι ID ή CPU του, που είναι πληροφορία πρέπει να το λειτουργικό, τα settings, να μπορώ να πειράξω settings ή να διαβάσω settings της συσκευής, power management, να δω και να πειράξω, να το βάλω σε χαμηλή λειτουργία, χαμηλή κατανάλωση ή όχι. Είπαμε χωρικά για αυτά, Bluetooth, τι άλλο. Έτσι, μονάχα να δούμε ένα δέντρο, γιατί αυτά μοιάζουν πάρα πολύ. Το telephone object, το prefix telephone object, μπορεί να σου πει αν το τηλέφωνο είναι muted ή αν είναι εγκαταλειμμένο το σπίτι ή όχι. Και για να καλέσει, απλά καλεί τηλέφωνο dial και περνά ένα νούμερο. Υπάρχει πρόσβαση από πίσω που καταλαβαίνει για ποια χώρα είναι και ούτω καθεξής. Για να απαντήσει μια κλίση, βάζει κάποιου event handlers on cam και on post change και γυρίζει το αντικείμενο. Σαν να γράφει μια οποιαδήποτε web εφαρμογή. Τα web SMS το ίδιο. Τα web activities να σταθώ λίγο. Για ένα παράδειγμα κρίση των web activities είναι η εφαρμογή που επιλέγω την εικόνα που θέλω να δείξω. Για παράδειγμα, όταν η εφαρμογή home screen μπορεί, αν κάνεις tap πάνω στην επιφάνεια, μπορείς να αλλάξεις το wallpaper. Για να γίνει αυτό, το home screen δεν ξέρει από εικόνες, wallpapers, κάμερες και τέτοια. Στέλνει ένα web activity και τα registered applications για αυτό το web activity παρουσιάζονται στο χρήστη σε αυτό το dialogbox και μπορεί να διαλέξει από πού θα τα πάρει, από ποια από αυτές τις εφαρμογές. Υπάρχει εφαρμογή wallpaper, εφαρμογή gallery, πολύ καλά, και ο χρήστης μπαίνει εκεί μέσα και διαλέγει τι θέλει. Και ο τρόπος που κάνω αυτό, να φτιάξω μια εφαρμογή τέτοια, είναι ότι δηλώνω στο Microsoft τα activities τα οποία υποστηρίζουν, το share είναι προκειμένο, και το share μπορεί να κάνει αντικείμενα του τύπου αυτού. Βλέπουμε στη λίστα των τύπων τα money types που υποστηρίζει η εφαρμογή. Το href για να ξέρει το λειτουργικό σύστημα πώς θα τρέξει την εφαρμογή μου για να κάνει αυτά που διαφημίζει, και ούτω καθεξής. Έτσι κάνω register ένα Moz Activity. Δεν ξέρω πώς θα προλάβετε να ασχοληθείτε με κάτι τέτοιο σήμερα, αν θέλει κανείς το κουβεντιάζουμε μετά. Και άλλα και πολλά. Και απλά κλείνοντας να σας πω ότι υπάρχει. Δεν στεκόμαστε σε αυτά. Αυτά είναι αυτά που χρειάζονται οπωσδήποτε για ένα τηλέφωνο και τα βάλαμε στην version 1. Αλλά επειδή θέλουμε πολλά πράγματα και τα θέλουμε αύριο, έχουμε και μια λίστα από πράγματα που θέλουμε να πρωτοποιήσουμε. Όπως για παράδειγμα, UTP Shorted API, να μπορούν εφαρμογές να στέλνουν UTP πακέτο, όχι μόνο TCP όπως τώρα, γιατί για κάποια είδη εφαρμογών είναι απαραίτητο. Peer-to-peer APIs και ακόμα πιο συγκεκριμένα το WebRTC, το οποίο είναι ήδη παίζει σε κάποια κομμάτια που παίζουν ακόμα και σε Firefox και Android και σιγά σιγά θα παίζουν και σε Firefox OS, να μπορούν να έχουν βιντεοδιάσκεψη και τηλεδιάσκεψη από web εφαρμογές. Spell check είναι API, sync API έτσι ώστε να συγχρονίζω με το browser μου δεδομένα όπω τι tabs, τι cookies, τι δεν ξέρω και ούτω καθεξής. Αυτά έχω λίγα να πω για τα web APIs και πάρα πολλή πληροφορία για να χωνέψει κανείς τώρα. Μετά στη διάρκεια του hackathon, όσοι θέλετε να δούμε κάτι μαζί, φωνάζω. Ευχαριστώ. Υπάρχει μεγαλύτερη εκπαιδεία. Παρά από για το δρόμο δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει απλά μια αναφορά, μια παράδοση.
Η ερώτηση ήταν για το documentation που υπάρχει στο Wiki. Νομίζω ότι μιλούσε για τα Web APIs, αλλά μετά ανέφερε στο Gong. Για τα Web APIs, όντως για κάποια είναι πολύ εκτενής, για κάποια άλλα είναι λίγο σπαρτιάτικη. Αλλά ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο contractor γράφει κάποια. Δεν έχω το link πρόχειρο τη σελίδα που θα έχει. Θα είναι στο MDN, το Mozilla Developer Network. Εκτός από το Wiki, θα υπάρχουν παραπομπές από εκεί. Τώρα, όσον αφορά το Gong, ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει πολύ documentation είναι συνειδητός. Επειδή ότι δεν αφορά web developers. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται για να βοηθήσει στο ίδιο το Firefox OS project να αλλάξει, να βελτιώσει πράγματα, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις καλό θα ήταν να μπει στη λίστα στο IRC channel που θα συζητάνε αυτά οι άνθρωποι που τα κάνουν. Αν έπαιρνα το πρώτο ως βασικό σημείο για μένα, γιατί θέλω να βάλω στο κινητό μου στην ταπλέτα μου Firefox OS, η οποία από ό,τι διαβάζω δεν υποστηρίζεται ακόμα. Ένα θέλω να προσπαθήσω παράδειγμα. Ναι. Αυτό δεν ξέρω. Το porting. Είναι αυτό που λέω ακριβώς, ότι και για porting υπάρχουν... Για το porting που καλύπτει, που ρωτάς, πρώτα θα κάνουμε μια παρουσίαση σήμερα. Έχουμε έναν άνθρωπο στην ελληνική κοινότητα που ασχολείται μόνο με αυτό το πράγμα, από τους δύο παγκοσμίων, για porting σε νέα devices. Και υπάρχει τελείως documentation στο MDN, αν γράψεις porting και building Firefox OS. Έτσι, για διαφορετικά καινούργια devices. Εκτός από αυτά που υποστηρίζονται ήδη αυτή τη στιγμή. Θα καλύψουμε αυτά και στην παρουσίαση και μετά στην Q&A. Είμαι ο Γιάννης Γιαννέλος και δουλεύω στο Mozilla Reps και θα σας μιλήσω για το Mortar. Λοιπόν, τι είναι το Mortar? Το Mortar είναι μια συλλογή από app templates που σε βοηθάει να ξεκινήσει πολύ γρήγορα να γράφεις web εφαρμογές. Είναι φτιαγμένο με κριτήριο το να είναι τα standards μοντέρνα και να έχει να λειτουργεί στο Firefox OS και έρχεται μαζί με κάποιες JavaScript βιβλιοθήκες και κάποια εργαλεία για να σε βοηθήσουν στο να ξεκινήσει γρήγορα να μην κάνεις πράγματα που κάνεις ξανά και ξανά. Πέρα από το Mortar υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες λειτουργίες, όπως είναι το Firefox OS Hub και το HTML Boilerplate for Firefox OS, τα οποία όμως είναι και αυτά supported, αλλά το Mortar είναι Mozilla supported, είναι officially supported από Mozilla. Το Mortar σε βοηθάει πέρα από όλα αυτά να κάνεις γρήγορα το manifest, το web αλλά όταν έχεις επαφή και επίσης να ξεκινήσεις στην HTML εφαρμογή σου να βάλεις το install button. Τα templates που υπάρχουν διαθέσιμα είναι το app stub, το game stub, το list tail και το tab view. Αυτό το μπορούμε να δούμε κιόλας. Αυτό είναι το απλό το app stub, το οποίο είναι απλά ένα blank template το οποίο δεν σου δίνει τίποτα άλλο πέρα από το install button, το οποίο απλά να συμβάλλω με αυτό την επιλογή και έχει τον install button. Μπορεί να μεγαλώσει το δεύτερο λίγο μαξιλά. Απλά να συμβάλλω την περιοχή και έχει τον install button έτοιμο για την εφαρμογή σου. Το GameStop είναι ένα template για να έχεις εύκολα, να ξεκινήσεις εύκολα να κάνεις μια παιχνίδι. Το οποίο σου δίνει αυτό το panel και με τα βελάκια σου έχει δίνει τη λούπα για να κάνεις handle το τις κινήσεις. Επίσης υπάρχει το list detail, το οποίο είναι κλασικό layout για development σε mobile εφαρμογές. Που σου έχει μια λίστα με πράγματα, μπορείς να κάνεις edit, μπορείς να βάλεις και για πράγματα.
και να έχει αυτό το list layout. Και υπάρχει και tab view, το οποίο σου δίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, όμως πέρα μόνο από λίστε σου δίνει και tabs. Επίσης, έχετε κατευθείαν με βιβλιοθήκες όπως το Require.js και το Zep.js. Η Require.js σε βοηθάει να κάνεις να χειρίζεις τα αρχεία, τα αρχεία σου και τα modules. Και το Zep είναι ένα lightweight jQuery, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο, μόνο είναι στο υποσύνολο του jQuery. Επίσης, έρχεται κατευθείαν σου δίνει κατευθείαν ευκολίες σχετικά με marketplace, όπως τη Require Library, που είναι για να κάνεις έτσι το app σου στο marketplace, και τη βιβλιοθήκη για το installation. Το πιο σημαντικό όμως για εσάς και για σήμερα είναι το Vault.js, το οποίο είναι βασικό στο Node.js. Σου δίνει ένα απλό development server, σηκώνεις ένα server και σου σερβίρει το app σου. Σε βοηθάει να έχεις εύκολα το automated tasks για αυτά που κάνεις. Όπως πούμε είναι το γεγονός κάθε φορά κάνεις minify το CSS σου ή το JavaScript σου. Επίσης είναι δυνατόν να βάλεις το project σου κατευθείαν JavaScript βιβλιοθήκες, χωρίς να πηγαίνεις να κατεβάσεις τα αρχεία, να τα βάλεις στο path κλπ. Απλά με εντολή βάζεις τη βιβλιοθήκη και την κάνεις include. Και επίσης είναι δυνατότητα να κάνεις κατευθείαν deploy την εφαρμογή σου στα GitHub pages. Το οποίο είναι πολύ κόμμα, δεν έχεις κάποιο server, απλά να βάλεις το web app σου στην GitHub. Όπως εδώ, στο παράδειγμα. Έχει ανοίγει το app κατευθείαν και μπορώ να το δω κατευθείαν εδώ. Το σου πει κατευθείαν στο GitHub. Αυτό το χρησιμοποιήσετε εσείς μετά στο Hackathon για να φτιάξετε τις εφαρμογές σας. Καλό να δούμε λοιπόν κάποια πράγματα. Αρχικά, πώς ξεκινάμε. Μπορούμε να πούμε κατευθείαν στο Volo να μας κάνει create ένα καινούργιο app. Volo create new app, ας πούμε. New app name. Και να ξεκινήσεις, ας πούμε, με το list detail. Αυτό πηγαίνει στο GitHub, παίρνει το τελευταίο tag και στο ρεβάζει που σου κάνει λίγη ώρα. Αυτό βέβαια παίρνει λίγη ώρα και το έχω έτοιμο παρακαλώ. Δημιουργεί αυτό εδώ πέρα το φάκελο, που σου έχει μέσα το www φάκελο που είναι τα HTML σου, το www.pavlab, το οποίο είναι τα minified αρχεία σου, το JS deploy που σου έχει έξτρα αρχεία για να γίνει κατευθείαν deployment στην GitHub, και το manifest. Μπορούμε να δούμε το server του Volo. Γράφουμε Volo Server. Ξεκινάει το server. Ανοίγουμε τη σελίδα, πηγαίνουμε στο λόγο στην πόρτα που συμπαθεί και βλέπουμε την εφαρμογή μας. Κάνουμε πράγματα. Το πόλο για να τρέξει το λινότ της ΕΕΣ. Ναι, θα σου πω πως θα λειτουργήσει. Πού τώρα κάνουμε διάφορα πράγματα και έτσι τρέχουμε. Και εδώ πέρα φαίνεται τα διεπιπές που γίνονται. Επίσης,
χρήσιμο είναι το Volo App, που απλά με την εντολή Volo App μία βιβλιοθήκη, πηγαίνει το Volo κατευθείαν στο GitHub, σου κατεβάζει τη βιβλιοθήκη και στην βάση σου στο path για να χρησιμοποιήσεις. Θα κάνει για παράδειγμα να κατεβάσει το Zeta. Δεν είναι, θέλω να είναι σκηνή. Στην κατευθείαν στο project μας έχει γίνει include και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όπως φαίνεται για παράδειγμα εδώ. Τα δόντια του υπαρχείου και τα CSS σου, για συγκεκριμένο σου να γίνει το optimized και πιο γρήγορα να φορτώνεται στο browser. Το ίδιο με το obfuscate. Τι είπατε? Obfuscate. Όχι, δεν είναι το obfuscate. Και επίση εδώ πέρα φαίνεται το deploy. Σου λέει σου ζητάει. Δεν είμαι στο θυμό. Ουσιαστικά πάντα δίνεις Volo JS deploy και αυτό αυτόματα πηγαίνει, σου λέει σε ποιο branch θα το κάνω, αν έχεις ήδη GitHub account πηγαίνει στο δικό σου και σου ανεβάζει τα αρχεία, σου ανεβάζει το branch σου με σωστά αρχεία για να σερβίρει το GitHub page. Τώρα βλέπω ότι μπορείς να πας και δεθάς στο GitHub account σου. Τι να δεις τώρα. Το Volo.js το επιθυμούμε έχοντας γραφτεί στο Node.js και αντί να θέλω την εντολή npm install new gvolo και αυτό πηγαίνει αυτή και καθιστά το Volo. Ίσως μπορείτε να δείτε στη σελίδα MDN που υπάρχουν και το Outer και το Outer Blades και στο Mozilla Hacks. Και επίσης υπάρχει το GitHub repository που έχει το κώδικα. Επίσης όλα τα αρχεία που χρειάζεστε έχουν και τα USB σας, άρα μπορείτε να τα δείτε εκεί. Ευχαριστώ. Ελπίζω να ήταν ικανοποιητικές και ωραίες παρουσιάσεις στα μάθημα πράγματα ή να σας κινήσω ενδιαφέρον προκειμένου να συνεχίσουμε το υπόλοιπο κομμάτι της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε τώρα ένα Q&A session, κάποιες ερωτήσεις που έχετε μέχρι για τα επόμενα περίπου 10 λεπτά, έτσι ώστε να πάμε για φαγητό στα απέναντι κτίρια που θα συνεχίσουν τα εργαστήρια και το hacking session μέχρι το βράδυ. Οπότε ας πάμε τώρα με το Q&A session και μετά θα καλύψουμε κάποια πρακτικά πράγματα. Να κυκλοφορεί ένα μικρόφωνο. Τουλάχιστον ένα από το τόσο. Ναι, όποιοι έχουν προβλήματα στην εγκατάσταση ή σε κάτι άλλο, ενώ πηγαίνουμε προς τα πέρα και φτάσουμε εκεί, καλό θα να το δούμε, να βρείτε κάποιο παιδί με μπλε ζυζάκι και να βοηθήσουμε. Επειδή μας πήγες λίγο πολυβόλο πριν το Volo.js, λέω, πήγαμε λίγο πολυβόλο πριν με το Volo.js. Ναι.
Δεν είπαμε ένα βασικό πράγμα. Οκ, εντάξει, το εγκαθιστούμε το. Είναι ένα πακετάκι πάνω από το Node.js που διευκολύνει λίγο το development για Firefox Web Apps. Υπάρχει σαν πακέτο το Node.js μαζί με τον Golem ενδεχομένως προεγκατεστημένα μέσα στο λειτουργικό στο Firefox OS. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η απάντηση είναι όχι σε αυτό. Okay. Άρα είναι καθαρά για, remote, για να σερβίρουμε κάποια πληθυσμό παρά από το URL. Πριν αναφερθήκατε γενικότερα στα APIs και νομίζω που ειδήσει ότι δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση κάποιο multitasking. Το μόνο που υπάρχει είναι αυτά κάποια APIs που μπορούν να μιλάνε με εφαρμογές μεταξύ τους. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος θέλει να κάνει ένα application, απλό χαζό application, που τσεκάρει, ξέρω εγώ, την μπαταρία, σου πετάει ένα alert όταν πέσει η μπαταρία. Αυτό σημαίνει ότι εσύ μπορεί να πέσει σε κάποια εφαρμογή, έτσι, και υπάρχει ένα άλλο, application που είναι στο background, τσεκάρει το battery API και κάνει ένα report back. Αυτό γίνεται, είναι στα χαρτιά να γίνει. Καταρχήν, πριν στο τελικό κομμάτι, να βάλουμε το λίγο multitasking σε σχέση με το πυρήνα και σε σχέση με την Gaia, με το UI του Firefox OS. Είναι άλλο πράγμα το τι έχει πάνω στο κόμμα, πάνω στον πυρήνα δηλαδή, και αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Gecko, και άλλο πράγμα είναι πόσα tabs έχει σαν πράγμα. Γιατί το αντίστοιχο, ας πούμε, του πόσε εφαρμογέ έχει πάνω στο Firefox OS είναι πολλαπλά tabs του browser σου. Έτσι, αυτή είναι η προτάθεση. Όσον αφορά το multitasking στο Firefox OS, υποστηρίζεται από κάθε άποψη. Σε πρώτη επίπεδο υποστηρίζεται προφανώς από Linux Kernel και από ό,τι ξέρω κάποιες από τις πρώτες σκηνές που θα βγουν είναι πολύ διπύρινες. Υποστηρίζεται με την έννοια του Web API, όπως υποστηρίζεται το multitasking στο Web Index of the other workers, που ουσιαστικά είναι ξεχωριστό thread και μπορείς να σπάσεις το computation της εφαρμογής σου σε πολλά κομμάτια. Και ό,τι δεν είναι, ό,τι δεν χρειάζεται να ενημερώσει το ίδιο, γιατί μπορείς να το κάνεις σε ένα χωριστό thread. Αλλά δευτερεύοντως, και στα πλαίσια αυτών των APIs που ο στόχος τους είναι να συνδυάσουν με ξεχωριστές εφαρμογές, να τις κάνουν να συνεργαστούν, υπάρχει η ίδια η εφαρμογή του κομμάτι του Gaia, είναι, αλλά σαν ξεχωριστή εφαρμογή, το home screen application, που έχει μέσα και το window manager που του βάλα και ένα breakpoint νωρίτερα, ο οποίος αποφασίζει ποια εφαρμογή θα είναι στο προσκήνιο και ποια στο παρασκήνιο. Και το κάνει αυτό και διότι, όπως είπα νωρίτερα, υπάρχει κάθε εφαρμογή σε χωριστό process, οπότε είναι και real time processing με την έννοια που δίναμε στα λειτουργικά συστήματα. Οπότε υποστηρίζεται από όλες τις άποψεις. Μπορεί να μιλήσει με το άλλο, να στείλει κάτι σαν άλλο. Δεν έχει να κάνει τόσο με το μέλλον. Η ερώτηση δεν με ενδιαφέρει το ενδιαφέρει άλλη μία εφαρμογή. Η ερώτηση είναι αν μπορούν να επικοινωνήσουν οι ξεχωριστές εφαρμογές, όχι απλά να τρέξουν. Και ναι, ένας τρόπος είναι μέσω της διαδικασίας του Web Activity που σε κάποιες περιπτώσεις δίνει, ανάλογα με το Activity, μπορείς να στείλεις κάποια δεδομένα, αλλά και το ίδιο το Activity είναι ένα δεδομένο. Δηλαδή θέλω να φορτώσω κάποια εικόνα και μου επιστρέφει μια εικόνα πίσω. Ακόμα και κομμάτια εφαρμογών στο web ξέρουμε ότι μέσω των workers μπορείς να ανταλλάξεις δεδομένα, post μέσα JPI. Και νομίζω ότι πάντα υπάρχει και δυνατότητα για κάποιον να στήσει ένα server side κομμάτι να διευκολύνει κάτι ξεχωριστό, push notifications ή κάτι αντίστοιχο για κάτι ακόμα παραπέρα που μπορεί να είναι custom που αφορά μια εφαρμογή. Να επανέλθω λίγο στο Βόλο, Τζελής. Έδειξες ότι μπορούμε με Βόλο Add να περιβάσουμε οι libraries που χρειαζόμαστε για την εφαρμογή. Υπάρχει κάποιος τρόπος να περιγραφεί εξ αρχής ποια dependencies έχουμε σε εξωτερικά libraries και αυτά να ενσωματωθούν κατά το build της εφαρμογής? Δεν είναι συγκεκριμένο. Νομίζω ότι μπορείς απλά να πας στο εκδηλωτήριο του Βόλου και να πεις ότι όταν ξεκινήσει η εφαρμογή να πηγαίνει ένα πάλι πέρα και να κατεβάσει κάποιον τα libraries, αναφέροντας. Αλλά manual, δηλαδή θα πρέπει να γίνει άδειξη μπροστά. Δεν είναι ότι κάπως σαν να ετοιμαστεί το deployment
τι μετακατεβάζεται, τι εξωτερικά levers χρειάζονται. Αντί δηλαδή να γίνει manual η εντολή add το τάδε και το τάδε και το τάδε, να υπάρχει κάποια περιγραφή του ότι αυτή η εφαρμογή χρειάζεται αυτά τα levers, έτσι ώστε να είναι έτοιμα όταν γίνεται το deployment, την τρέξη. Αυτό όμως γίνεται με το required JS, μπορείς να πεις ότι θέλω αυτή τα... Οκ. Ναι, εφόσον δηλαδή τα έχεις όταν ζητάς το εγώ και δεν έχεις κατεβάσει... Οκ. Αν έχω συνδέσει το κινητό μου με την ταμπλέτα μου μπροστά από το στην τηλεόρασή μου, μπορώ με κάποιο τρόπο να βλέπω δύο παράθυρα, δύο εφαρμογές ταυτόχρονα, δηλαδή ένα βίντεο στο YouTube και τα email μου. Γιατί έχω μεγάλη οθόνη και μπορώ να δω τα πράγματα. Η ερώτηση είναι αν μπορώ να, επειδή έχω συνδέσει το Firefox OS στην τηλεόρασή μου, να βλέπω ταυτόχρονα το βίντεο και κάτι άλλο. Θα μπορώ να βλέπω δύο web apps ταυτόχρονα. Αυτό όμως και σε κάθε λειτουργικό σύστημα είναι η ευθύνη του Window Manager. Ο Window Manager που είναι αυτή τη στιγμή στον Gaia είναι φτιαγμένος για να λειτουργεί σε κινητά και ειδικά σε συσκευές με 3-4 ιντσών οθόνες, οπότε αυτό δεν υποστηρίζεται. Όταν θα βγει, όποιος το κάνει πρώτος, Firefox OS για ταμπλέτες, ενδεχομένως να μπορεί να πρέπει να τροποποιήσει το Window Manager, έτσι ώστε να μπορεί να έχει συμπεριφορά πάει Window Manager ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, όχι σε αυτή την έκδοση, γιατί δεν έχει νόημα για το hardware το οποίο προορίζεται, σαφέστατα ναι, όταν θα βγουν εκδόσεις για το hardware που περιγράφεις. Εξάλλου, οι συσκευές οι οποίες προορίζονται προς πάνω το Firefox OS δεν έχουν έξω για σύνδεση με την ώρα. Δηλαδή, τώρα μιλάς για κάστρο τελείως, έτσι. Ναι, ένα από τα πρώτα πράγματα όταν ξεκίνησε το boot του Gecko, γιατί αυτό είναι το code name του Firefox OS αυτή τη στιγμή. Όταν ξεκίνησε το boot του Gecko, με τις πρώτες ομιλίες που είχαμε με carriers και manufacturers και OEMs, ήταν αυτό ακριβώς η ερώτηση. Κατά πόσο θα μπορούμε να είναι θύμα αυτό το πράγμα. Οπότε αυτή τη στιγμή η Gaia είναι φτιαγμένη έτσι, ώστε να είναι όσο πιο εύκολο για αυτούς να φτιάξουν themes από τη δικιά του πλευρά τουλάχιστον. Τώρα, αν αυτά θα είναι user facing, δηλαδή αν ο user μπορεί μετά στο τέλος να επιλέξει ποιο είναι το theme που θέλει να έχει στην Gaia, είναι κάτι που ακόμα κουβεντιάζεται σε σχέση με το πόσο θέλουν να ελέγχουν το αρχικό interface και πόσο θέλουν να αλλάζει. Αλλά αυτό είναι per carrier κουβέντα, γιατί η λογική είναι ότι θα παίρνουν μέσα το project, το boot together του Firefox OS, θα το κάνουν customize στις δικές τους ανάγκες, με το δικό του market ο καθένας, και αντίστοιχα θα το δίνουν. Αν θα δώσουν δικαίωμα στο χρήστη ή όχι στις συσκευές που απλάνε να έχει εύκολη αλλαγή themes, είναι κάτι που κουβεντιάζουν μεταξύ τους με το marketing τους, δηλαδή, και όχι... Πάντως η Gaia έχει και αυτή, ώστε να είναι θύμα με αυτούς, σίγουρα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα certified web apps που είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει δυνατότητα από μία εφαρμογή που θα έχω να κάνω το τηλέφωνο να πάρει να καλέσει ένα νούμερο. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχω μία support σελίδα την οποία την έχω μέσα στην εφαρμογή μου και να θέλω να κάνει call το νούμερο αυτό. Είπαμε ότι είναι χρειάζεται certified license γι' αυτό. Υπάρχει export το οποίο θα μπορώ να χρησιμοποιήσω εγώ με κάποιο call. Άλλο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο. Αν έχεις μια πληροφορία κάπου για ένα τηλέφωνο και θες να κάνει την κλίση η εφαρμογή σου, αυτό δεν μπορείς να το κάνεις γιατί δεν είναι certified το app της εφαρμογής σου. Αλλά αν το τηλέφωνο δίνεται μέσα από URI, tel, anva.lia και το τηλέφωνο, τότε αυτό θα γίνει τελικά handle από το phone application το οποίο είναι ήδη υπάρχει στη συσκευή σου. Δηλαδή θα λειτουργήσει το πράγμα. Αν θες εσύ να γράψεις το κώδικα για το πώς γίνεται η κλίση, για το ότι θα γίνει κλίση, όχι αυτό το πρωτοβάτι γιατί δεν είναι certified. Το ίδιο ισχύει και για τα μηνύματα και για όλα τα υπόλοιπα που ναι. Και όλα αυτά αντίστοιχα υπάρχουν κατάλληλα URI, προκειμένου να γίνουν handle σαν περιεχόμενο, ναι, μεν από τη δικιά σου σελίδα, αλλά τελικά από τα application τα οποία υπάρχουν ήδη στην αρχή. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση?
Λοιπόν, εδώ. Okay. Λοιπόν, σχετικά με το, με το κάμερα API, υπάρχουν επιλέξεις πλάνα να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για augmented reality εφαρμογές με layers και διάφορα πράγματα, υπάρχει τέτοιο πλάνο. Το WebRTC νομίζω είναι λίγο διαφορετικό το scope. Αν μιλάμε για augmented reality εφαρμογές, αυτό εξαρτάται από τους δημιουργούς αυτών των εφαρμογών. Οπότε σαφώς και ναι. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή να δουλεύει πάνω σε κάτι τέτοιο, αλλά σαφέστατα η πλατφόρμα το επιτρέπει. Ωραία. Γιατί θα μπορούν με τα web standards, HTML, δηλαδή, CSS και JavaScript να χειριστείς και να ελέγξεις κάμερες. Υπάρχουν και πολλά παραδείγματα έτοιμα στο NPM που μπορείς να κάνεις εξεργασία εικόνας και live, το που βλέπεις τώρα εκείνη τη στιγμή στην κάμερα, και να το εξεργάσεις και φωτογραφία αργότερα. Όλα είναι σε σούπερ, σούπερ ευχαριστώ τη τεχνολογία. Είναι αυτό που λέγαμε για το Web Activities API. Είναι ένα κομμάτι του τρόπου λειτουργίας. Η ερώτηση ήταν αν υπάρχει δυνατότητα στα, να κάνω δεύτερο ένα URL και να κληθεί η εφαρμογή μου. Και έλεγα ότι είναι κομμάτι του μηχανισμού του Web Activities που προσδιάζεται. Εγώ για ερώτηση ήθελα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε συνηθίσει, αναφέρεστε τώρα στους web τεχνολογίες, μόνο το κομμάτι HTML, CSS, JavaScript. Όλο το, μια εφαρμογή που θα τρέχει στο Firefox OS, το business logic, που θέλει να κάνει μια εφαρμογή κάποιους υπολογισμούς, θα πρέπει απαραίτητα να είναι με JavaScript ή μπορούμε να κάνουμε τοπικά κάτι να τρέχει χρησιμοποιώντας και κάτι άλλο, κάποια άλλη scripting γλώσσα, π.χ. PHP, κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει να το βλέπουμε ως server side. Ακριβώς όπως ξέρουμε να λειτουργούν οι web εφαρμογές στο ίντερνετ σήμερα, έτσι εξακολουθούν να λειτουργούν με το Firefox OS. Αυτό που δίνει παραπάνω αυτά τα web APIs που συζητάμε είναι ότι εάν υπάρχουν κάποια κομμάτια της εφαρμογής δεν μπορούν να τρέξουν στο server διότι χρειάζονται πρόσβαση στην κάμερα ή στα contacts του τηλεφώνου, αυτά τα πράγματα μπορούν τώρα να γίνουν μέσα από web τεχνολογίες από τον κώδικα της web εφαρμογής που τρέχει στο κινητό. Εξακολουθεί ο διαχωρισμός, κάτι τρέχει στο backend, κάτι τρέχει στο frontend και το backend το γράφεις σε ό,τι γλώσσα και πλατφόρμα θέλεις. Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Μπορείς την εφαρμογή σου, για παράδειγμα, αν έχεις μια web εφαρμογή που είναι σε ποιητή του εφαρμογής, με αντίστοιχες τεχνολογίες να τη μεταφέρεις offline να τρέξει το κινητό σου. Μπορεί να τρέξει και φωτικά, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και βάζει το μέλλον να σκλήσεις και να έχεις και αποπίκευση τοπικά στο κινητό σου, κανένα πρόβλημα. Μπορείς. Ένα web app προφανώς μπορεί να έχει server side κομμάτι, έτσι. PHP, Python κλπ. Αυτό δεν θα τρέξει στο κινητό, θα τρέξει server side. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα logic από πίσω που είναι γραμμένο σε PHP ή σε Python, το οποίο να τρέχει εκεί που το έχει hosted. Στο κινητό θα τρέξει το frontend, θα το έχει γράψει σε web τεχνολογίες. Δεν υπάρχει περίπτωση απλώς σε κάποια εφαρμογή ίσως να εξυπηρετούσε να τρέχει τοπικά. Θα υποστηρίζεται με βάση το πώς έχει στηθεί την παρούσα μορφή. Πώς έχει στηθεί ο πυρήνας, ας πούμε, και το, δηλαδή θα υπάρχει η δυνατότητα να τρέξει, να κάνει κάποιος να τρέξει απάτη επάνω στον πυρήνα. Να γίνει συγχρονισμός δηλαδή. Όχι, αυτό που έλεγα πριν, τοπικά. Το μόνο που τρέχει στο κινητό και γίνεται exposed είναι web API. Μία web εφαρμογή, ό,τι σημαίνει web εφαρμογή. Δεν τρέχει ούτε C, ούτε PHP, ούτε τίποτα άλλο. Άρα, οτιδήποτε backend, αν είναι server, θα είναι remote. Το backend τρέχει στο backend, ναι, ακριβώς. Εκτός, όπως έλεγα νωρίτερα, εάν για περιορισμένα distribution κάνει μια custom edition που κάτω ξέρεις. Θες πάντως και διάφορες τεχνολογίες HTML5, οι οποίες μπορούν να κάνουν ένα καλό implementation αυτής της εφαρμογής που έχεις εσύ στο server side στο web, δηλαδή μπορείς να τα φέρεις ίσως και τοπικά.
όπως χρειάζεται για μένα να κάνω, να φέρω ένα κομμάτι PHP για παράδειγμα, να κάνω local storage, χρειάζεται να ψάξω στην ίδια και να δω τους αντίστοιχους τρόπους με τους οποίους μπορείς να το κάνεις. Πολύ εύκολα. Για παράδειγμα, να κάνω local storage κάτι. Σαν το βασικό. Τα post notifications υπάρχουν όπως είναι στις native platforms, δηλαδή αν θέλω να κάνω κάτι real time στην εφαρμογή μου, το έχω παραδοσιακά από WebSockets, αλλά αν θέλω να στείλω ένα post notification, η εφαρμογή είναι κλειστή, σας παίρνει τίποτε άλλο. Μπορεί να έρθει και να έχω ένα callback και να βγάλω ένα ticker παραδοσιακά στο activity body, για να πεις τίποτε το όνομα υπάρχει. Ακριβώς αυτό είναι ο ρόλος του push notification API που συζητάγαμε για ακριβώς το δώσω που δεν τρέχει η εφαρμογή μου, αλλά θέλω να ενεργοποιηθεί από κάποιο εξωτερικό έργο. Και μπορώ να χρησιμοποιήσω το ίδιο infrastructure και για σαν WebSocket ή θα πάω παραδοσιακά για WebSocket, αν θέλω real time updates στην εφαρμογή μου. Το push notification API είναι ακριβώς για την περίπτωση που η εφαρμογή μου δεν τρέχει. Εάν τρέχει η εφαρμογή μου και έχω επαφή με το backend, είτε μέσω WebSocket είτε μέσω Hebrew ή οτιδήποτε, τότε ναι, θα κάνω παραδοσιακά όπως ξέρω. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο πλάνο για mail API ή δεν έχετε για SMS, αλλά για να στείλω email θα πρέπει να το κάνω με URL, mail to και έτσι, ή θα υπάρξει κάποιο API. Η εφαρμογή για mail που τρέχει το ίδιο το Firefox OS είναι φτιαγμένη χρησιμοποιώντας το TCP Socket API, το οποίο είναι ένα από τα privileged APIs που για να τα έχει μια εφαρμογή, δεν θα σου περιμένει ανήκει αν πρέπει να είναι certified ή authorized από marketplace. Οπότε είναι για ειδικές περιπτώσεις μόνο. Ναι, σας ευχαριστώ. Στην αρχή του demo είδαμε μια packaged εφαρμογή να τρέχει στα Windows ή έκανα λάθος. Μια εφαρμογή με ένα web app το οποίο είχε γίνει packaged και είχαμε κάποια options όταν το κάναμε. Είδαμε ήταν να το κάνουμε πούμε, για Firefox OS είτε για Android είτε. Αν δεν κάνω λάθος, τρέχει να τρέχει στα Windows και να τρέχει μια packaged εφαρμογή. Μήπως δεν κατάλαβα καλά αν αυτό συνέβαινε και αν αυτό συνέβαινε, τρέχει μέσω του Mozilla. Αν δεν θυμάμαι να το δείξαμε σε Windows, αλλά σαφέστατα ο ρόλος του web app runtime που διαφημίζουμε και έτσι ακριβώς συνοδεύει και στο Android, είναι ότι όταν εγκαθιστώ μια εφαρμογή τοπικά, αν τρέχουμε στο Firefox OS, τρέχει όπως τρέχουν όλες οι άλλες γιατί όλα είναι web, αλλά οπουδήποτε αλλού, στα Windows ή στο Android, τρέχει ένας Gecko Launcher, ένας Firefox Launcher πρακτικά, που φορτώνει την εφαρμογή μου και τίποτε άλλο. Και τρέχει αυτόνομα σε ξεχωριστό native application. Δεν χρειάζεται να κουμπάει το ξεχωριστό στην μέρα κάτι άλλο. Okay. Είναι ένα engine, ας πούμε, όπως... Εντάξει. Ευχαριστώ. Εγώ έχω μια λιγότερο τεχνική ερώτηση. Το Firefox OS εμφανίζεται μια στιγμή που υπάρχουν ήδη δύο λειτουργικά, το Android και το iOS, ήδη στην αγορά και μεγάλη μερίδα αγοράς. Ποια είναι η στρατηγική για να πάρει και αυτό ένα ικανό μερίδα αγοράς? Υπάρχει κάτι? Δύο κομμάτια στην απάντηση. Το νούμερο ένα είναι η σύγκριση σε σχέση με τα δύο υπάρχοντα mobile platforms και το άλλο είναι το μερίδα της αγοράς και η στρατηγική που είναι διαφορετικές, φαντάζομαι, αλλά το πρώτο κομμάτι, ό,τι αφορά το ότι το Firefox OS εμφανίζεται ως μια καινούργια πλατφόρμα σε σχέση με ήδη υπάρχουσες κτλ., θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται ως καινούργια πλατφόρμα, αλλά το web δεν είναι καινούργια πλατφόρμα, υπάρχει ήδη. Απλά εμφανίζεται ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο κάνει implement κάποιες τεχνολογίες παρέχοντας την πλατφόρμα. Έτσι. Και εκείνη και η διαφορά που πιστεύουμε ότι είναι και πάω στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησης, που πιστεύουμε ότι θα είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο νόημα και αξία παραπάνω στο developer, έτσι ώστε να κινηθούν προς τα εκεί το development πολλών εφαρμογών, ότι χωρίς να χρειάζεται να μάθεις μια καινούργια τεχνολογία, μπορείς με τα ίδια πράγματα που ξέρεις να κουμπίσεις πάνω στο οικοσύστημα και να παρέχεις αυτό το περιβάλλον. Τώρα το κομμάτι σε σχέση με market shares και πόσο ακριβώς θα πιάσουν και ποια είναι η στρατηγική κτλ. Μιλάμε για έναν κόσμο, τουλάχιστον στο mobile, ο platform και ο operating systems, όπου
δεν παίζεις μόνος σου σε σχέση με το λειτουργικό σύστημα. Δηλαδή, το Mozilla αυτή τη στιγμή έχει το Firefox OS, έτσι. Βρισκόμαστε πολύ κοντά, είναι η RC1, η έκδοση του Firefox OS 1 και είναι σχεδόν έτοιμο να δοθεί σε vendors προκειμένου με carriers και manufacturers να βάλουν την τάση στην αγορά. Μέχρι εκεί όμως, μέχρι εκείνο το σημείο, είναι αυτό που μπορεί να κάνει το Mozilla. Από εκεί και πέρα, το να γραφτούν εφαρμογές, το οποίο επαφείται σε εσάς, τους developers, έτσι. Το να πουληθούν κινητά σε διάφορες χώρες με προκαταστημένο το Firefox OS κλπ. Είναι μια συνεχόμενη, ένας κύκλος διαπραγματεύσεων το οποίο έχουμε με όλους τους partners που έχουμε αυτή τη στιγμή, όπως η Telefonica, η Deutsche Telekom και ό,τι αυτοί έχουν ελέγχουν σε κάθε χώρα, όπως κατάλαβε. Γίνεται μια συνεχόμενη προσπάθεια να έρθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, όσο περισσότερες συσκευές γίνεται στον κόσμο. Ήδη υπάρχουν αρκετές χώρες στον κόσμο, 6 που έχουν αυτή τη στιγμή, που έχουν ημερομηνίες όπου ξέρουμε πότε βγαίνει το Firefox OS. Μιλάμε για μέσα από τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, για περίπου 5 με 6 λατινοαμερικάνικες χώρες. Και στην Ευρώπη μέσα στο τέλος του καλοκαιριού. Σε μερικές χώρες που ξέρουμε, η Πολωνία, Ρουμανία, Γερμανία πιθανώς, κάποιες άλλες. Οπότε, αν δεν δούμε το πώς ακριβώς γίνεται η συνεργασία με τους carriers και τι ακριβώς κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορώ να σου πω και ακριβώς ούτε ποσοστά, ούτε ή δεν ξέρω καν σε ποιες χώρες σίγουρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα κάνω λάθος. Απάντησε το κομμάτι. Ναι. Απλά αυτό είναι το πάνω ότι αν κάποιος ασχοληθεί με το συγκεκριμένο λειτουργικό, παίρνει ένα ρίσκο ως ένα βαθμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ασχολείται με το λειτουργικό. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, φτιάχνοντας open web apps, δεν χρειάζεται καν να σου δείξει το λειτουργικό. Δεν χρειάζεται καν να παίξει ποτέ η εφαρμογή στο λειτουργικό αυτό για να υπάρχει το μηχάνημα χρόνου. Είναι ιστοσελίδες, οι οποίες είναι έτσι καλώς διαθέσιμες. Έτσι. Και απλά έχουμε το επιπλέον χαρακτηριστικό ότι ακουμπάνε πάνω στο hardware αν υπάρχει το Firefox OS για αυτό το πράγμα. Οπότε εσύ συνεχίζει να είσαι από την developer, η λειτουργία του desktop έτσι κι αλλιώς, σε όλους τους Firefox στον κόσμο, που είναι εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια, οπότε λειτουργεί έτσι κι αλλιώς εκεί πέρα αυτή τη στιγμή. Και στο Firefox for Android, που επίσης είναι εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και όταν και το Firefox OS φτάσει στο σημείο που πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το μερίδιο της αγοράς, αυτό απαγγελιζόμαστε, τότε λέει θα παίξει και εκεί. Αλλά δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι ότι κάνεις target κάτι το οποίο δεν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Να προσθέσω ένα σημείο ακόμα, ότι κάτι που μας αφορά ιδιαίτερα και ένας από τους λόγους που τα σπρώχνουμε, που έχουμε αυτή τη λύση, είναι ότι το monetization των εφαρμογών που τρέχουν σε iOS και Android το έχουμε δει. Είναι καλό, πετυχημένο ειδικά σε iOS, τουλάχιστον για αυτούς που είναι στην κορυφή της λίστας με τα hot applications που μπορεί να τα ανακαλύψει εύκολα ο χρήστης ή αυτούς για τους οποίους η Apple και το Google τους δίνει καλό placement. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να βγουν ποιο είναι τα business models τα οποία εκμεταλλεύονται ένα payment που δεν μεσολαβεί κανένα ενδιάμεσο, νέους τρόπους να δείξουν την κερδοφορία τους οι εφαρμογές επειδή έχουν μεγαλύτερη επαφή και οικειότητα με το χρήστη και δεν σπάνε σε πλατφόρμες. Επίσης, εάν είσαι μια πλούσια εταιρεία όπως το Facebook που έχεις ή το IBM, ξέρω, που έχει τη δυνατότητα να προσλάβει πολλούς προγραμματιστές και να δουλέψουν σε iOS, σε Android, Web, σε Microsoft OS και οτιδήποτε, OK, είσαι μια χαρά ήδη. Αλλά αυτό που θέλουμε εμείς είναι να βοηθήσουμε και αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, που είναι τα αυριανά startups που θα γίνουν τα αυριανά Google και Facebook, να ξεκινήσουν από μια πιο ίση βάση με τα μεγαθύρια και να μπορέσουν να είναι πιο κερδοφόρα αυτή την πρώτη στιγμή. Η ερώτηση είναι αν έχω μια κατεβάσει μια εφαρμογή έκδοση 1, πώς θα αναβαθμιστεί και αν πρέπει να βάλω μέσω του marketplace. Για τις packaged apps, ναι, αυτές που είναι πακεταρισμένες σε ένα bundle zip πρέπει να το κατεβάσω για να τρέξει, ναι, αυτές που είναι hosted και τρέχουν σε μένα απλά καλώντας τον κώδικα που τρέχει στους servers του app vendor, όχι. Την αναβαθμίσεις είναι τα Google Maps, για παράδειγμα. Έχω το μικρό. Δεν κατάλαβα καλά, δεν θα υποστηρίζει τη δυνατότητα να τρέξει στο put together προφανώς κώδικας που θα είναι encrypted, όποιος λέει γιατί δεν ξέρω τι άλλο, και αν προφανώς αυτό θα γίνεται μόνο στις packaged.
Οπουδήποτε, obfuscate, κώδικας... Encrypted θα λέγαμε περισσότερο παρά obfuscate, δηλαδή όχι minimized απλά. Δηλαδή σκέφτομαι, ας πούμε, μια web banking εφαρμογή, θα τη δούμε ποτέ να τρέχει, δηλαδή σε Firefox OS ή όχι. Δεν λέω ξανά, μια εφαρμογή τι. Μια εφαρμογή που δεν θα ήθελα με κανένα τρόπο κάποιος να δει το δικά της, γιατί δεν ξέρω από ποιο λόγο θα μπορέσει να τρέξει στο bootkeeper. Είναι αδύνατο μια εφαρμογή που βρει στη δικιά μου συσκευή να εξασφαλίσω ότι δεν θα τη δω ποτέ, ακριβώς επειδή είναι στη διάθεσή μου. Αλλά αυτό που λες μπορεί να γίνει με όλα τα μέσα που σου δίνει σήμερα η τεχνολογία για να κάνει obfuscate και encrypt, αν θες, την εφαρμογή σου, είναι τρόποι προς ύπηρες. Θα μπορούσες, για παράδειγμα, να σερβίρεις κώδικα που τον έχεις κρυπτογραφήσει με κάποιο κλειδί, το οποίο κάπως το έχεις στείλει στην εφαρμογή για να το έχω και εγώ να το ξεκλειδώσω. Όλα αυτά είναι εδώ, όπως θα πάει κανείς οπουδήποτε άλλο. Κατάλαβα. Δηλαδή πρέπει εσύ ο ίδιος να υποστηρίξεις το framework να κάνει την κρύψη εδώ. Okay. Ευχαριστώ. Και ούτως ή άλλως μια εφαρμογή, π.χ. web banking που ανέφερες, έχει και ένα server side κομμάτι το οποίο δεν έχετε ποτέ στην συσκευή μου, έτσι. Άρα να προσπαθήσω. Μπορεί να έχουμε συνηθίσει λόγω του iPhone πιο πολύ ότι τα αρχεία δεν είναι πια ο τρόπος να δουλεύει κανένας. Αλλά επειδή οι περισσότεροι ακόμα χρησιμοποιούν υπολογιστές, είναι πάρα πολύ συχνό το workflow του στυλ θέλω να κατεβάσω ένα αρχείο.bar από το email που κάποιον το στείλει και να το στείλω σε έναν άλλο. Κάτι τόσο απλό υποστηρίζεται. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι ανοίγω έναν υπολογιστή, ανοίγω μόνο το Firefox και τίποτα άλλο, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Να κατεβάσω ένα αρχείο το οποίο δεν υπάρχει εφαρμογή να το ανοίξει και απλά να το στείλω σε κάποιον άλλο. Πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει με τα ψηφιακά πλατφόρμα web? Αυτό που λες το κάνω ήδη εγώ, μόνο μέσα στο Firefox. Αν δεν θες καν να ανοίξει το αρχείο, προφανώς δεν χρειάζεται να κάνεις και τίποτα. Μέσω του browser. Στο Firefox ειδικά, εάν υπάρχει μια εφαρμογή που θα σου ανοίγει αυτό το οτιδήποτε αρχείο, πάρει δεν ξέρω τι, με web activity θα κληθεί αυτή να το ανοίξει και αυτή μετά μπορεί να θελήσει να σου προτείνει να το μοιράσεις κάπου αλλού και με web activity θα σηκωθεί το Twitter, δεν ξέρω το email, για να το στείλει με email. Αν μιλάμε απλά για email, προφανώς δεν χρειάζεται κάτι. Το κατεβάζεις και το προωθείς. Δηλαδή, έχουμε πρόσβαση στο file system. Πρόσβαση στο file system υπάρχει μέσα στο device τώρα JPI που έδειξα νωρίτερα, που έχει κάποια buckets για videos, music που είναι πιο κλασικές κρίσεις, αλλά μπορείς να έχεις και bucket spreadsheet. Οκ, ευχαριστώ. Η ερώτηση ήταν αν υπάρχει προσπάθεια συνεννόηση με το PhoneGap. Ναι, υπάρχει, το Business Development Team μιλάει για το PhoneGap και έχουν πει ότι μέσα στο πίθανο μέχρι τον Μάρτιο ότι θα υπάρχει ύπνο στο να μπορεί να κάνει packets και για να φτιάξει μονικό το manifest. Γι' αυτό λέω έτσι. Δεν λέω κάτι άλλο. Να φτιάξει μονικό το manifest για οποιοδήποτε εφαρμογή. Μία ερώτηση για αυτό που λέγαμε πριν για το authorization τέλος πάντων και το τι κώδικα τρέχει στο κινητό μας. Για παράδειγμα, στο Twitter το OAuth 1.1 δηλώνει ότι πρέπει να έχουμε κάποια keys και να έχουμε δηλώσει την εφαρμογή μας στο dev Twitter. Στο development παρά το Twitter την εφαρμογή μας. Αυτό σημαίνει ότι κάποια κλειδιά πρέπει να είναι μέσα στο JavaScript. Χωρίς server δεν μπορεί να γίνει αυτό, έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να αφήσω τα κλειδιά μου κρυφημένα μέσα στο JavaScript. Ισχύει αυτό. Θα έλεγα πως ναι, προφανώς με το αστερίσκο δεν μπορείς να κάνεις όπως και κλπ. Ή να τα προγραμμίσεις, αλλά η κεντρική ιδέα αυτών των κλειδιών είναι ότι μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με τον τρόπο που χρησιμοποιείται σήμερα μια web εφαρμογή όπου χοντρικά τρέχεις στο σερβερ σου και κατεβαίνεις στο client προσωρινά μόνο και μόνο για αυτή τη διαδικασία του authentication και δεν τα καθαρίζει. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Ίσα θα έλεγα που είναι λιγότερο επίγνωμα από το να κάνεις ένα κλειδί μέσα σε ένα binary στο άλλο. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως γι' αυτό και σήμερα υπάρχει η λύση από τη μεριά του Twitter, γιατί ούτως ή άλλως και σήμερα με μια open source εφαρμογή δεν μπορείς να έχεις το κλειδί μέσα στο κώδικα, γιατί είναι open source και μπορείς να το κάνεις έτσι. Υπάρχει διαδικασία του Twitter που δεν το βάζεις το κλειδί μέσα στο κώδικα και το κάνεις αλλιώς. Νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να τελειώσουμε, γιατί έχουμε λίγο φύγει λίγο εκτός προγράμματος. Πριν φύγουμε, να δείξουμε απλά ένα βιντεάκι που έχει φτιαχτεί ειδικά για την ημέρα έτσι, για να κάνουμε λίγο μεταφράση το development που θα ακολουθήσει μετά. My advice to developers is to find some topic that you're really passionate about, something you really know about.
and make an app that supports that, and you'll find your audience, because that's what the web is great at, is connecting developers with a passion to an audience for what they're doing. I like to build apps that show the game for Africa. I'd like an app to tell me what like about this company. Again, aplicativo, financeiros de achar, pagar, disponível na hora que preciso. Você ainda mudou o cara na aplicativa, por isso eu vou bater para colher a saia. I want an app that helps me find cool glasses. I want a photo app that lets me take Polaroid style photos. You will be ahead of the curve. You will be in the catalog first. You will be collecting ratings and reviews. I want an app for the audience, social entrepreneurship. I really want an app that will remind me when to move my car. An app is a native experience that happens on your device. The tool sets associated with building apps, supporting apps, debugging apps are all available on the Firefox marketplace for developers. I mean, Firefox OS is generally a universal language selector. I want an app that records which restaurant I've been to. I want an app that'll tell me whether or not I need to bring my umbrella today. Because you will see the appeal of writing HTML5 web apps. Firefox Marketplace is helping or pushing HTML5 to be better. At the same time, HTML5 is pushing Firefox Marketplace to create better apps or better services and so on. I'm looking for an app that will block pictures and food from my social networks. So that you get your phone that it has to be different as well, maybe. You know, I just normally am all of the Nibolia apps they go. That's mine. You need permission to put things into a store. So for us to be able to push a button and publish an app to an app marketplace, and have anyone anywhere pull down the application and use it, would change everything for us. I'm a visual designer, and I want an app that converts the RGB values of pixels from our photos to their Pantone value. I want an app where people can communicate and plan their initiatives together. I want an app for restaurant reservations anywhere in the world. The web is the way people do this, and the web has maximum approval for these things, so we thought the web should be the platform, and the web should have its own phone. So thanks for making mobile apps for the open web. Ευχαριστούμε πολύ. Απλά πριν φύγουμε να πω ότι το lunch break θα κάνουμε τώρα περίπου μία ώρα και μετά θα ξεκινήσει το hugging session. Θα γίνει ακριβώς στις άλλες αίθουσες, μας περιμένει το γεύμα, που είναι εκεί που θα συνεχίσουμε το development. Ευχαριστούμε. Επειδή είναι λίγο απόσταση και δεν θα ξανάρθουμε αυτές τις αίθουσες, πάρτε όλα τα γραμματά σας. Έχουμε και εκεί Wi-Fi, μια χαρά. Και άπειρες πρίσεις αυτή τη φορά. Θα μας ακολουθήσετε, είναι το βάθος, ήδη κάποια τώρα έχουμε ξεκινήσει. Έψιλον τίμιο, έψιλον 10, 12, 14, 16 αίθουσες. Συνδέονται με αυτούς που θα κάτσουμε όλοι μαζί να φτάνουμε. Thank you.
Από πότε δεν πάει στο
έχουμε αυτήν εδώ. Απάντησε τον web app. Έχει φροντίσει αυτήν να μην μπορεί να απαντήσει. Ναι, το πίσω θα πριν. Ναι, ενώ σε Android μπορεί. Αν είναι κάτι τραβά. Άρα δηλαδή. Η πίεση της αγοράς, του μάρκετ δηλαδή, κάνει τόσο μεγάλη που χρειαζόταν να κάνει κάποιο είδους implementation από το τέτοιο. Δηλαδή, τι είδους reports θα επιτρέψει άλλο rendering έτσι, αν θα επιτρέψει web APIs. Εντάξει, όλα αυτά τελικά το τελικό συμπέρασμα είναι σε περισσότερες των περιπτώσεων είναι ότι όταν έχεις από τη μία πλευρά μια εταιρεία επένδυση για το κέρδος, αν είσαι μικρή αγορά, δεν θα την ενδιαφέρει. Και επειδή η Ελλάδα και οι Έλληνες developer, ας πούμε, είναι θεωρητικά μικρή αγορά σε σχέση με αυτό που ασχολείται άλλο κλπ. Ενώ το Mozilla είναι μη τόσο οργανισμό, δεν υπάρχει το ζήτημα. Αν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει ζήτημα, ξέρω εγώ, επειδή είσαι στην Σενεγάλη, που η Σενεγάλη δεν είναι πολύ μεγάλη αγορά, δεν με ενδιαφέρει πολύ τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι το, τελικά το πώς κάνεις prioritization, πώς βάζεις προτεραιότητες σε σχέση με το αν σε ενδιαφέρει το κέρδος ή όχι. Αν το Mozilla δεν το ενδιαφέρει το κέρδος, θα κάνει ό,τι κάνει και το developer γιατί αυτό κάνει. Το χρήστη του developer δηλαδή, δεν δουλεύουμε το κέρδος, έτσι δεν βάζουμε λεφτά από το. Μάλιστα. Okay. Και έτσι, ένα τελευταίο γιατί σας κουράσαμε. Έτσι και φτιάξουμε μια εφαρμογή για Firefox OS. Βασικά, ναι, να δουλέψουμε και να βγει τελευταίο.